Προγραμματισμό να βάζω όσα πιο αποτελεσματικές συνεδρίες προκύπτουν αρκετά διαδικαστικά και τώρα, αν ξέραμε ότι αύριο δεν θα έρθει ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί δεν μας το είπε μέχρι την Παρασκευή, θα μοιράζαμε τις συνεδρίες. Αλλά ήταν μέχρι και Παρασκευή μεσημέρι δεν είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Αρχίσαν χθες το πρωί τα τηλέφωνα για την αδυναμία παρουσίαση. Οπότε δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε αυτές τις συνεδρίες. Καλησπέρα σας. Ελάτε παρακαλώ εδώ, κύριε Στούμπο. Διαλέξτε μία, μάλλον τη δεύτερη θα σας βολέψει περισσότερο καρέκλα. Εδώ. Ναι. Καθίστε με την άνεσή σας, τακτοποιηθείτε για να ξεκινήσουμε. Μήπως να παραγγείλουμε κάποιο καφέ ή κάτι τέτοιο θέλετε. Είστε εντάξει. Είστε εντάξει, θέλετε να βγάλετε χαρτιά. Θέλω να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, μετά τον κύριο Κασιδιάρη, τον κύριο Τζαβάρα και τον κύριο Λάπα, να ρωτήσω ή πρώτος ή δεύτερος πρέπει να φύγω στις 5. Αν θέλουν οι συνάδελφοι. Ωραία. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορεί να προηγηθεί. Ωραία. Από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι εισηγητής, ο κύριος Τζαβάρας. Κύριε Τζαβάρα, μπορεί ο κύριος Λεβέρος να προηγηθεί. Τότε δεν υπάρχει λόγος. Μετά από εσάς είναι έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Λάπας και ο κύριος Κασιδιάρης δέχονται. Πώς θα το κάνουμε τότε. Ο κύριος Λάπας δέχεται, αλλά πρέπει να δεχθεί ο κύριος Τζαβάρας. Ναι, αλλά άμα δεν ξεκινήσει η συμπολίτευση πρώτη και δεν δέχεται η αντιπολίτευση, θα μείνει η τελευταία συμπολίτευση. Δηλαδή πρέπει να το δεχτεί και η αντιπολίτευση αυτό τώρα. Δεν λειτουργούμε τους κανόνες αυτούς, κύριε Μηταράκη. Επαναλαμβάνω, επί της διαδικασίας, τι θα κάνουμε τελικά. Θέλει ο κύριος Τζαβάρας να προηγηθεί. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κασιδιάρη. Συγγνώμη κύριε Λοβέρδο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τηρούμε την κοινοβουλευτική διαδικασία, συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Στούμπο, καλησπέρα σας. Καλησπερίζουμε τον κύριο Στούμπο, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, διευθύνων σύμβουλος της Αυγής. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρακαλώ πολύ για τα πρακτικά να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, την θέση που υπηρετείτε και τον τόπο κατοικίας ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας. Στούμπος Δημήτριος Αντώνιος, για να είναι πλήρες. Είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, η εκδοτική εταιρεία Αυγή ΑΕ, που έχει φτιαχτεί από το 1999 περίπου, με το επίσημη δημοσίευση στο ΦΕΚ και στο Μητρό. Και είμαι Διευθύνων Σύμβουλος εδώ και 7 χρόνια. Η Διεύθυνση Αλληλογραφίας κατοικία σας? Η οικία μου είναι Καλησπέρι 4, περιοχή Μακρυγιάννη, Αθήνα. Διεύθυνση αλληλογραφία τη θέση που υπηρετείτε. Είναι Αγίου Κωνσταντίνου 12, που είναι η παραδοσιακή έδρα τη Αυγή. Στο μικρόφωνο γενικά θα τα λέτε και α μην με κοιτάτε. Αγίου Κωνσταντίνου 12, στον τρίτο όροφο, στην Ομόνια. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Στούμπο, όπως γνωρίζετε, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και καθώς και του εισαγγελέα πλημελιωδικών, διαρκούν κάθε απαραίτητη έρευνα για το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν. Η συγκεκριμένη επιτροπή που διερευνά την νομιμότητα τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων ενημέρωση είναι ομόφωνα. Αποφασισμένη από την Ολομέλεια της Βουλής, έχει το δικαίωμα να καλεί μάρτυρες με βάση τον κανονισμό της Βουλής και με βάση τον κώδικα της ποινικής δικονομίας. Οι μάρτυρες, όπως και εσείς σήμερα που είστε εδώ μαζί μας, θα πρέπει να κατονομάζετε την πηγή της πληροφορίας την οποία καταθέτετε. Πρέπει να μας ενημερώνετε από πού μάθατε για αυτό που καταθέτετε και βέβαια από εκεί και μετά να γνωρίζετε ότι αν πρόκειται να αναγνωρίσετε πρόσωπα ή πράγματα, θέλουμε να τα περιγράψετε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συσταθεί για το ζήτημα της δανειοδότησης κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Εξετάζουμε, θα το γνωρίζετε από τη δημοσιότητα ή από τις συνεδριάσεις μας, το περιεχόμενο των συμβάσεων, την πιστοληπτική ικανότητα της εξασφαλίσης, της εγγύησης, το σημερινό ύψος των δανείων, την πορεία εξυπηρέτησης, την καταγγελία των συμβάσεων και δικαστικές ενέργειες πιθανής αναγκαστικής εκτέλεσης ή πιθανές ευθύνες. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο κάθε εισηγητής της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας κάνει ερωτήσεις και δέχεται απαντήσεις από εσάς, από τον κάθε μάρτυρα, σε 15 λεπτά.
Πάντα βέβαια έχουμε την διοντολογία και την δυνατότητα η απάντησή σας να διαρκέσει όσο εσείς κρίνετε σκόπιμο, ακόμα και μετά το 15 λεπτό, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα οτιδήποτε έχετε να καταθέσετε στην Επιτροπή. Στη συνέχεια υπάρχουν 8 λεπτές ερωτήσεις και απαντήσεις των υπολείπων μελών της Εκταστικής Επιτροπής. Πριν ξεκινήσουμε, προχωράμε με τη διαδικασία της όρκησης του μάρτυρα, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Γι' αυτό και θα σας ρωτήσω αν θέλετε να ορκιστείτε με θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Με πολιτικό όρκο. Με πολιτικό όρκο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ, κύριε Στούμπο. Ο πολιτικός όρκος είναι ως εξής, θα επαναλαμβάνεται μετά από μένα. Δηλώνω επικαλούμενος. Δηλώνω ότι καλούμενος. Επικαλούμενος. Επικαλούμενος. Την τιμή και τη συνείδησή μου. Την τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα πω όλη την αλήθεια. Ότι θα πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω. Χωρίς να προσθέσω. Ούτε να κρύψω τίποτε. Ούτε να κρύψω τίποτε. Ωραία. Κύριε συνάδελφοι, γνωρίζετε το πιστικό χρονοδιάγραμμα και το φορτίο που είχε σήμερα η Εκταστική Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Κύριε Λάπα, ξεκινάμε για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στούμπο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θα σας κάνω 2-3 ερωτήσεις που κάνω σε όλους, εκ προημίου, σε όλους τους μάρτυρες όλων των ΜΟΜΟΕ. Πέστε μας καταρχήν, τώρα μου είπατε μια ημερομηνία πλην. Αυτή η εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα την Αυγή, πότε έχει σταθεί? Την Αυγή ως εφημερίδα, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή εισαγωγή, τη γνωρίζετε όλοι σας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν τη γνωρίζει, άλλο αν τη διαβάζει και αν την παρακολουθεί. Είναι από τις πιο παλιές εφημερίδες. Έχει ιδρυθεί το 1952 ως εφημερίδα της αριστεράς και στη διαχρονική της πορεία μέχρι και σήμερα παραμένει αυτό που λέει στην προμετωπίδα της, παρά όσα λένε διάφοροι καλοθελητές ή κακοθελητές. Είναι πρωινή εφημερίδα της αριστεράς χωρίς να διεκδικεί τη μοναδική αλήθεια. Μάλιστα. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία πολυμετοχική λαϊκής βάσεως εκτός χρηματιστηρίου το 1999. Μέχρι τότε, εγώ ως εργαζόμενος πήγα εκεί περίπου 25 χρόνια πριν, τη βρήκα ως προσωπική εταιρεία του Μακαρίτη, του Λευτέρη, του Βουτσά, γνωστού στελέχους της αριστεράς, που είχε καταλήξει να φέρεται ως προσωπική εταιρεία, όχι για προσωπικό κερδοσκοπικό λόγο, αλλά ιστορικά εκεί κατέληξε. Ήταν, αν θέλετε, στη διαδρομή της η εφημερίδα της ανανεωτικής αριστεράς, όπως έλεγε ή λέγανε οι περισσότεροι τουλάχιστον, πέρα από τις πολιτικές αντιθέσεις. Μάλιστα. Αποφασίσαμε πρωτίστως ως εργαζόμενοι, ούτε αυτό είναι πολύ γνωστό τότε, να πάρουμε μία πρωτοβουλία. Και το λέω αυτό γιατί έχει καλό να κάνει και να τα θυμίζουμε ιστορικά, παρότι ξεχάστηκαν από πολλούς και δικούς μας ανθρώπους. Σε αντίθεση και με την τότε ηγεσία του συνασπισμού, γιατί τότε πολιτικά υπήρχε ο συνασπισμός, να προχωρήσουμε στην ίδρυση ούτε ενός μόνο συνεταιρισμού, ούτε μιας, ας το πούμε έτσι, κλασικής ανώνυμης εταιρείας κερδοσκοπικής μέσα στο χρηματιστήριο. Γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός πώς να συνεχίσουμε. Και καταλήξαμε να ιδρύσουμε μια ανώνυμη εταιρεία με τη δέσμευση διαχρονικώς να μην μπει ποτέ στο χρηματιστήριο, αλλά να είναι ανοιχτή σε μια πολυμετοχικότητα λαϊκής βάσεως διασπαρμένη σε όλη τη χώρα και σε όσους βοηθούσαν, άσχετα αν ψηφίζαν, συμπαθούσαν ή δεν αντιπαθούσαν. Έγινε η εταιρεία και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, μάλιστα, είχε επικεφαλής τον Μακαρίτη, τον Λευτέρη, τον Βουτσά, γνωστούς άλλους ιστορικά στελέχη και δημοσιογράφους της αριστεράς Μακαρίτες, τον Λεωνίδα τον Κύρκο, πολλούς άλλους που σήμερα είναι βουλευτές ή όχι, να μην τα αναφέρω. Το λέω αυτό για λόγους ιστορίας και πολιτικής και ταυτόχρονα να θυμίσω και σε εσάς όλους ότι ως εργαζόμενοι τότε, παρότι πληρωμένοι, επειδή υπήρξαν και αντιθέσεις φοδρές ιστορικά και πολιτικά, προχωρήσαμε και σε μια απεργία τότε όταν ιδρύθηκε αυτή η πολυμετοχική εταιρεία, γιατί όπως υπάρχουν σε όλα τα θέματα πολλές απόψεις, έτσι υπήρχαν και σε εμάς, υπήρχε μια άλλη αντίληψη που έλεγε να γίνει ίδρυμα αντί για πολυμετοχική εταιρεία. Νομίζω ότι όσοι είναι νομικοί αλλά και ανακατεύονται λίγο πολιτικά ή νομικά ξέρουν τις διαφορές. Οι περισσότεροι νομικοί είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν προτιμήσαμε και ορθώς, λέω, το έδειξε η πορεία, ότι για να επιβιώσει η εφημερίδα να παραμείνει πολυφωνική, πλουραλιστική, γιατί οι πειρασμοί της εξουσίας και μεταξύ μας ακόμα είναι πολλές, θελήσαμε αυτή τη μορφή και να την κρατήσουμε μέχρι και σήμερα. Και κατορθώσαμε να επιβιώσουμε με την υποστήριξη των αναγνωστών, των εργαζομένων και των μετόχων. Μάλιστα. Μη και άλλων, αν θέλετε. Ωραία, μου δίνετε ακριβώς την πάση να τα πω τώρα. Αυτή, μετά το 1999 μέχρι σήμερα, πώς είναι οι μέτοχοι? Όπως μπορείτε να δείτε, ή αν θέλετε να στείλουμε βάση, και το μετοχολόγιο, παρότι νομίζω σας το έδωσε η Εθνική Τράπεζα. Αποτυπώθηκε αυτό η απόπερα να είναι μια εφημερίδα λαϊκής βάσης? Αποτυπώθηκε στη μετοχική σύνθεση. Αποτυπώθηκε διότι έχουμε περίπου 2.500 μετόχους ονομαστικά ή εταιρικά, όπως λέμε, και υπάρχει κάθε δικαίωμα.
Από την αρχή δεν ήταν τόσο, αλλά σιγά σιγά φούσκωσε όπως λέμε. Άλλωστε είναι περισσότεροι πολλές φορές συμμέτοχοι από την καθημερινή κυκλοφορία της εφημερίδας σε ιστορικές περιόδους. Αυτό και αυτό δείχνει ιστορικό την άλλη δυνατότητα ή δυναμική που μπορούσες ή μπορείς να αναπτύξεις ή να καλλιεργήσεις. Μάλιστα. Ισχυρός μέτοχος της εταιρείας αυτής ήταν παλαιότερα ο συνασπισμός, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν και σε αυτά που προέκυψαν. Σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό, ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα, ως μόρφωμα, όχι ως πρόσωπα. 40% έχει φτάσει πλέον το ποσοστό συμμετοχής του. Έχει αυξηθεί λίγο σαν ειδικό βάρος. 34 και 54. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, γιατί σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έπρεπε να κάνουμε, και τώρα καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε κερδοσκοπικά. Κανείς δεν πήρε μέρισμα, ούτε θα πάρει. Στήριξε τη βιωσιμότητα της εφημερίδας, στήριξε στην ουσία τις θέσεις εργασίας και τον πλουραλισμό της έκφρασης, αυτό που κάνει αυτό το φύλλο ως πρωινό φύλλο της αριστεράς. Και ταυτόχρονα σε αυτή τη διαδικασία δείξαμε ότι είναι ανάγκη να απευθύνεσαι ευρύτερα, ακόμα και αν δεν ασπάζεται κάποιος, όπως λέμε, τις απόψεις ή τη δημοσιογραφική σου αντίληψη και κριτική. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται στο τι επιλογές κάνει. Η εταιρεία πάντως είναι νόμιμη, ιδρύθηκε με δημόσια εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, με προσκεκλημένους τότε και κοινοβουλευτικά κόμματα κτλ., όχι μόνο το συνασπισμό. Επαναλαμβάνει τις τακτικές της γενικές συνελεύσης, έχει και τις έκτακτες. Μέσα από όλες τις διαδικασίες έκανε μέχρι και σήμερα τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που είναι περίπου 9, αν θυμάμαι καλά. Και η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί και στο άμεσο μέλλον, εντός του φθινοπόρου, γιατί οικονομικά δεν πάμε καλά. Μάλιστα. Και πρέπει να ξαναζητήσουμε τη στήριξη και τη βοήθεια όσων αγαπάνε τον πλουραλισμό ή ακόμα περισσότερο μια εφημερίδα της αριστεράς. Μάλιστα, κύριε Στουμπό. Αυτές οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου γινόταν με τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής. Δηλαδή, μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει μια μετοχή της Αυγής και να καταστεί μέτοχος. Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου γινόντουσαν με δημόσια πρόσκληση και δημοσιεύσεις, όχι μόνο στην Αυγή, αλλά όπως λέει ο νόμος και σε άλλες οικονομικές ή άλλες πολιτικές εφημερίδες. Εμείς συνήθως δημοσιεύαμε στην Αυτεμπορική και στην Ημερησία. Οι προσκλήσεις και οι χώροι ήταν δημόσιοι. Η συμμετοχή των μετόχων, μικρομετόχων, ο ισχυρός μέτοχος διεκπροσώπων κτλ. Συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία και έχει τηρηθεί μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε. Και έχει ελεγχθεί αυτό, όχι απλά έχει τηρηθεί. Ναι. Ωραία. Είπατε ότι οι μέτοχοι, οι απλοί άνθρωποι που από τη λαϊκή βάση που χρησιμοποιούν τους μετόχους είναι 2.500. Τι ποσοστό επί του κεφαλαίου είναι αυτό? Εκπροσωπούν οι μέτοχοι. Χοντροκομμένα, οι μικρομέτοχοι, ας το πούμε, αναφερέσουμε μερικούς εντός της εφημερίδας. Θα σας πω το εξής. Ας το πούμε, και εγώ ως εργαζόμενος και τα λοιπά, έχω σχεδόν ένα ποσοστό τώρα γύρω στο 2,8, δεν θυμάμαι ακριβώς να το ρωτήσω. Αλλά ούτως ή άλλως, είχαμε βάλει και μια αρχική δικλίδα, να σας το πω, εσωτερικής δέσμευσης, αλλά δημόσια καταγραμμένη, ότι κανείς εκτός Αυγής, ως ιδιώτης ή ως μόρφωμα ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3%. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια δικλίδα πρόσθετης αναφοράς, στο να μην μπορέσει κάποιος, ας το πούμε, ισχυρός ιδιώτης, να έρθει και να πει πάρτε ένα εκατομμύριο, ας το πούμε έτσι, και να έχει, ας το πούμε, λέω ένα παράδειγμα, μια ισχυρή εκπροσώπηση ή απέτηση διοικητικής συμμετοχής κτλ. Και μείναμε στη δέσμευση που έλεγε θέλουμε την εκπροσώπηση του ισχυρού μετόχου, δηλαδή του πολιτικού σχηματισμού αναφοράς, των εργαζομένων που είναι η πρώτη εφημερίδα που έφτιαξε ως εργαζόμενη μόρφωμα ομαδικό των εργαζομένων συνεταιρισμό. Ούτε αυτό θα το γνωρίζετε. Ίσως γνωρίζετε μόνο ότι φτιάχτηκε ο συνεταιρισμός της εφημερίδας των συνταχτών, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία πρόσφατα και βρήκαν δουλειά άνθρωποι και βγαίνει και μια αξιοπρεπής και αξιόλογη εφημερίδα, ανταγωνιστική μας κιόλα, παρότι μπορεί να είναι κοντά σε κάποιες απόψεις ορισμένες φορές. Και το τρίτο σκέλος, το μόρφωμα των υποστηριχτών, αναγνωστών κλπ., που πρέπει να οργανωθεί και καλύτερα και ως δίκτυο και ως εκπροσώπηση. Παρότι μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις δημόσιες συζητήσεις. Παραλείψατε κάτι. Τι ποσοστό εκπροσωπούν οι μέτοχοι από το κεφαλαίο, περίπου? Σας απάντησα ότι αν εξαιρέσουμε τον ισχυρό μέτοχο, όλοι οι υπόλοιποι, και αν εξαιρέσουμε περίπου 10-15 άτομα από τους ιδρυτικούς όπως εγώ, ο Δημήτρης, ο Φίλης και μερικοί ακόμη, πρέπει να είναι γύρω στο 50%. Δηλαδή το μεγαλύτερο ή κάτι λιγότερο. Έχουν απλοί μέτοχοι δηλαδή. Ναι. Ναι. Για πέστε με τώρα κάτι. Συμμετείχε σε μια αύξηση με το κεφαλαίο και μια κυπριακή εταιρεία.
Ναι, αυτό όπως ξέρετε από την επιτροπή σας προέκυψε. Αφήστε να σας κάνω την ερώτηση ολοκληρωμένη. Αυτή η εταιρεία συμμετείχε με αυτό που είπατε πριν, πρώτον να είναι κάτω από 3% υποχρεωτικά και δεύτερον έγινε με δημόσια εγγραφή. Αυτή είναι η ερώτηση. Βεβαίως, έκανε κατάθεση σε τράπεζα, νομίζω ήταν ή στην Εθνική ή στην Αλφα Bank. Γιατί εμείς με όλες τις συστημικές τράπεζες κάναμε τη συνεργασία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Δηλαδή, ανοίγαμε λογαριασμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί και ήξεραν οι τράπεζες και μπορούσατε να πάτε εσείς ως ιδιώτης με το όνομά σας ή ως φορέας και να κάνετε την κατάθεση. Έχει γίνει τραπεζικά. Τηρήθηκε το όριο κάτω από 3% που λέγατε για την εταιρεία. Τι ποσοστά έχει αυτή η εταιρεία? Σε εκείνη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχαμε συγκεντρώσει τελικά περίπου 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Από αυτό το 1 εκατομμύριο, μην αναφερθώ τώρα αναλυτικά. Στη συγκεκριμένη αύξηση του κεφαλαίου, το ποσό που έδωσε αυτή η εταιρεία ήταν 100.000. Αλλά ούτως ή άλλως η συνολική μετοχική σύνθεση δεν άλλαξε, γιατί είναι περίπου στο 2,5. 2,5. Πολύ ωραία. Είπατε ότι στους απλούς μετόχους συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι της εφημερίδας που συμμετείχαν στο αρχικό, στην αρχική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ικανός αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν? Για να καταρρύψω και ένα μύθο που διάφοροι και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, καλοθελητές, θα έλεγα της προχειρότητας, αναφέρουν συχνά μεγέθη Παλαβά. Έχω ακούσει και σε μεγάλα κανάλια και λοιπά για 180 εργαζόμενους. 80 εργαζόμενους έχει βγει σήμερα που μιλάμε. Ναι. Και αυτό καμιά φορά αλλάζει, γιατί κάποιος συνταξιοδοτείται ή προσλαμβάνουμε νέους ανθρώπους. Και θα ήθελα να έχετε υπόψη σας ότι όχι μόνο λόγω ιστορικής διαδρομής, αλλά λόγω άποψης και προσπάθειας, η εφημερίδα δεν θα ήταν βιώσιμη, πολύ περισσότερο με τις μικρές κυκλοφορίες που είχε διαχρονικά, πέρα από κάποιες εξάρσεις, άνευο σκαμπανεβάσματα και παλιπά συγκυρίας και προσπαθειών. Πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, το φιλότιμο και τον επαγγελματισμό τους δεν θα είχε τηρηθεί. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι που είναι επίσης δημοσίως γνωστό. Εμείς και με διαφωνίες πολλές φορές, όσοι ήταν ή είναι ακόμα και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε στο Συνασπισμό, θα θυμούνται ότι πριν από 3 χρόνια πήραμε και μια σκληρή απόφαση συλλογικά όλοι ως εργαζόμενοι, γιατί και εγώ πέρα από το ρόλο εργαζόμενος είμαι. Δεν αμείβομαι με κανένα 5 χίλια, μην υπάρχουν αυταπάτες. Μπορείτε να τα δείτε και αυτά επίσης, όπως όλοι μας και πριν και τώρα, μακαρίτες και ζώντες, γιατί η προσπάθεια είναι για την επιβίωση. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια περικοπή στο μισθολόγιο για να γίνει πιο βιώσιμη η εταιρεία, η εφημερίδα δηλαδή στην ουσία, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, 15%. Το οποίο ήταν, αν θέλετε, σε μια αντιστροφή υποτίθεται δογματικών απόψεων που έχουν μερικοί, αλλά νομίζω ότι ήταν κοινό όφελος εργαζομένων εταιρείας, θέλετε να πω, πολιτικού χώρου, θέλετε να πω ευρύτερα, πλουραλισμού, αν θέλετε ειδικότερα, να παραμείνει η εφημερίδα ανοιχτή. Μάλιστα. Και γι' αυτό παλεύουμε και σήμερα. Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, τι δάνεια έχει η Αυγή, συνολικό δανεισμό, και εάν εξυπηρετούνται και αν είναι ενήμερα τα δάνεια μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι ξέρετε ήδη, από ό,τι είχε αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, το μόνο δάνειο που υφίσταται και είναι σε διαρκή εξυπηρέτηση από εμάς από τότε που το πήραμε, και μάλιστα δεν ελήφθη πρόσφατα, είχε ληφθεί το 2009, ούτε καν επί της προηγούμενης ή προηγούμενης κυβερνήσεως, για να μην το συνδυάσει κανείς πολιτικά, μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Μιλάμε για την άνοιξη του 2009, επί κυβερνήσεως δηλαδή τότε της χώρας Καραμαλή. Και ζητήσαμε για πρώτη φορά ένα μεγάλο δάνειο ως εταιρεία τότε. Εγώ δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος τότε, ήμουν εργαζόμενος. Τότε διευθύνων σύμβουλος, για να αναφέρω και το όνομα, ήταν ως σήμερα υπουργός Δημήτρης Βίτσας, που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου σχεδόν 1,5 χρόνο. Απευθυνθήκαμε επίσημα στην Εθνική Τράπεζα και το ανανεώσαμε, και μετά από 1 χρόνο εξυπηρετείται και από το συνολικό 1,200 που ήταν το αρχικό δάνειο. Νομίζω ότι το υπόλοιπο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 950. Μάλιστα. 930, κάτι τέτοιο. Ξέρετε, μπορούμε εδώ έχει κατατεθεί από άλλους εκπροσώπους των ΟΜΕ ότι η συνολική οφειλειώνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι γύρω στο 1,3. Στα δις. 1,3 δις. 1,3 δις. Δις. Τα 900.000 δηλαδή, ένα μικρό ποσοστό της Αυγής δηλαδή, στο συνολικό δανεισμό, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εδώ, σήμερα είστε ο δεύτερος που εξετάζεστε. Τέτοια ποσά κάτω από 1 εκατομμύριο υπόλοιπο οφειλής έχετε η Αυγή και ο κύριος Κουρτάκης που ακούσαμε για 800.000. Αυτά είναι τα ποσά που. Καλά, ο κύριος Κουρτάκης, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να πω δηλαδή. Εβδομαδιαία εφημερίδα μέχρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε για πρώτη φορά που ακούμε τέτοια ποσά, αυτό αναφέρω. Όχι, να θυμίσω και ένα άλλο ιστορικό δεδομένο. Επιτρέψτε μου λίγο, ίσως να φαίνεται κουραστικό, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να αναφερθούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία την κοινοβουλευτική που έχετε. Είναι η μόνη εφημερίδα, καταρχήν η Αυγή, να θυμίσω, πολιτική εφημερίδα, που κλείστηκε από τη δικτατορία και έχασε 7 χρόνια εκδοτικής προσπάθειας. Μάλιστα. Πέρα από το. Ορίστε. Την περιουσία.
και περιουσιακά στοιχεία κτλ. Βεβαίως μετά από ενέργειες, μετά τη μεταπολίτευση, επί Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, και προσπάθειες πολλές του Μακαρέτη, του Βουτσά, του Λεωνίδα, του Κύρικου και άλλων στελεχών της αριστεράς. Το Τσουπαρόπουλο. Τελικά με μεγάλη καθυστέρηση, ναι, δεν θέλω να τα πω όλα τα ονόματα, να μην σας κουράσω. Ναι, ναι. Υπήρξε μια αποζημίωση, δυστυχώς με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, ούτε επαρκής, και η οποία, για να γνωρίζετε, πήγε όλη για να εξυπηρετήσει εκκρεμότητες τώρα ασφαλιστικών ταμείων που είχαν συσσωρευτεί τότε από τα θέματα, γιατί τα παρακολουθούσαμε ως εργαζόμενοι, και έτσι έκλεισε αυτή, ας το πούμε, η σκοτεινή περίοδος και για τη χώρα μας, αλλά και για την εφημερίδα. Μάλιστα. Άλλη μια εφημερίδα που είχε κλείσει τότε, αλλά είχε κλείσει εθελοντικά, ήταν τη κυρία Βλάχου, τη Μακαρίτη τη Βλάχου, ωραία, η Καθημερινή. Ναι, ναι. Το λέω αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, οι νεότεροι, ας το ακούσουν να το μάθουν, ότι η εφημερίδα αυτή, μέσα από την ιστορία της Ελλάδας, της δημοκρατίας, της αριστεράς, έχει δείξει μια σειρά πράγματα και προσπαθεί να τα δείξει και σήμερα. Για το ζήτημα της σημερινής περίοδου σε σχέση με αυτό που αναφερθήκατε, για να μιλήσω συνολικότερα, την κρίση στον τύπο, τον έντυπο τύπο, τη γνωρίζουμε όλοι χρόνια. Δεν είναι καινούριο, όχι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και οι κυκλοφορίες, ξέρετε, αν δείτε κάποτε ποιες ήταν οι κυκλοφορίες πανελλαδικά, για μεγαλύτερες εφημερίδες και μικρότερες όπως είμαστε εμείς, δεν ντρεπόμαστε να πούμε ότι ήμασταν μικρή εφημερίδα πάντοτε, αλλά αυτό προσπαθούσαμε. Η ουσία είναι ότι σήμερα, αν συγκεντρώσει κανείς τις πανελλαδικές κυκλοφορίες των καθημερινών εφημερίδων, των πανελλαδικών εφημερίδων, δεν είναι ούτε το 1 δέκατο των κυκλοφοριών τότε. Ναι, 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 γνωστό και αυτό. Αυτό δείχνει ότι πρέπει, είναι ζήτημα δημοκρατικής συζήτησης, αυτό το λέω ως προβληματισμός και άλλη φορά το ξανασυζητάμε με άλλους όρους. Ναι, ναι, να προλάβουμε πώς να στηρίξουμε, πώς να στηρίξουμε τις εφημερίδες, τον πλουραλισμό και των εφημερίδων, ναι, αλλά ναι, και τις εργασιακές σχέσεις και τις θέσεις εργασίας. Γιατί αν μη τι άλλο, ας πω για μας τουλάχιστον, υπερασπιστήκαμε τους εργαζόμενους και τη θέση εργασία τους, διατηρώντας ανοιχτό το φύλλο όχι μόνο για την αριστερά και την προβληματική της, αλλά και για τις εργασιακές σχέσεις. Και μία τελευταία ερώτηση, να είμαστε και απαντήστε όπως το λέτε, σχετικά με τη διαφήμιση. Αν μπορείτε να ξέρω εγώ ότι η διαφήμιση, ας πούμε, σε όλο τον τύπο το 2015 ήταν 35 εκατομμύρια. Ποιο ήταν το ποσό της διαφήμισης στην Αυγή και τι ποσοστό είναι από αυτού, πρώτον. Και δεύτερον, αν μπορείτε να μας πείτε, εγώ ξέρω παλιά, επειδή είμαι και εγώ μέτοχος της Αυγής και είμαι και από αλλιώς αναγνώστης, παλιά δεν είχε διαφήμιση η Αυγή. Οπότε άρχισε να διαφημίζεται, να υπάρχει διαφήμιση στην εφημερίδα της Αυγής. Το ποσό πρώτα και το ποσοστό, και δεύτερον, από ό,τι άρχισε η διαφήμιση. Όποιος θελήσει να τα δει και αναλυτικά, η εφημερίδα ιστορικά, τα οικονομικά της, δεν ήταν πρώτα από την κυκλοφορία της. Είναι προφανές. Δεν θα είχε επιβιώσει. Γιατί είχε κυκλοφορίες 3.000, 4.000, 5.000, μιλάω και για παλιότερες εποχές που υπήρχε πολύ περισσότερο πολιτικό φιλότιμο νέων ανθρώπων και αγωνιστών. Αυτή λοιπόν η κυκλοφορία δεν θα την είχε στηρίξει. Πώς είχε αντέξει η εφημερίδα για πάρα πολλά χρόνια? Από την υποστήριξη του μικρού οβολού φίλων, υποστηριχτών, εκδηλώσεων και παράλληλων. Την ξέρετε την πρακτική αυτή, ναι, για τους, ναι, χώρους της αριστεράς και όχι μόνο της αριστεράς. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι και χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, είναι και κεντρών κομμάτων κλπ. Υπάρχει μια κινητικότητα δικτύου, ας το πούμε έτσι, πολιτών που υποστηρίζουν. Και πέρα από αυτό όμως, το βασικό για μας έσοδο για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν η δημοσίευση των ισολογισμών, που είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται εκδοτικά στον χώρο του τύπου, ότι η Αυγή, παρά το μικρό της μέγεθος, στην ανταγωνιστική αυτή αγορά που ήταν η αγορά των ισολογισμών, είχε ένα σημαντικό μερτικό από ικανότητα ανθρώπων δικών της, που σήμερα είναι συνταξιούχοι πια, αλλά και πολλών άλλων εργαζομένων της, είχε περίπου το 25% σε αυτή την αγορά. Που σημαίνει, για να σας το πω και σε ποσό, περίπου σε ετήσια βάση, μερικές φορές, γιατί ήταν και ανταγωνιστικό όπως είπα, 600, 700, 800 χιλιάδες ευρώ, μια-δύο χρονιές και το 1 εκατομμύριο. Είχαμε μικρό εμπορικό τμήμα για τη διαφήμιση. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησε η ιστορία, σιγά σιγά δει κανείς διαχρονικά, ανεβάσαμε τη διαφήμιση, χτυπώντας, ορίστε. Όχι, εντάξει, τελειώστε. Την πόρτα απευθείας όχι μόνο τραπεζών, αλλά και μικρών καταστηματαρχών, μικρών επιχειρήσεων, με αρνήσεις πολλές και πολλές καταφάσεις. Και αν τα ελέγξετε, και είμαστε υπέρ της διαφάνειας, όχι μόνο ως εφημερίδα, όχι μόνο ως εργαζόμενοι και ως δημοσιογράφοι, υπερθεματίζουμε σε αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Και μιλάω τώρα μόνο για τη δική μας πλευρά, για να μην το επεκτείνω γενικότερα. Γιατί, ναι, ναι, την πραγματικότητα την ελληνική νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, τη γνωρίζουμε όλοι. Πάντως εμείς δεν πάμε για ίδιον όφελος, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως επιτελείο, είτε ας το πούμε έτσι ως μέτοχοι. Και στην πραγματικότητα η διαφήμιση ανέβηκε. Σωστά αναφέρατε πριν ότι αν το δει κανείς και ποσοστιαία, είναι ελάχιστη η διαφήμιση παρότι ανέβηκε. Είχαμε τα παλιότερα χρόνια, πριν 8-9 χρόνια, γύρω στις 200 με 250 χιλιάδες διαφήμιση.
ανέβηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια και στις 500-600 χιλιάδες. Αν θυμάμαι καλά, το 2015 φτάσαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτή ήταν ο συσχετισμός και δείχνει. Αλλά συγγνώμη να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Γνωρίζετε επίσης όλοι ότι οι ισολογισμοί με μνημονιακή επιβολή των δανειστών μας σταμάτησαν πριν 4 χρόνια. Ναι, για όλους. Εξαιρέθηκε η δημοσίευση. Η υποχρεωτική δημοσίευσή τους εννοώ. Ναι. Άρα λοιπόν η Αυγή εδώ και 4 χρόνια έχασε ένα πολύ σημαντικό και πρωτεύον έσοδο πραγματικό. Από τη διευθύνωση των ισολογισμών. Και έπρεπε με κάθε τρόπο, πέρα από τη βοήθεια των ανθρώπων, την υποστήριξη που είπα πριν και την οποία συνεχίζουμε, να απευθυνθούμε και στο θέμα της διαφήμισης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στούμπο. Όχι με εκβιαστικά δημοσιεύματα πάντως, για να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στούμπο. Προλάβουν και οι συνάδελφοι. Ο κύριος Τζαβάρας, ο κύριος Ροβέρδος. Λοιπόν, καταρχάς... Από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Τζαβάρας. 15, κύριε Τζαβάρα. Μάλιστα. Καταρχάς, κύριε Μάρτης, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι προσωπικά σέβομαι και την ιστορία της Αυγής και αναγνωρίζω ότι μέσα από την Αυγή εκφράζονται ιδέες όπως ακριβώς εκφράζονται και από όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χάρη στη λειτουργία και στην ύπαρξη των οποίων υπάρχει πολυφωνία και ο πλουραλισμός. Γιατί μόνο από την Αυγή δεν εξυπηρετείται ο πλουραλισμός. Αυτό σαν μια γενική τοποθέτηση. Αυτό όμως που θέλω εγώ να σας ρωτήσω δεν αφορά ούτε την ιστορία, ούτε την αξία των ιδεών, ούτε τη σημασία, ούτε τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σας ρωτήσω για θέματα που άπτονται του τριγώνου πολιτικά κόμματα, τράπεζες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μου θέλω να με βοηθήσετε για να συνεννοηθούμε, ξεκινώντας κυρίως από το γεγονός ότι η Αυγή είναι ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή είναι εμπορική επιχείρηση. Καταρχάς, είπατε ότι ο δανεισμός υπάρχει και είναι όπως τον είπατε. Θέλω να μου πείτε για την πιστοληπτική ικανότητα αυτής της εταιρείας. Τι εγγυήσεις έχει δώσει που πήρε αυτά τα δάνεια και από πότε άρχισε να δανείζεται. Όσον αφορά την ιστορική διαδρομή της Αυγής, νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και από την Εθνική, γιατί δεν έχει απευθυνθεί αλλού. Να δω μια σειρά σημειώσεις. Πάντως, το ουσιαστικό μεγάλο δάνειο, γιατί τα προηγούμενα είχαν αποπληρωθεί πριν αναλάβω εγώ, το πιο πρόσφατο και το συγκεκριμένο που μιλάμε, αν θέλετε να σταλώ, όλα είναι αποπληρωμένα. Ήταν από την εμπορική, αν θυμάμαι καλά, που μετά πέρασε και ένα ή δύο αυτό μικρά τα δάνεια από την Εθνική. Χιλιάρικα, παραδείγματος χάρη της εμπορικής που είχατε πάρει, τι γίνανε, γιατί όχι, δεν τα βρίσκουμε. Έχουν εξοφληθεί. Σας διαβεβαιώνω πότε ότι έχουν εξοφληθεί. Αυτά. Πριν, πολύ πριν αναλάβω εγώ. Πολύ πριν αναλάβετε. Εσείς δεν ξέρετε να μας πείτε ημερομηνία, γιατί δεν μπορούμε, προκύπτει τι μπορούμε έγινε. Και με βάση από τις οικονομικές μας υπηρεσίες. Θα μας το στείλετε εγγράφως αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο που με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά όσον αφορά σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι δεν εξυπηρετούμε τον πλουραλισμό κτλ. Όχι, αυτό δεν το θέτω σε κουβέντα αυτό. Αφήστε, είτε θέση δικιά μου. Αυτό okay. Δεν έγινε. Για το θέμα τη πιστοποίηση. Βεβαίω θα σα απαντήσω. Αλλά άμα κάνετε και ένα σχολιασμό σε κάποια ζητήματα. Όχι σε αυτά που λέω εγώ. Όχι σε αυτά που λέτε εσεί, αλλά για να μην μένει η εντύπωση σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, να αφαιρεθεί ο χρόνος και παρακαλώ να συστήσετε στο μάρτυρα ότι πρέπει να απαντάει στις ερωτήσεις κατά το περιεχόμενο που κύριε Τζαβάρα, υπάρχει καλή πίστη, ο χρόνος υπάρχει, παρακαλώ απαντήστε κύριε Μάρτυρα. Για το θέμα της αξιοπιστίας ως επιχείρηση, αν το βάλατε έτσι. Τις εγγυήσεις που έχετε δώσει. Για το δάνειο αυτό η εγγύησή μας ήταν η δέσμευση της πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η δέσμευση της κυκλοφορίας της εφημερίδας. Δηλαδή, σταθερά... Πόση κυκλοφορία είχε η εφημερίδα. Σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για το 16, ο μέσος όρος της κυριακάτικης εφημερίδας είναι... Της καθημερινής πρώτα. Της καθημερινής είναι περίπου στα 1600 με 1500 φύλλα. Μάλιστα. Κάπως διαφορετικά είναι τα πράγματα. Αυτό από 1000 δεν πειράζει. Μπορούμε να τα δούμε και διαχρονικά. Και το δάνειο αρχικά πόσο ήταν. Είναι δύο δάνεια από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει. Το αρχικό δάνειο πόσο ήταν. 1.200 σας ανέφερα. Και μετά συνέχεια... έγινε επανασυνεννόηση που έφτασε σε ένα ύψος 1,5 εκατομμύριο με τη συνεχή εξυπηρέτηση και πριν και μετά μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Σε μηνιαία βάση. Μάλιστα. Τώρα, από τα εισηγητικά σημειώματα των υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας, τα ξέρετε, άλλωστε τα είδαμε εδώ, προκύπτει ότι η πρόταση που γινότανε για τη δανειοδότησή σας ήταν αρνητική. Έλεγε λοιπόν μονότονα ο αρμόδιος υπάλληλος της τράπεζας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει
αρνητικό πιστωτικό παρελθόν. Γιατί όπως ξέρετε το 1993 είχατε κάνει μια στάση πληρωμών σαν επιχείρηση και επανήλθατε το 1996 και σας διαγράφτηκαν και κάποια 88.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα ήταν ακριβώς. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω τούτο. Όταν υπάρχει δεδομένο ότι έχετε ένα πιστωτικό αρνητικό παρελθόν και με βάση το γεγονός ότι η κυκλοφορία της εφημερίδας αυτής από τότε που ξεκίνησε να παίρνει δάνεια δεν υπερέβαιναν τα 1.000 με 1.500 φύλλα ημερεσίως, όπως είπατε, σε τι στηρίχτηκε η τράπεζα και σας έδωσε δάνειο? Εγώ μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα για το δάνειο για το οποίο μίλησα προηγουμένως, το ένα ουσιαστικό. Και αν γνωρίζω κάτι πρόσθετο, μπορώ να πω πολιτικά, ας το πω έτσι. Όχι αλλά πολιτικά, τραπεζικά. Τραπεζικά, θα σας απαντήσω. Γεγονότα. Δόθηκε και μία επιστολή τότε. Μάλιστα. Από την πλευρά του συνασπισμού, νομίζω ήταν. Μάλιστα. Τότε, αν δεν κάνω λάθος, είναι συνασπισμός. Από τον επικεφαλής του συνασπισμού, που έλεγε ότι ως ισχυρός μέτοχος εγγυάται προσθέτως ότι θα υπάρξει εξυπηρέτηση του δανείου. Ωραία. Επάνω σε μια αυτό θέλω. Επιστολή, όπως λέμε, εγγυητική, να την πούμε, όπως θέλετε, πέστε την. Θα σας πω εγώ πώς λέγεται. Άλλωστε υπάρχει και τίτλος. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής το έχετε διαβάσει? Το έχω υπόψη μου. Τι θέλετε να πείτε? Ακριβώς το περιεχόμενο ποιο είναι? Ότι εγγυάται για την εξυπηρέτηση του δανεισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί είναι ένα θέμα που θέλω να το διευκρινίσουμε. Αυτό λέγεται letter of comfort. Στα ελληνικά η λέξη αυτή αποδίδεται ως δήλωση πατρονίας. Και επειδή ενδεχομένως εγώ ως νομικός το θέμα μπορεί να το κατέχω του ορισμού καλύτερα, θα σας το δώσω ως δεδομένο. Δήλωση πατρονίας σημαίνει δήλωση που κάνει μία μητρική εταιρεία απέναντι σε ένα πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να επηρεάσει τη βούληση του πιστωτικού ιδρύματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χορηγήσει δάνειο στην προστατευόμενη επιχείρηση ή τη θηγατρική, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι εγγύηση. Δεν είναι εγγυητική η σχέση. Δεν έχει δώσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ για σας εγγύηση, αλλά έχει δώσει μία δήλωση πατρονίας με βάση την οποία, όπως ρητά προκύπτει, επηρέασε καθοριστικά την απόφαση του πιστωτικού ιδρύματος να σας χορηγήσει δάνειο. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Εάν δεν υπήρχε αυτός λοιπόν ο επηρεασμός της δηλώσεως πατρονίας όπως σας την περιέγραψα, δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρει η Αυγή δάνειο. Άρα σας ρωτώ, ήταν καθοριστικής σημασίας το γράμμα αυτό που έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρετε το δάνειο? Εγώ εξ όσων γνωρίζω, σας είπα τότε δεν ήμουν εγώ ο διευθύνων σύμβουλος όταν ξεκίνησε η σύνεψη του δανεισμού, αλλά είχαν γίνει συναντήσεις με τη διοίκηση της τράπεζας, δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Εννοώ ότι θεώρησαν ότι είναι συνδυασμός η αξιολόγηση, νομίζω ότι είχε συνδυαστικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτή η εταιρεία, η εφημερίδα δηλαδή. Μάλιστα, ποια εγγύηση δίνει αυτό τελώς η ίδια η εφημερίδα με την κυκλοφορία της και τα οικονομικά της μεγέθη. Και ποια πολιτική, ας το πω έτσι, περαιτέρω εγγύηση, επιβεβαίωση, δέσμευση για την εταιρεία ότι θα καταβληθεί το ποσό και θα εξυπηρετηθεί ο δανεισμός. Και επειδή είστε έμπειρος πολιτικός, νομίζω ότι όχι, για τα θέματα νομικός δημοκρατίας έμπειρος νομικός, και νομικός, πολιτικός δεν και νομικός. Αλλά εδώ μιλάμε και νομικά και ουσιαστικά και πολιτικά, νομίζω. Και απάντησα δημοσίως και αυτά όλα είναι γνωστά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι οι διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας αξιολογούν συνδυαστικά τα δεδομένα σε μια δημοκρατία, σε μια αγορά, σε μια σειρά επιχειρήσεις. Δεν είμαστε καμία μια αντίθεση σε αυτά που λέτε. Ενός εδώ ιδιώτη που ακούστε, πήγε να κερδοσκοπήσει μη λέμε περί τα λόγια, και να βγάλει γιατί τα κεφάλαια είναι στην Ελβετία ή αλλού. Ήταν να επιβιώσει. Είναι εις βάρος του χρόνου που έχω να κάνω ερωτήσεις. Δεν θέλω να σας στερήσω κανένα. Δεν θα ήθελα να μιλάτε συνέχεια και να με εμποδίζετε να κάνω τις ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου. Γιατί έτσι εσείς γινόσαστε αίτιος στο να μην λειτουργήσει εδώ η δημοκρατία. Καθόλου. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε νομίζω, με. Νομίζω ότι υπερβάλλετε τώρα, νομίζω. Ακούστε με. Ακούστε με. Εγώ λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Σας έχω ακούσει όλους ευλαβικά. Αφήστε με λοιπόν να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μάρτης. Είναι δεδομένο και προκύπτει από όλα τα χαρτιά που μας έχουν στείλει οι τράπεζες.
ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρεται αυτό γιατί σας είπα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρετε δάνειο εάν δεν έπαιρνε η Εθνική Τράπεζα τη συγκεκριμένη δήλωση πατρονίας. Και αυτό προκύπτει από τα εξής στοιχεία. Γιατί όλα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνδυαστικά εξετάζονται. Ακούστε λοιπόν. Το ένα θέμα ήταν το αρνητικό πιστωτικό παρελθόν σας. Είχατε κηρύξει στάση πληρωμών το 1993. Το δεύτερο είναι ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία ποια ήταν, που λέτε ότι εκτιμήθηκαν τα περιουσιακά σας στοιχεία. Για πετε μας ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της επιχείρησης. Δεν σας ανέφερα εγώ περιουσιακά στοιχεία. Σας ανέφερα ποιες εγγυήσεις έδωσε η εταιρεία, κυρίως με την κυκλοφορία της, ναι, με την κυκλοφορία της, κυκλοφορία και την άειλη αξία που έχει ο τίτλος της και η ίδια η παρουσία της. Ο τίτλος της είναι περιουσιακό στοιχείο που το αξιολογεί. Νομίζω ότι αν αναζητούσαμε αγοραστές που δεν αναζητήσαμε, θα βρίσκαμε σημαντικούς αγοραστές. Δεκτό. Ακούστε όμως. Συνδυαστικά, όπως είπατε, συντρέχουν και τα εξής στοιχεία. Αυτή η ανώνυμη εταιρεία διαχρονικά έχει αρνητική καθαρή θέση. Δηλαδή, το ενεργητικό είναι μικρότερο από το παθητικό. Δεύτερον, έχει αρνητική σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια. Και μάλιστα θα έχετε δει, αφού είστε και διευθύνων σύμβουλος, ότι οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν προτείνει ότι επειδή έχει περάσει το 70% μείον αυτή η σχέση, με βάση το άρθρο 48 έχουν προτείνει και τη λύση αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Και σας λέω, όπως το βλέπετε. Και σας λέω, με βάση αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, τα τόσο αρνητικά, και όταν μάλιστα και η ρευστότητά της είναι επίσης αρνητική, είναι αδύνατο μία ελληνική τράπεζα, τηρώντας, όπως μας είπατε, τους κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος, να έπαιρνε δάνειο εάν δεν την είχε υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η ερώτηση είναι να απαντήσω ή να μην απαντήσω. Ότι βασικά και προκύπτει ότι στο τριγωνικό μοντέλο που λέγεται πολιτικό κόμμα, μέσο μαζικής ενημέρωσης και τράπεζα, για την έκδοση και τη χορήγηση του δανείου, το καθοριστικό ήταν η δήλωση πατρονίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ σας. Δηλαδή, κατά τη δική σας εκτίμηση. Κατά τη δική σας εκτίμηση, όχι κατά την εκτίμηση της διοίκησης της τράπεζας. Για να είμαι σαφής. Να απευθυνθείτε στην τότε διοίκηση της τράπεζας. Ευχαριστώ. Και δεύτερον, σας υπενθύμισα. Επιτρέψτε μου, του διαλόγου είμαστε. Όλοι μας. Σας είπα λοιπόν ότι το 1993 ήταν μια προσωπική ακόμα επιχείρηση. Το 1993 που ανεφερθήκατε σε σχέση με τη στάση κτλ. Για το 1999 και μετά είναι προφανές ότι εμείς δεν πήγαμε να κρύψουμε ούτε από το δημόσιο χώρο τους πολίτες, την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τους επιχειρηματίες, τους πάντες, ότι εμείς δεν είμαστε μια εφημερίδα εντελώς ουρανοκατέβατη ή ενός επιχειρηματία. Είπαμε συνδυαστικά, θέλουμε να δείξουμε ότι χρειάζεται να συνεχίσει αυτή η εφημερίδα και γι' αυτό και απευθυνθήκαμε για πρώτη φορά. Και μάλιστα απευθυνθήκαμε με όλους τους όρους που μπορούσαμε. Καμία δεν προσθέσαμε, όμως, δεν κρύψαμε. Ακούστε την ερώτησή μου την επόμενη. Εδώ λοιπόν από αυτή τη δήλωση, αυτό το letter of comfort, δήλωση πατρονίας, προκύπτει και κάτι άλλο. Επειδή, όπως λένε τα βιβλία και η τραπεζική πρακτική, αυτή η συγκεκριμένη δήλωση δεν φτάνει στο σημείο να είναι εγγύηση, αλλά είναι μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, που σημαίνει ότι συμβαλόμενη ουσιαστικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η τράπεζα, και ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς δεν καταβάλει τις δόσεις στην τράπεζα την ώρα που εξοφλούνται αυτές του δανείου, αλλά ενισχύει οικονομικά τη θυγατρική ή την προστατευόμενη εταιρεία. Η ερώτησή μου είναι εξής. Έχει χρηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την Αυγή και με ποιο τρόπο? Βεβαίως έχει χρηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την Αυγή. Σε ποιες περιπτώσεις? Σας ανέφερα ότι σε αυξήσεις μετοχικού... Επιτρέψτε μου λίγο. Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, επανειλημμένες φορές κατέβαλε ποσά, τα οποία μπορούμε επίσης να τα παρουσιάσουμε επισήμως, αναλυτικά. Σας είπα αλλιώς, όταν ξεκινήσαμε, να θυμίσω το εξής. Ιδρυτικά προσπαθούσαμε ως εργαζόμενοι κιόλα να υπάρξει μια αναλογία της τάξης του 12,5% για τον τότε συνασπισμό μετά ΣΥΡΙΖΑ, 12,5% οι εργαζόμενοι και το υπόλοιπο στην πολυδιασπορά.
η οικονομική δυσπραγία των εργαζομένων και όπως λέμε και των υποστηρικτών. Βοηθήστε με να τελειώσω. Πόσο είναι το επιτρέψτε ποσό να τελειώσω. Μην μονολογείτε, να έχετε παραπάνω χρόνο. Σας απαντώ. Έχει δώσει σε διαδοχικές αυξήσεις με το ηχικού κεφαλαίου σημαντικά ποσά. Νομίζω το άθροισμά του για τα τελευταία χρόνια θα επερνάει τις 800-900.000. Μάλιστα. Και στις αυξήσεις. Αυτό δεν έγινε χωρίς επίσημη κατάθεση. Με την επίσημη συμμετοχή, γι' αυτό και το ποσοστό του αυξήθηκε και έφτασε στο 40%. Καμία αντίρρηση σε αυτά που λέτε. Επίσης, για να συνεννοούμαστε, βοηθάει με πολλούς άλλους τρόπους, ας το πω έτσι. Όμως, είτε ως πρόσωπα, είτε ως παρουσία. Τώρα το επόμενο. Ναι, όμως εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικό κόμμα που χρηματοδοτείται από το κράτος, δηλαδή από τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Την επίσημη επιχορήγηση. Και αυτά τα χρήματα που παίρνει, με βάση τον νόμο που ισχύει, μπορεί να τα καταναλώνει, μπορεί να τα δαπανά για συγκεκριμένο πράγμα, για συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτός είναι οι λειτουργικές ανάγκες του κόμματος, οι εκλογικές δαπάνες ή να ιδρύει ιδρύματα και κέντρα μελετών. Η χρηματοδότηση λοιπόν της Αυγής, αυτής της ανώνυμης εταιρείας που λέγεται Αυγή ΑΕ, δεν προβλέπεται και κυρίως παραβιάζει την νομοθεσία που έχει κρίνει. Σας παρακαλώ κύριε, ποιος θέλει να μιλήσει, ορίστε. Κύριε Τζαβάρα. Ορίστε, λέγεται. Κύριε Τζαβάρα, λέτε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το μουρμουριτό δεν είναι μόνο αγένεια, αλλά είναι και προσπάθεια να διακοπεί ο ειρμός μου και να μην καταλήξω στο να κάνω τις ερωτήσεις. Ολοκληρώστε, που κύριε Τζαβάρα. Άρα λοιπόν, αυτό από το οποίο πρέπει να με προστατεύσετε είναι αυτή εδώ. Η συνειδητή και τεχνητή πρόκληση θορύβου, η οποία φτάνει στο σημείο να μην μου δίνει το δικαίωμα να κάνω την υποχρέωση που έχω απέναντι στο Κοινοβούλιο και σε αυτούς που με έχουν στείλει εδώ. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα, συνεχίστε βεβαίως. Ωραία. Εδώ λοιπόν, κύριε, τίθεται θέμα. Γιατί τα χρήματα που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παίρνει για συγκεκριμένο σκοπό με βάση τον νόμο που προβλέπει τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί μια ανώνυμη εταιρεία που εκδίδει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Είναι νόμιμο? Η απάντησή μου είναι ότι το βλέπω αποδεκτό και νόμιμο. Και σας εξήγησα γιατί. Παρακαλώ. Δεν έγινε για να παραβιάσει. Τζαβάρα, να απαντήσει. Δεν έγινε για να παραβιάσει ή να επηρεάσει λειτουργία μιας εταιρείας. Έγινε για να υποστηρίξει την έκδοση μιας ιστορικής πολιτικής εφημερίδας, μικρής, με τα καλά της και τα προβλήματά της, για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που έκανε. Τώρα. Όταν λοιπόν το σκοπούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι η έκφραση, η πολιτική τοποθέτηση, η παρεμβατικότητα μέσα από μια εφημερίδα, νομίζω ότι δικαιούται κάποιος, αν το κάνει δημοσίως, και να κρίνεται ευχαριστώ επ' αυτού και να ελέγχεται επ' αυτού. Η επόμενη ερώτηση. Και τελευταία, αν μπορείτε, κύριε Τζαβάρα, έχει λήξει ο χρόνος. Δύο ερωτήσεις ακόμα και θα τις κάνω, κύριε Πρόεδρε. Όσο μπορείτε πιο σύντομα, κύριε Τζαβάρα, δεν υπάρχει λόγος. Σας διαβεβαιώ. Καταρχάς, είπατε ότι αναλαμβάνεται ένα φόρτο διαφήμισης που τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί. Θα δούμε στην επόμενη ερώτηση πόσο έχει αυξηθεί. Κάνετε λοιπόν συμφωνία και με, κρατικούς φορείς, με δημόσιους φορείς. Ποιοι είναι οι πελάτες σας? Θα έλεγα ότι έχουμε μάλλον λιγότερους πελάτες από το δημόσιο χώρο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι λιγότεροι, αν υπάρχουν φορείς του ευρέως δημοσίου τομέα με τους οποίους συμφωνείτε διαφημιστικές καταχωρήσεις σε επαμοιβή. Μέχρι τώρα είναι ελάχιστες αυτές οι καταχωρήσεις. Από... Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως. Διαχρονικώς υπάρχουν. Βεβαίως. Πριν από 6 χρόνια θυμάμαι ότι κάναμε ένθετο, ας το πούμε, ευχαριστώ, για το θέμα της ενέργειας. Ας απαντήσει λίγο, κύριε Τζαβάρα. Δώσει... Δεν θέλετε απάντηση. Έχετε χρόνο, μην ανησυχείτε. Θέλετε απάντηση. Κάναμε ένθετο να σας το πω. Κύριε Στούμπο, είναι εκτός χρόνου, άρα μπορείτε να απαντήσετε με την άνεσή σας και θα ρωτήσω κύριε Τζαβάρα. Λέω, επαναλαμβάνω. Κύριε Στούμπο, σας παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα. Επειδή έτσι κι αλλιώς έχει λήξει ο χρόνος, μπορείτε να έχετε όσο χρόνο θέλετε για την απάντηση, κύριε Στούμπο, και έχει έτσι κι αλλιώς μια ερώτηση ακόμα, κύριε Τζαβάρας. Απαντήστε παρακαλώ και μετά ο κύριος Τζαβάρας. Απαντώ λοιπόν. Για πάρα πολλά χρόνια, θα σας πω ένα το εξής παράδειγμα. Είχαμε το μισθολόγιο της εφημερίδας μας στην τράπεζα Alpha Bank. Δεν είχαμε πάρει ποτέ διαφήμιση. Παρότι είχαμε προσπαθήσει αξιοπρεπώς και επί της αρχής. Τελικά εξηγήσαμε και νομίζω πείσαμε την τράπεζα πριν από 5 χρόνια, όχι πριν από 1 χρόνο, ούτε πριν από 2, ότι ή θα μεταφέρουμε το μισθολόγιο μας κάπου αλλού, γιατί μιλάμε διαχρονικά, είτε θα μπορέσετε να μας δώσετε για κάποια διαφήμιση. Και έτσι ξεκίνησε, παραδείγματος χάρη, η διαφημιστική σχέση με μια μεγάλη τράπεζα ιδιωτική. Από την εθνική, ελάχιστα χρήματα στη διαχρονία και μπορούμε να τα βάλουμε έτος προς έτος. Από πολλούς άλλους δημόσιους οργανισμούς, καθόλου χρήματα. Παραδείγματος χάρη, και πρόσφατα γίνονται καμπάνιες και παλιότερα, μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει τίποτα εμείς. Σπάνια, μόνο σε εκδόσεις που κάναμε ειδικές,
Σας είπα πριν 5 χρόνια κάναμε έκδοση για τα ενεργειακά ζητήματα στη χώρα και στην Ευρώπη. Τότε είχαμε πάρει μία σελίδα σε εκείνο το ένθετο από τη ΔΕΗ. Αυτή ήταν η σχέση μας με τη ΔΕΗ. Ενώ είχαμε απευθυνθεί στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο κτλ. Δεν έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο. Πήγαινε ο Στούμπος, πήγαινε ο τότε διευθυντής Φίλης και άλλοι της διοικήσεως. Κάναμε προσπάθειες επί της αρχής, αν θέλανε να καταλάβουν ότι έχει σημασία μια εφημερίδα. Δεν στηρίζεται μόνο από τους αναγνώστες της ή από τους φίλους της. Εγώ λέω στο δημόσιο πεδίο, πολύ περισσότερο όταν εξυπηρετεί κάποια ιστορικότητα ή πολιτική αναγκαιότητα, μπορεί να στηριχθεί και με κάποια διαφήμιση. Γιατί έχει και ένα ειδικό βάρος, νομίζω. Όχι απλά επειδή εγώ είμαι στην Αυγή. Νομίζω να το δει κανείς και εσείς το είπατε πριν και αναφερθήκατε. Συνεπώς, πέρα από τις πολιτικές αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, αν πράγματι, και αυτό νομίζω ότι προσπαθεί η Βουλή και η Επιτροπή σας, να δει την ουσιώδη διαπλοκή, τις ουσιώδες παραβάσεις, παρανομίες, ιδιοτέλειες, να μην πω άλλες βαρύτερες λέξεις, δικό σας είναι το έργο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό δεν θα το βρείτε στην Αυγή. Χαμένοι είναι όσοι έδωσαν χρήματα στην Αυγή, είτε ως μικρομέτοχοι, είτε ως οι εργαζόμενοι έχουν χάσει μισθούς κτλ. Με την έννοια ότι στο όνομα της συνέχειας μιας προσπάθειας και μιας επιβίωσης. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη φάση μια εφημερίδα όπως η Αυγή είχε και έχει ρόλο. Μακάρι να κάνει λιγότερα λάθη, να γίνει πιο αποδεκτή και είναι ένα στοίχημα για μας. Και επειδή αναφερθήκατε και στη σχέση κεφαλαίων κτλ., έχουμε αναφέρει, είναι γνωστό και θα το εξαγγείλουμε και δημοσίως τον επόμενο μήνα, ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πάλι με την ίδια νόμιμη διαδικασία. Γιατί εκεί θα είχατε δίκιο, αν πράγματι γινόταν κάποιο άλλου τύπου παιχνίδι και πηγαίναμε σε κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες ή δεν ξέρω εγώ φορείς, να μας τα δώσουν όπως συνήθως τα δίνουν σε κάποιες ιστοσελίδες ή σε άλλους, όπως ξέρετε, μην αναφερθώ σε πρόσφατα τεθνεόντα αστέρα της δημοσιογραφίας και των εκδοτικών εκβιασμών. Δεν έχουμε καμία σχέση. Και επειδή, όπως είπατε, είστε έγκριτος νομικός και πολιτικός. Δεν είμαι έγκριτος. Δεν είμαι έγκριτος. Λέω λοιπόν. Έμπειρος. Έμπειρος. Έχω πολλά χρόνια δηλαδή. Και επειδή είχαμε μιλήσει και σε μια τηλεοπτική συζήτηση, σας είχα πει ότι με εκπλήσει η επιθετικότητα απέναντι στην Αυγή, ενώ έχουμε, όπως λέμε, δεν λέω για εσάς, ας το πούμε έτσι, η σύγκριση μου θυμίζει τη λαϊκή παροιμία, κάποια, ας το πούμε, δηλαδή κάποια, ας πούμε, που φαίνονται ως επιχειρηματίες ή εκδότες μεγαλογάιδαροι, ασχολούνται και λένε κεφάλα τον πετεινό, ας το πω έτσι λαϊκά. Ευχαριστώ, κύριε Στούμπου. Κύριε Τζαβάρα. Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε και εμένα να σας κάνω την τελευταία μου ερώτηση, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν χιλιάδες εφημερίδες στην Ελλάδα που έχουν κυκλοφορία πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά σας και οι οποίες δεν έχουν φτάσει ποτέ να παίρνουν 600.000 ευρώ διαφήμιση το χρόνο και μάλιστα τα 2 ή 3 τελευταία χρόνια, τη στιγμή που από το 2006, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, έπαιρναν 28.000 το χρόνο. Άρα εδώ κάτι έχει συμβεί, το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να σας θέσω υπόψη είναι ότι από τη στιγμή που απευθύνεται η παροχή των υπηρεσιών σας, των διαφημιστικών και σε επιχειρήσεις του ευρέως δημοσίου τομέα, είναι πράγματι μείζον πολιτικό θέμα να είναι μέτοχοι της εταιρείας δύο υπουργοί, ο κύριος Φίλης και ο κύριος Κουρλέτης. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να μου τοποθετηθείτε. Και το τρίτο και σπουδαιότερο για μένα. Το αν είναι πολυμετοχική ή όχι μια ανώνυμη εταιρεία δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να τηρεί τους νόμους του κράτους μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας νόμος από το 2005 που τον είχατε σεβαστεί. Νομίζω ότι κάνατε ονομαστικοποίηση των μετοχών σας το 2007. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι με βάση τη διάταξη του άρθρου 10 του νόμου 3310 του 2005 όλες οι μετοχές των εταιριών οι οποίες εκδίδουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου. Αυτή λοιπόν η offshore εταιρεία που με την επωνυμία Atlas Cyprus International Trust έχει το 2,93%, δηλαδή έχει πάνω από το 1% του κεφαλαίου της εταιρείας, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί σε ποιο φυσικό πρόσωπο ανήκει. Δεν σας κρύβω δε ότι και στην Κύπρο που πήγαμε και έκανα μια έρευνα και στα Panama Papers που έκανα μια έρευνα και σε όλα τα άλλα δεν τη βρήκα πουθενά. Μήπως αυτή είτε πρέπει να είναι λοιπόν μια μαϊμού και γι' αυτό δεν δίνεται το φυσικό της
πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο έχει τέτοια χαρακτηριστικά που δεν μπορείτε για άλλους λόγους να το αποκαλύψετε. Εγώ λοιπόν και τώρα εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου σας καλώ να πείτε ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτή την offshore εταιρεία, που έχει του κεφαλαίου 1,93% της ανώνυμης εταιρείας Αυγή και που σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να έχει ονομαστικοποιηθεί. Και ένα τελευταίο σημείο. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ζήτημα. Τα χρήματα που παίρνετε από τις διαφημίσεις, τουλάχιστον από το 2014 και 2015, είναι δυσανάλογα μεγάλα. Προηγουμένως εδώ ήταν μια άλλη εβδομαδιαία εφημερίδα που λέει ότι έχει 30 και 40 χιλιάδες κυκλοφορία. Και εντούτοις μας έλεγε ο ίδιος ότι αυτό που κατάφερε μέχρι σήμερα να παίρνει σαν διαφήμιση είναι 7.000 για το κάθε έντυπο που έχει. Αυτά εσείς τα βλέπετε να είναι ομαλά, να αποτελούν τελικά μια καθαρή εικόνα και μια διαφανή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί η Αυγή ως όργανο του ΣΥΡΙΖΑ τις σχέσεις που έχει πρώτον με τις τράπεζες και δεύτερον με τις επιχειρήσεις είτε του δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω από το τελευταίο, επειδή πολλές φορές και δικοί μας άνθρωποι δεν το προσέχουν. Η Αυγή δεν είναι όργανο ενός κόμματος, παρότι προσπαθήσατε, αυτή είναι η άποψή σας, η εκτίμησή σας, είπατε, και το αναφέρατε και με τον άλλο τρόπο προηγουμένως, περί πατρονίας, παίρνοντας την νομική ορολογία κλπ. Απαντάω για όσους είναι εδώ σήμερα και όσους μας σας ακούσουν, δεν είναι κομματικό όργανο, δεν είναι καθετοποιημένη παραγωγή, δεν πατάει κάποιος ένα κουμπάκι και βγάζει πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Αυγή». Έχει το επιτελείο το δημοσιογραφικό της, έχει τους εργαζόμενους της και κάθε μέρα δίνει τη μάχη της ενημέρωσης με τα καλά της, με τα στραβά της, με τα ελλείμματά της. Ένα είναι αυτό. Για τα νομικά πολιτικά θέματα θα έλεγα που βάζετε, γιατί συζητήσαμε μαζί σε αυτό και σας έχω απαντήσει και πάλι, αλλά να ακουστεί και εδώ. Εμείς σας απάντησα και τότε ότι ο νόμος αυτός που αναφέρεστε, αν φτάσουμε στην παρονιχίδα της παρονιχίδας, αναφέρεται για όσες εκδοτικές ή άλλες επιχειρήσεις συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Εμείς, εκτός αν μου πείτε ότι παίρνοντας διαφήμιση 1 χιλιάρικο ή 4 χιλιάρικα από την Εθνική Τράπεζα, συνύψαμε δημόσια σύμβαση. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Υπάρχει και νομολογία και το ξέρετε ότι εδώ είναι άλλο πράγμα οι δημοσιεύσεις και οι διαφημίσεις και είναι άλλο πράγμα οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν να κάνουν με έργα κλπ. Και αναφέρεται ο νόμος που είπατε, σας το είχα πει και τότε, πράγματι για όσες επιχειρήσεις με συναφείς άλλες επιχειρήσεις συναρμολογούνται ή γίνονται εταίροι κλπ. Για να πάρουν δημόσια έργα. Ούτε ήμασταν σε δημόσια έργα και για να το θυμάστε όλοι σας, εμείς έχουμε απορρίψει. Επιτρέπετε να απαντήσω. Σας παρακαλώ. Σας ακούω. Και έτσι κι αλλιώς κύριε Τζαβάρα έχετε ολοκληρώσει. Παρακαλώ κύριε Τζαβάρα. Λέω λοιπόν, η Αυγή απέρριψε με κόστος της καταρχήν εξοπλιστικές και αμυντικές διαφημίσεις. Δεν έβαλε ούτε μία, ούτε από ντόπιους παράγοντες, ούτε από Ευρωπαίους, ούτε από Αμερικανούς, που το έκαναν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι. Ένα. Επί της αρχής με δική της επιλογή. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είμαστε μια αμυγός ανώνυμη εταιρεία όπως προσπαθείτε τεχνιέτως να παρουσιάσετε. Σας είπα ότι είμαστε μια ιδιότυπη ανώνυμη εταιρεία με τα θετικά της, τα χαρακτηριστικά της και υποκρίσιν όλα. Και αν πράγματι. Όχι όλες κύριε Τζαβάρα, μου επιτρέπετε. Υπάρχουν προσωπικές εταιρείες που είναι έτσι ή που δεν είναι και που συνήθως, αν ψάξουμε στη διαχρονία, θα δούμε κάποιους που έγιναν ξαφνικά πλούσιοι πουλώντας πρωτοσέλιδους εκβιασμούς. Να μην το συνεχίσω, είναι της παρούσης, αλλά όποτε θέλετε. Και λέω τώρα το παρακάτω. Για το ζήτημα της συγκεκριμένης εταιρείας, επειδή είστε και νομικός. Offshore από την Κύπρο δεν υφίσταται και μάλλον δεν κάνατε καλή έρευνα. Έχει τίτλο η εταιρεία και όπως είπατε κι εσείς, αφού λέει trust, προφανώς πολύ περισσότερο δεν έχει σχέση με offshore, έχει ίσως να είναι καταπιστευματική όπως λέμε. Αλλά επειδή σας διαβεβαιώνω ότι είναι νόμιμη η εταιρεία, συνεχίστε το ψάξιμο. Άρα επαρκώ μέχρι εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι ενδιαφερθήκατε ποτέ ποιος είναι ο διευθυντής της Αυγής και ο πρόεδρος μέχρι τώρα. Και τώρα ξαφνικά, επειδή μένει ανοιχτή η Αυγή, φέρετε σε ενοχλή. Σας παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα. Ούτε εγώ. Αλλά νομίζω ότι καταφεύγετε αλλού. Κύριε Στούπο, και σας απάντησα στη συγκρότηση της εταιρείας. Θέλουμε την απάντηση στην ερώτηση και τη δήλωσή σας. Και για το θέμα αν είναι offshore και για το θέμα αν είναι εταιρεία και για τα στοιχεία που είναι όλα διαφανή. Επίσης,
Θα είχε νόημα να εκτιμήσει κανείς αν αυτή η εταιρεία προσπαθούσε έστω και με το 2,5 που είπα, όχι το 3 που λέει σχεδόν ο κύριος Τζαβάρας, να ασκήσει διοικητική παρέμβαση, δημοσιογραφική παρέμβαση. Ούτε καν στις γενικές συνελεύσεις δεν άσκησε την παρουσία, όπως λέμε, που και με το 2,5 αν είχε παρουσία, δεν θα μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο, ακόμα και αν έκανε συνάρθρωση με άλλους μικρομετόχους ή δεν ξέρω εγώ κάπως μεγαλύτερους. Συνεπώς, ούτε άσκησε καμία διοικητική ή δημοσιογραφική παρέμβαση και επί της ουσίας η συγκρότηση της εταιρείας μας παραμένει, λέω, πολυμετοχική, πραγματική, ουσιαστική, για να μείνει ανοιχτή μια πολιτική εφημερίδα της αριστεράς και να παίζει το ρόλο της στην ενημέρωση και στην κοινωνική εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στουμπό. Ο κύριος Χασιδιάρης για 15 λεπτά και όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί υπάρχει και το αίτημα του κύριου Λουβέρδου. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει λάβει η εφημερίδα Αυγή με τη μορφή του τραπεζικού δανεισμού? Νομίζω αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι αν αυτό που σας είπα. Ένα 200 το 2009, το οποίο έγινε διακανονισμός μετά στη συνεχεία, που έφτασε υποτίθεται σε ένα ύψος 1,5, αλλά το οποίο εξυπηρετείται μέχρι σήμερα και έχει μείνει υπόλοιπο ή 890 ή κάτι τέτοιο. 1,5 εκατομμύριο δηλαδή είναι το σύνολο. Που πληρώνουμε. 1,5 εκατομμύριο. Διευκρινίστε παρακαλώ, γιατί κάποια σημεία δεν έγιναν σαφή, ποιες ήταν ακριβώς οι εγγυήσεις για να δοθεί αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Οι εγγυήσεις, οι εμπράγματες, ας το πω έτσι, ήταν η κυκλοφορία της εφημερίδας που δεσμεύτηκε εξ αρχής. Συνεπώς, για να εξυπηρετηθεί το δάνειο, υπήρχε η παρακράτηση σε κάθε μήνα και το υπόλοιπο αποδιδόταν στην εφημερίδα. Πόσα φύλλα δίνει η εφημερίδα την ημέρα κατά μέσο όρο? Τότε έδινε και παραπάνω, για να αναφερθώ σήμερα, σε εκείνη την περίοδο. Σήμερα, σας είπα και πριν, είναι γύρω στα 1.500 το καθημερινό πανελλαδικά και γύρω στις 5.000 το πανελλαδικό στο κυριακάτικο. Είναι επαρκές διάφορες... το ποσό που μπορεί να προκύψει από τα 1.500 φύλλα? Το έσοδο που μπορεί να έχει η εφημερίδα και να δεσμευθεί εν συνεχεία από την τράπεζα είναι επαρκές για να καλύψει αυτό το 1,5 εκατομμύριο, ή υπάρχουν και άλλες εγγυήσεις, ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο? Όχι, δεν έχει κανένα ακίνητο η Αυγή, ούτε είχε ποτέ. Με το ενίκιο είναι στην Αγίου Κωνσταντίνου από τη δεκαετία του 70 και με επαναδιαπραγμάτευση το μειώσαμε και όλα τα τελευταία χρόνια δύο φορές. Ακριβώς επειδή είναι καλός χώρος και σημείο αναφοράς, ένας όροφος είναι η εφημερίδα και έχει πάρει και άλλα δύο δωμάτια, να προσθέσω για την ενημέρωσή σας ότι προσπαθήσαμε, και ένας από τους λόγους που προσπαθούμε να δείσουμε τη μάχη της ενημέρωσης, πριν 4 χρόνια ένα μικρό ποσό από αυτά που πήραμε από τις διαφημίσεις, όχι μικρό, γιατί την Αυγή ήταν μεγάλο, δόθηκε για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Αυγής, που έγινε σε διαρκή ροή, προσλαμβάνοντας και 6 ή 7 νέους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη και μέσα από την ιστοσελίδα. Χωρίς ακίνητα και περαιτέρω εγγυήσεις, η πωλήση των 1.500 φύλων δεν είναι επαρκής για αυτό το μεγάλο ποσό, για το 1,5 εκατομμύριο. Αναφέρθηκε προηγουμένως μια επιστολή του συνασπισμού ενός κόμματος. Ο συνασπισμός, σε περίπτωση που η Αυγή δεν αποπληρώσει, έχει δεσμεύσει την κρατική του επιχορήγηση ή κάποιο άλλο περιουσιακό του στοιχείο. Τι προέβλεπε η συγκεκριμένη επιστολή, πέρα από υποσχετική δηλαδή που έλεγε είμαι ο συνασπισμός και καλύπτω? Προέβλεπε τη δέσμευση κάποιου περιουσιακού στοιχείου του συνασπισμού για αυτό το 1,5 εκατομμύριο που λάβατε ως τραπεζικό δανεισμό? Νομίζω, δια της τεθλασμένης, το θέμα της επιχορήγησης που είχε ο ίδιος ο συνασπισμός τότε. Αλλά η ουσία... Εδώ, με συγχωρείτε Μάρτιν, νομίζω... δεν υπάρχουν τεθλασμένες εδώ, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Υπήρχε αναφορά στην απόδοση της κρατικής χρηματοδότησης του συνασπισμού σε περίπτωση που το δάνειο δεν καλυπτόταν? Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, ναι ή όχι. Ο ισχυρός μέτοχος λοιπόν της εταιρείας μας εγγυάται, όπως εγγυήθηκε τότε, ότι στο βαθμό που υπήρχε κάποιο πρόβλημα θα είχε τη συμβολή του οικονομικά στην αντιμετώπιση και την εξυπηρέτηση του δανεισμού. Δεν θα πρόκειπτε, κατά τη γνώμη μου, και δεν πρόκειψε, όπως έδειξαν 7 χρόνια. Πόσα λεφτά έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αυγή μέχρι σήμερα? Να δώσει ενός συνολικό ποσόν, δεν το ξέρω. Σας είπα ότι τα τελευταία χρόνια με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου έχει ξεπεράσει τις 800-900.000 σίγουρα. Η πηγή αυτών των 900.000 δηλαδή είναι η κρατική χρηματοδότηση του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι μόνο. Είναι και η κρατική χρηματοδότηση. Δεν γνωρίζω τα οικονομικά. Εγώ δεν είμαι ο οικονομικός του ΣΥΡΙΖΑ ή του συνασπισμού παλιότερα. Ενδεχομένως να ερωτηθεί και αυτός. Έχει να κάνει συνδρομές των στελεχών του, των βουλευτών του βεβαίως, που κάνει παρακρατήσεις όπως είναι δημοσίως γνωστόν πάντοτε, και μάλιστα σημαντικά ποσά, των βουλευτών του, των στελεχών του και πολύ περισσότερο των μελών του, των ψηφοφόρων του και των... Είναι προφανές βέβαια ότι αυτό το ποσό το μεγάλο που αναφέρατε, 800.000 ευρώ, δεν καλύπτεται. Όχι για ένα χρόνο. Όχι σαφώς για ένα μέχρι χρόνο. Σήμερα ρώτησα. Δεν καλύπτεται μόνο από συνδρομές μελών. Εδώ πέρα σίγουρα υπάρχει και ένα ποσό που προκύπτει από την κρατική χρηματοδότηση. Και σας ερωτώ, αυτό είναι νόμιμο, γνωρίζετε? Γνωρίζετε αν είναι νόμιμο ένα κόμμα να δίνει την κρατική του χρηματοδότηση σε μια εφημερίδα?
Εγώ σας απάντησα και προηγουμένως μέσω του κυρίου Τζαβάρα. Είναι νόμιμο. Ρώτησε το ίδιο, το θεωρώ και αποδεκτό και νόμιμο. Από εκεί και πέρα το αξιολογείτε κι εσείς. Όχι, όχι, δεν είναι νόμιμο, Μάρτης. Έχω γνώση, δεν είναι νόμιμο. Η Χρυσή Αυγή, η εφημερίδα Χρυσή Αυγή, η οποία δεν έχει σχέση οικονομική με το κόμμα Χρυσή Αυγή, έγινε έλεγχος από το ΣΔΟΕ. Εάν το ΣΔΟΕ έβρισκε ότι η κρατική χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής πήγαινε στην εφημερίδα Χρυσή Αυγή, θα μας έκλεινε. Δεν είναι νόμιμο. Δεν προβλέπει ο νόμος τη δυνατότητα ενός κόμματος να δίνει 800.000 ευρώ σε μια εφημερίδα. Δεν είναι νόμιμο και εδώ υπάρχει πολύ σημαντικό ζήτημα. Συνεχίζω όμως με το ζήτημα της τραπεζικής διαφήμισης. Αναφέρετε, σας παρακαλώ, ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει λάβει η Αυγή ως διαφήμιση από τράπεζες μέχρι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση και ποιο είναι το ποσό που έλαβε από την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Αν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτές τις δύο περιόδους χρονικά, παρακαλώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά να το δούμε. Πάντως σας είπα ότι η διαχρονική αύξηση της διαφήμισης από όλες τις πηγές, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πάρει και από όλες τις τράπεζες, σας είπα, αυξήθηκε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Σε συνάρτηση με την απώλεια των ισολογισμών που προσπαθήσαμε να καλύψουμε. Αλλά οι τράπεζες στο συνολικό ύψος του ποσού, αν είναι το 1 τέταρτο των ποσών ή το 1 τρίτο, αμφιβάλλω. Να τα δούμε. Αν μπορείτε τότε, με ενδιαφέρει πολύ αυτό το στοιχείο και επειδή επιφυλάσσετε θα περιμένω γραπτό στην απάντηση, αλλά θέλω να μου πείτε για το έτος 2015. Ποια ήταν η κυκλοφορία της εφημερίδας και ποιο ήταν το συνολικό ποσό που λάβατε. Είναι ένα έτος, νομίζω έχετε τα στοιχεία, που λάβατε ως ενίσχυση στην ουσία μέσω διαφήμισης από τραπεζικά ιδρύματα. Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, δεν τα διαχωρίζω, από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα. Δεν έχω αναλυτικό κατάλογο να σας πω, μπορεί να το στείλω. Ναι, συνολικά περίπου για το 2015. Σας είπα ότι το σύνολο των διαφημιστικών εσόδων έφτανε περίπου στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Το είπα και πριν. Με 1.500 φύλλα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε. 1.500 το καθημερινό σας. Το καθημερινό. Και περισσότερα το κυριακάτικο. Αν κάνουμε μειχτή την ανάλυση της κυκλοφορίας, ξεπερνάει τα 2,5. Ναι, κατανοείται ότι το ποσό του 1 εκατομμύριου. Για να είναι σαφές. Κατανοείται ότι είναι αστρονομικό το ποσό. Μου επιτρέπετε. Κατανοείται ότι είναι αστρονομικό το ποσό. Λίγο σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα η Βουλή ζητά εξηγήσεις. Παρακαλώ πολύ λιγάκι και από κάτω. Πώς δόθηκε αυτό το ποσό, είναι τεράστιο ποσό. Για ποιο ποσό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε? Του 1 εκατομμυρίου για το τελευταίο έτος. Πώς δόθηκε σε μια εφημερίδα η οποία πουλάει αντικειμενικά λίγα φύλλα. Είχα κάνει την ίδια ερώτηση. Κοιτάξτε, τα ίδια που ρωτάω εδώ την Αυγή, ρώταγα και τον Αλαφούζο για την Καθημερινή και όλους. Εγώ δεν το βλέπω πολιτικά. Σας παρακαλώ, κύριε Στούμπο. Εγώ το μόνο που θέλω και από τον κύριο Κασιδιάρη και από τον κύριο Στούμπο είναι να μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον για να μπορούν να καταγράφετε οι δηλώσεις και οι απαντήσεις. Μόνο αυτό. Θα υπάρχει χρόνος ακόμα και αν χρειαστεί παραπάνω, μας διακόψω κιόλας. Να θέσω πάλι το ερώτημα και να έχει όλο τον χρόνο. Να έχει τον χρόνο να απαντήσει και μετά ξεκινάει ο χρόνος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, λοιπόν, λάβατε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα έτος ως διαφήμιση. Το ποσό αυτό και με βάση τις τωρινές οικονομικές συνθήκες της χώρας είναι προκλητικό. Παρακαλώ, εξηγήστε πώς δόθηκε αυτό το ποσό στην επιχείρηση αυτή, στην εφημερίδα Αυγή. Δεν δίνεται σε άλλες εφημερίδες ανάλογο ποσό για διαφήμιση, σε καμία περίπτωση. Στην εφημερίδα Χρυσή Αυγή, σαφώς εμείς δεν παίρνουμε φράγκα από τους τραπεζίτες. Είναι δεδομένο, έχουμε ανοιχτό πόλεμο με όλους αυτούς. Και σε άλλες όμως εφημερίδες και ιστορικές εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν, δεν δίνεται αυτό το ποσό, είστε η εξαίρεση. Και για να σας προλάβω, είχα κάνει το ίδιο ερώτημα και σε τραπεζίτες και δεν είχα λάβει απάντηση. Αν μπορείτε εσείς να διευκρινίσετε, λοιπόν, πώς λάβατε αυτό το εκατομμύριο. Μήπως για να ευνοήσει η κυβέρνηση που προέκυψε ότι υπάρχει πολιτική σχέση και ταύτιση για να ευνοήσει τους συγκεκριμένους τραπεζίτες. Παρακαλώ. Ωραία, τώρα μπορούμε να απαντήσει, κύριε Στούμπο. Όπως απάντησα και προηγουμένως, η προσπάθεια της εφημερίδας της εταιρείας ήταν να αυξήσει τα διαφημιστικά έσοδα τα τελευταία χρόνια με πιο συστηματικό τρόπο. Γι' αυτό έκανε και κινήσεις με προσλήψεις 2 προσώπων για να μπορέσει να τρέξει πιο αποτελεσματικά σε αυτό το πεδίο που παλιότερα το είχε με μικρότερη προσοχή. Και σας εξήγησα ότι ένας λόγος που υπάρχει μια διαρκής, με την έννοια την επιχειρηματική θα έλεγε κανείς, μεγάλη αποτελεσματικότητα, αφού για 5 χρόνια ανεβάζει συνέχεια τη διαφημιστική της. Αλλά για να μην αποφύγω τον υπόλοιπο συνδυασμό που κάνατε, σας απάντησα ότι όταν προσπαθείς μπορείς να έχεις κάποια έσοδα. Σας είπα πριν το προηγούμενο που δεν ασχολόταν κανείς στην αγορά των ισολογισμών. Και τότε είχε μικρή κυκλοφορία η Αυγή, όμως μέσα σε αυτή την αγορά των ισολογισμών που έτρεχε και η Ναυτεμπορική και η Ημερησία και άλλες πολιτικές εφημερίδες, τα Νέα, το Βήμα, τότε που ήταν καθημερινό κτλ., είχαν πολύ μικρότερη ανταπόκριση ανάλογη με τη δική μας. Δυσανάλογη με την κυκλοφορία. Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο και στην αγορά
Και νομίζω ότι όποιος έχει λογική μπορεί να το σκεφτεί, να το σκεφτείτε κι εσείς. Η Αυγή δεν έχει μόνο την κυκλοφοριακή της δύναμη, έχει και το ειδικό της βάρος πάντοτε. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι πολλές φορές παίρναμε από κάποιες πλευρές και διαφήμιση δυσανάλογη, άμα το βλέπει κανείς έτσι, από άλλους ιδιώτες. Και μη σκέφτεστε μόνο για τα τραπεζικά και τα δημόσια, γιατί απάντησα και προηγουμένως. Αν κάνουμε την ανάλυση, θα δείτε ότι είναι λιγότερο από όλους τους άλλους. Θα πω ότι δεν συγκρίνω με άλλους. Μην συγκρίνουμε, δεν είναι επιχείρημα. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ναι. Λέω λοιπόν, νομίζω ότι ασχέτως τι σας είπαν οι τραπεζίτες, σε αυτή τη φάση, αν δει κανείς συγκριτικά τα μεγέθη του συνόλου της διαφημιστικής πίτας, έστω αυτής που έχει απομείνει για το χώρο του τύπου, η αναλογία της Αυγής είναι περίπου η κυκλοφορία της. Θα συνεχίσω τις ερωτήσεις για τους ισολογισμούς. Μην συγκρίνουμε όμως τι γίνεται με τους άλλους. Εδώ εγώ βλέπω ένα εκατομμύριο, το οποίο η απάντηση που λαμβάνω είναι ότι προσλάβατε δύο άτομα τα οποία ήταν εξειδικευμένοι να μου τους συστήσετε και εμένα, Μάρτης, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που μπορούν να φέρουν ένα εκατομμύριο ευρώ στη διαφήμιση. Αν είναι τόσο καλοί αυτοί οι δύο, να πείτε τα ονόματά τους, να κάνω μια συνεργασία μαζί τους, να πάρω κι εγώ ένα εκατομμύριο. Προχωράμε στην επόμενη. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βασίλης Κοτούλας, αυτός φέρεται να είναι στέλεχος της ΑΚΟΑ, κάποια συνιστόσας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν είναι πρώην σύντροφός σας, δεν το βλέπω πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει. Βασίλης Κοτούλας. Ο κύριος Βασίλης Κοτούλας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Αυτός έχει αρθρογραφήσει. Γνωστός στέλεχος της αριστεράς. Είναι κενήν σύντροφός σας ή πρώην. Ορίστε. Είναι κενήν σύντροφός σας ή πρώην. Σύντροφός μου είναι με την έννοια ότι είναι αριστερός. Δεν τα έχετε σπάσει τα τελευταία χρόνια. Εγώ τους συντρόφους μου δεν τους καθορίζω με την κερδοφορία. Να ολοκληρώσω την απάντηση λοιπόν. Έχει την ερώτηση, με συγχωρείτε. Έχει γράψει ο κύριος Κοτούλας στην εφημερίδα Εποχή. Θα διαβάσω τα γραφόμενά του και θέλω μια διευκρίνηση από εσάς, εάν ισχύουν ή όχι. Το ΚΚΕ εσωτερικού είχε οικονομική βοήθεια από Εράνους που κάνανε εκεί οι σύντροφοί μας και ο Τσαουσέσκου βοήθησε την Αυγή με χαρτί που προσπέρθηκε με μεγάλη έκπτωση. Αυτό σε τίποτα δεν περιόριζε την αυτονομία του ΚΚΕ εσωτερικού. Είχε προσφέρει ο δικτάτορας της Ρουμανίας Τσαουσέσκου, όπως λέει εδώ ο κύριος Κοτούλας, χαρτί με μεγάλη έκπτωση για την εκτύπωση της εφημερίδας Αυγή. Να ρωτήσετε τον κύριο Κοτούλα, επειδή τα ξέρει καλύτερα, είναι μεγαλύτερος από εμένα, αλλά εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω, από όσο γνωρίζω και από όσα έχω ακούσει, ότι στη διαδρομή της η Αυγή και διάφορα πολιτικά κόμματα μπορεί να είχαν διάφορες υποστηρίξεις και αυτά αξιολογήθηκαν ή αξιολογούνται πολιτικά για την ιστορία τους. Εκείνο που έχω να πω πάντως και όσο ξέρω από τους παλιότερους της Αυγής, η Αυγή στηρίχθηκε στους δικούς της πόρους και στην ενίσχυση που είχε όταν υπήρχε το ΚΚΕ εσωτερικού από το κόμμα του εσωτερικού, μετά από την ΕΑΡ κλπ. Άρα θέλω να πω, αυτές είναι ερωτήσεις για το παρελθόν. Θα ήθελα πιο σαφείς απαντήσεις, να μην ξεφεύγουμε. Άρα δεν αρνείστε λοιπόν. Εσείς προσπαθείτε να ξεφύγετε. Δεν αρνείστε αυτό που λέει ο κύριος Κοτούλας, ότι έπαιρνε φτηνό χαρτί από τον Τσαουσέσκου η Αυγή. Δεν το αρνείστε. Γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν το αρνείστε. Πολύ ωραία. Κοτούλα. Μπορεί να από τις 10. Κοτούλας, πώς το ξέρει. Καλώς. Από τις 10. Εμείς το αγοράζουμε το χαρτί πάντως για να ξέρετε. Καθημερινά. Ο Τσαουσέσκου τον εκτελέσανε. Τώρα πάει αυτός. Ο Τσαουσέσκου εκτελέστηκε και ανετράπηκε, ορθώς ανετράπηκε, γιατί ο λαός της Ρουμανίας ήθελε μια άλλη προοπτική. Πάντως δεν αρνείς ότι η περίοδο εκείνη που ήταν κυρίαρχος. Ποιος Παπαδόπουλος. Μου επιτρέπετε. Ποιος Παπαδόπουλος. Πρέπει να απαντήσω. Ποιος Παπαδόπουλος. Εκεί που ήταν ο πατέρας του Τσίπρα που είχε κατασκευαστική, για τότε μιλάτε. Για την περίοδο που είχε κατασκευαστική ο πατέρας του Τσίπρα, λέτε. Για αυτό τον Παπαδόπουλο λέτε. Μην αναπαράγετε ψευδείς ειδήσεις κι αλλιώς. Κύριε Στούμπο, παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ τώρα να διακόπτομαι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κασιδιάρη. Λοιπόν, να πάω στις 10 τώρα. Λοιπόν, κύριε Στούμπο, να ολοκληρώσετε από πού αγοράζετε το χαρτί για να γνωρίζουμε, γιατί μόνο αυτό πρέπει να κλείσει. Λοιπόν, όσα χρόνια είμαι στην Αυγή, απαντάω στο συγκεκριμένο. Το χαρτί, να το αυτό, η Αυγή και ως μονοπρόσωπο τη Λευτέρη του Βουτσά και μετά στη συνέχεια ως εταιρεία αυτή η ιδιότυπη που εξήγησα προηγουμένως, αγοράζει από τους γνωστούς εμπόρους χαρτιού στην Ελλάδα που έχουν ανταγωνιστικές τιμές. Τα ξέρετε τα ονόματα. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Στούμπο. Ισότι αφορά τις 10 λοιπόν. Καμία σχέση, επαναλαμβάνω. Ισότι αφορά τις 10. Τι ποσό έχετε λάβει συνολικά από 10 για να διαφημίσετε το έργο τους? Ελάχιστα ποσά και να τα δούμε και συγκεκριμένα. Δεν ελάχιστα. Μπορούμε να τα δούμε, σας είπα, δεν έχουμε πάρει ούτε από ΕΙΔΑ, ούτε από ΔΕΗ και λοιπά. Σας το είπα. Από ποιες 10 έχετε πάρει? Και προσπαθούμε. Από ποιες 10 έχετε πάρει? Σας απάντησα. Δεν έχουμε πάρει σχεδόν από καμία. Ποιο είναι λοιπόν το ποσό? Είναι μικρό το ποσό, λέτε. Ναι. Ποιο είναι το ποσό αυτό? Δεν το θυμάμαι να το δω. Από ποιες 10 είναι αυτό το ποσό? Να σας το στείλω, λέω. Πολύ ωραία, επιφυλάσσεστε λοιπόν. Επειδή εγώ δεν τα δημοσιεύετε αυτά. Δηλαδή είδα δημοσιευμένη την τραπεζική διαφήμιση. Τον ισολογισμό της εταιρείας δημοσιεύουμε σε ετήσια βάση όπως είμαστε υποχρεωμένοι, με όλη την ανάλυση. Και όποιος θέλει, όπως είχα πει και στον κύριο Τζαβάρα σε μια τηλεοπτική και άλλη συζήτηση. Αφήστε τον κύριο Τζαβάρα τώρα. Επιφυλάσσεστε να αποστείλετε αυτή. Όποιος βουλευτής, λέω πράγματι, ενδιαφέρεται από δημοκρατικό ενδιαφέρον, πλουραλιστικό ενδιαφέρον για την ουσία της προσπάθειας της ενημέρωσης και του πλουραλισμού στην ενημέρωση, είμαστε ανοιχτοί. Αρκεί το επιφυλάσσομαι. Περιμένω λοιπόν γραπτό στην απάντησή σας. Ισότι αφορά τώρα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
στην οποία συμμετείχε και αυτή η περιβόητη εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Είτε είναι offshore, είτε δεν είναι, μπορείτε να την ονοματίσετε όπως θέλετε. Θα επιμείνω και θα ρωτήσω ποιος είναι πίσω από την εταιρεία αυτή. Στόχος της παρούσης επιτροπής είναι η απόλυτη διαφάνεια. Δεν θεωρώ ότι έχετε να κρύψετε κάτι. Οφείλετε λοιπόν να φανερώσετε εδώ σε μια δημόσια συνεδρίαση ποιος είναι πίσω από αυτή την offshore εταιρεία. Την κυπριακή που έχει αγοράσει 16.500 μετοχές της εφημερίδος Αυγή. Έχει το 2,5%. Το απάντησα και προηγουμένως και επαναλαμβάνω, ως εταιρεία αγόρασε αυτό το ποσοστό μετοχών. Ποιος είναι πίσω αυτή από αυτή την εταιρεία είναι το ερώτημα. Είναι... Και έχουμε και άλλες δύο εταιρείες, δεν βλέπω να ασχολείστε με αυτό. Ασχολούμαι με, θα ασχοληθώ και με που την άλλη. Ελληνικές. Απαντήστε στο ερώτημα. Σας απάντησα ποιος λοιπόν. Είναι πίσω από σας αυτή την απάντησα εταιρεία. Λοιπόν. Δεν απαντήσατε. Ως εταιρεία ένα το ονοματεπώνυμο ζητώ. Ως εταιρεία το κατέθεσε. Ποιος είναι πίσω από αυτή την εταιρεία που δεν κατέθεσε το συγκεκριμένο ποσό. Υποχρέωση να σα πω. Για ποιο λόγο το κρίνετε. Γιατί ήδη επέλεξα. Εγώ σα ερωτώ καλοπροαίρετα και περιμένω μία απάντηση. Σχολιάζουν και το κρίνουν όλοι και εδώ και αλλού. Για ποιο λόγο λοιπόν, δεν μας λέτε λοιπόν ποιος ως, είναι, προσπαθείτε να προστατεύσετε κάποιον. Η κατάθεση ήταν απόλυτα νόμιμη κατάθεση, με αυτή τη μορφή επέλεξε ο κύριος Τούμπος να καταθέσει με αυτή τη μορφή. Over. Γιατί? Σας είπα γιατί, γιατί ήθελε να το καταθέσει. Σε μια εταιρεία που μέτοχοι είναι και ο Φίλης και ο Σκουρλέτης, δύο υπουργοί. Επειδή δεν το θυμήθηκα αυτό να απαντήσω, δεν ναι, είναι ναι. ακόμα μέτοχοι. Ο κύριος Φίλης και ο κύριος Σκουρλέτης ήταν μέτοχοι της εταιρείας. Δεν είπα πως δεν που ήταν. Δύο βουλευτές, υπουργοί της νέων κυβερνήσεως είναι μέτοχοι στην Αυγή. Και παρεμπιπτόντως μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Στούμπο, επειδή αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί το ρωτήθηκε νομίζω τον κύριο Τζαβάρα. Το ξέχασα να πω. Ο κύριος Φίλης και ο κύριος Σκουρλέτης είναι μέτοχοι της Αυγής. Τώρα πλέον όχι, γιατί με το που έγιναν βουλευτές, με το που εξελέγησαν βουλευτές ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Νίκος Φίλης, έπαψαν να είναι μέτοχοι, μετέφεραν τις μετοχές τους. Τι ποσοστό κατήχαν στην εφημερίδα προτού παρετηθούν, προτού γίνουν υπουργοί? Γύρω στο 2% ίσως και λιγότερο. Το ίδιο ποσοστό περίπου δηλαδή που έχει και αυτή η κυπριακή εταιρεία με τις 16.500 μετοχές. Καμία σχέση σας απάντησα, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, μα εσείς είπατε 2,5%. Αν το πάτε αριθμητικά. Μην είσαι προκατηλημένος. Αν το πάτε αριθμητικά, κύριε Στούμπο. Το ρωτώ για να καταλήξω κάπου, διότι εσείς δεν απαντάτε στα ερωτήματα που θέτω. Αριθμητικά έχετε δίκιο, λέω, μπορεί να είναι περίπου. Διότι θα φύγουμε από εδώ και δεν θα ξέρει κανείς ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Και για ποιο λόγο, και δεν έχει διευκρινιστεί και για ποιο λόγο κρύβετε τα ονόματα των φυσικών προσώπων που βρίσκονται πίσω από την εταιρεία αυτή. Δεν κρύβουμε τίποτα. Δεν έχω καμία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, ο Μάρτης δεν επιθυμεί να απαντήσει. Δεν κάνω ερώτηση. Έχω ρωτήσει επανειλημμένος και αρνείται να διαφωτίσει την επιτροπή της Βουλής ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα πίσω από αυτή την εταιρεία. Παρεπιπτόντως είναι ο ίδιος μάρτυρας, 31 Μαΐου 2016, η εφημερίδα του έγραφε offside με τις offshore εταιρείες και έκανε κριτική στην κυβέρνηση αναφέροντας κόκκινη γραμμή για την κοινωνία, το ασυμβίβαστο μεταξύ πολιτικής ενασχόλησης και εξωχώριας οικονομικής δραστηριότητας σε φορολογικούς παραδείσους, έστω και φορολογικά συνεργάσιμους. Και δεν διευκρινίζει ποιος είναι, αν είναι υπουργός, αν είναι πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα μείνω με αυτή την εντύπωση, φεύγοντας από εδώ, από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί το όνομα. Γιατί κρύβεται το όνομα του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης offshore? Ο κ. Κασιδιάρης έχει ολοκληρώσει κατά δήλωσή του. Κύριε Στούμπο, μισό. Ο κ. Κασιδιάρης έχει ολοκληρώσει κατά δήλωσή του. Εσείς μπορείτε να ολοκληρώσετε, έχετε τον χρόνο, παρακαλώ. Όνομα ρώτησα, όχι γενικές πολιτικές αναλύσεις. Ξεκινήστε το όνομα. Αν έχει να απαντήσει, πώς καλός. Αν δεν έχει να απαντήσει, δεν ξέρετε πώς λειτουργώ όμως. Ξέρετε πώς λειτουργώ. Βεβαίως. Δεν παραβιάζω τις αρχές δημοκρατίας. Ό,τι είναι θέλει απάντηση, ο το όνομα, τίποτα άλλο. Καμία άλλη ανάλυση δεν θέλει. Η προσπάθειά μου και η απάντησή μου σε όλους σας και όλες, όποιες ρωτήσουν, λέω, έχει τα χαρακτηριστικά της αφήνειας και της απλότητας, όχι του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού. Μιλάω για μένα. Συνεπώς. Ό,τι έχει γίνει με δημόσια κατάθεση με τη μορφή που έγινε, το απήντησα προηγουμένως και το υπερασπίζομαι. Και λέω λοιπόν, και αύριο όταν θα κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ενδεχομένως κάποιοι φίλοι της Αυγής μέσα από τη μορφή μιας εταιρικής συμμετοχής πάρουν ένα μικρό ποσοστό και μας βοηθήσουν, με γεια τους, με χαρά τους. Πάντως δεν θα μπορέσουν να έχουν διοικητικό ρόλο ή διοικητική παρέμβαση. Είπα, είμαστε μια ιδιότυπη ανώνυμη εταιρεία που στηρίζεται και στα νομικά της αλλά κυρίως στην πολιτική δημοκρατική της δέσμευση ότι είναι αυτό που έχει ως ιστορική ταυτότητα, ως πολιτική ταυτότητα, ως ενημερωτική προσπάθεια των δημοσιογράφων και των εργαζομένων της. Επειδή αναφερθήκατε συνέχεια για το θέμα της offshore. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορούσε τα ονόματα των ιδιοκτών της offshore. Εδώ κάνει πολιτική ανάλυση ο μάρτυρας. Εγώ ρωτάω σαν μέλος της Επιτροπής να με σεβαστεί ο μάρτυρας. Δεν ρωτάω σαν εκπρόσωπο συγκεκριμένου κόμματος, ούτε κάνω πολιτική αντιπαράθεση. Έχει να πει τα ονόματα των ιδιοκτών της offshore, ναι ή όχι? Κύριε, όχι πολιτική ανάλυση, παρακαλώ. Και μου είπατε να συντομεύσω κιόλας, γιατί είναι και άλλος βουλευτής για να ρωτήσει. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται κατάχρηση του χρόνου. Λοιπόν, εάν δεν έχει ο μάρτυρας να συνεισφέρει στο έργο της Επιτροπής, να μην κάνει αναλύσεις. Δεν λέει τα ονόματα. Καλώς, θα κριθεί αυτό. Λοιπόν, θα κριθεί αυτό η απόκριση των ονομάτων. Επαναλαμβάνω. Το 15 λεπτό ολοκληρώθηκε.
Στο 14 και 29 είπατε δεν έχω κάνει άλλη ερώτηση. Έτσι και λέω ήταν κοντά. Ρώτησα η τελευταία ερώτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Καστιδιάρη. Έχω ξεκαθαρίσει σε όλους ότι δικαιούνται μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων οι μάρτυρες να πούν οτιδήποτε και το έχω πει για όλους τους μάρτυρες, όποιος και αν πέρασε από εδώ. Ας ολοκληρώσει για να πάμε στον κύριο Λοβέρδο. Αυτή είναι η διαδικασία, την ξέρετε, τη σέβομαι για όλους τους μάρτυρες. Ναι, να ολοκληρώσει επί της ερωτήσεως, παρακαλώ. Όχι περί ανέμων και υδάτων. Έχει το όνομα να μας το δώσει. Αναφερόταν στην offshore εκείνη την ώρα που διακόψατε εσείς. Η οποία δεν είναι offshore, είναι μια κυπριακή εταιρεία. Δεν είναι, λέω μια γενική ανάλυση περί είναι των offshore. Είναι μια κυπριακή εταιρεία. Είναι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κυπριακή, αν είναι στον Παναμά ή αν είναι στις νήσους Κέιμαν. Ποιοι είναι πίσω από την offshore. Έχει να απαντήσει. Όχι. Καλώς. Συνεχίζουμε και εγώ θα έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για το ζήτημα αυτό εν συνεχεία. Ωραία. Και όταν θα καταθέσω και το πόδι. Παρακαλώ κύριε. Μπορώ να απαντήσω. Ολοκληρώστε όμως λίγο σύντομα γιατί ο κύριος Λοβέρδος έχει πολύ χρόνο. Επειδή αναφέρθηκε δημοσίευμα της Αυγής για τις offshore, υπενθυμίζω και αυτό δείχνει και τη δημοσιογραφική της αυτοτέλεια και αυτονομία απέναντι και σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Όταν θεωρεί, κατά τη γνώμη της εφημερίδας, ότι εκείνο το νομοσχέδιο που μετά διορθώθηκε ήταν λαθεμένο. Βγήκε με πρωτοσέλιδο τίτλο δική της πολιτική δημοσιογραφική επιλογή και επέκρινε την κυβέρνηση για εκείνη την πρόταση. Τι έλεγε όμως εκείνο το νομοσχέδιο, έδινε τη δυνατότητα και έχουμε μια πάγια αντίληψη και εγώ ως πολίτης και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε υπουργούς και βουλευτές να συμμετέχουν σε offshore. Αυτή την τοποθέτηση κάναμε εμείς και την κρίναμε και είμαστε και εμείς υποκρίσινοι για αυτό που κάναμε, για αυτό που γράφουμε με το όνομά μας, με την ταυτότητά μας, με την υπογραφή μας. Αυτό είναι ο δημόσιος διάλογος. Για τα υπόλοιπα απάντησα και προηγουμένως και θέλω να είμαι σαφής. Και νομίζω ότι ο ίδιος δείξατε τι σημαίνει δημοσιογραφική αυτονομία για μια εφημερίδα της αριστεράς. Ο κύριος Λοβέρδος για 15 λεπτά. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, το κατάλαβα κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Αλλά οι συνάδελφοι δεν ευέκτησαν και έτσι στο πρόγραμμά μου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα το λύσω. Τώρα, θέλω να σας θυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι είχα υποστηρίξει πως υπάρχουν μάρτυρες που καλέσαμε και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην Επιτροπή. Ένας τέτοιος είναι και ο... Ναι. Λέω, είχα πει επανειλημμένα πως υπάρχουν μάρτυρες που δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα στην Επιτροπή. Αντίθετα, καταναλώνουμε χρόνο για να τους συζητούμε. Να συζητούμε με αυτούς θέματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά μας. Θα μπορούσε η Επιτροπή Θεσμών να τα δει αυτά. Θα μπορούσε, αν υπήρχε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία ή κάποια επιθυμία που δεν υπάρχει δυστυχώς, του κυρίου Παπάη, η Διαρκής Επιτροπή Εσωτερικών να τα δει αυτά. Η Εξεταστική όμως δεν καταλαβαίνω τι έχει να πει στον κύριο Τσούμπο και τι έχει να μάθει από αυτόν. Νομίζω ότι επαληθεύομαι για τουλάχιστον τέταρτη φορά στην εισήγηση που έχω κάνει. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται. Με πολιτικό αντίκτυπο ενδεχομένως, που δεν αφορούν όμως το αντικείμενό μας. Και ούτε εγώ θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ευκαιρία τώρα που ήρθε η Αυγή εδώ να τις διαμαρτυρηθώ ή να τις επιτεθώ για δυσφημιστικά για το πρόσωπό μου πρωτοσέλιδα. Που με συνέδεε με συγκεκριμένα συμφέροντα επειδή υποστήριξα για τον κύριο και τον νόμο του κυρίου Παπά αυτά που υποστηρίζω και που επαληθεύει η ζωή. Αυτά που έχω να πω για την Αυγή θα τα πω στην Ολομέλεια της Βουλής στις Επιτροπές. Θα κάνω πολιτικές συγκρούσεις όπου εκτιμώ ότι έτσι χρειάζεται. Αλλά δεν θα στήσω και μια εξεταστική επιτροπή ή θα προτείνω μια εξεταστική επιτροπή για να μας πει ο κύριος Τσούμπος γιατί πιστεύει αυτά που Τσούμπος. Πιστεύει. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επαληθεύομαι με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής ακουστεί και θέλω να κάνω τις ερωτήσεις που έκανα σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που έκρινε ότι δεν έπρεπε να έρθουν ως μάρτυρες εδώ. Κάνω κύριε Μάρτης, τώρα τα λέμε κατ' εφημισμόν αυτά. Κάνω ορισμένες ερωτήσεις σε όλους και θέλω να κάνω και σε εσάς. Είχατε ζητήσει παρέμβαση πολιτικών προσώπων για να πάρετε αυτό το εκατομμύριο από την τράπεζα που πήρατε. Ζητήσατε πολιτικές παρεμβάσεις για να διονοδοτηθείτε εσείς. Όχι μόνο από το κόμμα σας, αλλά από οπουδήποτε. Για το συγκεκριμένο δάνειο του 1.200 είχαμε ζητήσει εμείς ως εφημερίδα και ως εταιρεία να στηριχθεί αυτό το αίτημά μας από την τότε ηγεσία του συνασπισμού, επαναλαμβάνω. Το ζητήσαμε. Αλλά εξηγώντας ποια είναι τα δεδομένα και οι δυνατότητές μας, για να είμαι σαφής. Δηλαδή, είναι ένα δάνειο που παίρνει η εφημερίδα. Ένα πολιτικό κόμμα ενισχύει το αίτημα της εφημερίδας για την αδειοδότηση. Έτσι το βάζετε. Υπάρχει μια εμείς θεωρούσαμε, επανέφερα και το χρονικό διάστημα, ότι η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να δει την στήριξη με ένα δανεισμό της εφημερίδας με βάση τις δικές της αναγκαιότητες. Επειδή γνώριζε η Τράπεζα τη σύσταση της εταιρείας, ζήτησε τη μετοχική σύνθεση, ζήτησε αν υπάρχει και η διασφάλιση από τον ισχυρό μας μέτοχο. Και με αυτή τη λογική, από την ώρα που ήταν ένα πολιτικό κοινοβουλευτικό κόμμα, εντάξει, έδωσε αυτή την επιστολή. Είναι sui generis αυτή η διαδικασία. Δεν αφορά δηλαδή πολιτικό μέσο,
Αφού είναι ο βασικός μέτοχος, ακριβώς. Δεν στήθηκε κάποια εξαπάτηση πάντως. Δεν είπα για εξαπάτηση ούτε κανένα ρώτησε για απάτηση. Εγώ το λέω. Ποιες εξασφαλίσεις παρήχατε? Το εξήγησα και προηγουμένως. Δεν έχουμε ιδιοκτησίες. Εμείς απολύτως τη δέσμευση της πανελλαδικής κυκλοφορίας της εφημερίδας, η οποία αποδόθηκε από τότε σε μηνιαία βάση και μέχρι σήμερα. Ναι, για καθίστε όμως. Με τη λογική αυτή, εσείς με 1000 φύλλα ημερησίους ή πόσα όχι, είναι? Δεν είναι 1000 φύλλα, τώρα σας απάντησα. Πόσα είναι, ναι, έχετε απαντήσει. Με τον 1500, με τον αριθμό που είπατε. Παίρνετε 1 εκατομμύριο. Κάποιος που έχει 20.000 φύλλα κυκλοφορίας θα πρέπει να πάρει το πολλαπλάσιο επί τόσο. Κοιτάξτε, κάποιος που έχει 100.000 φύλλα, νομίζω δεν πάει έτσι. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Νομίζω ότι η μηνιαία δόση του δανείου είναι περίπου στα 15.000 ευρώ. Τα οποία εξυπηρετείτε. Τα οποία εξυπηρετούνται. Διότι είτε σας είπα από τα κυκλοφοριακά της δεσμεύσης, είτε από άλλα έσοδα, είτε από καθυστερήσεις πολλές φορές και τις μισθοδοσίες κτλ. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς. Ακριβώς αυτό δεσμευτήκαμε και αυτό κάναμε. Ναι. Και γι' αυτό το εξυπηρετούμε. Ναι, μπορείτε, για όλα αυτά που σας ρωτώ, επαναλαμβάνω ότι ό,τι σας ρωτώ, το έχω ρωτήσει σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι στη Βουλή. Και επαναλαμβάνω ότι είχα πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να έρθετε. Δεν μου λέτε, για αυτά που λέτε υπάρχουν εκτίσεις εκθέσεις ορκωτών λογιστών? Βεβαίως. Μπορείτε να μας προσκομίσετε? Εφόσον τη ζητάτε, βεβαίως, να τη στείλουμε. Έχετε κανένα πρόβλημα, ας πούμε, παραβίασης κάποιου θέματος που έχει να κάνει με την εφημερίδα σας, την οικονομική σας? Σας απάντησα, θεωρούσαμε και θεωρούμε αναγκαιότητα για όλο τον έντυπο. Μας είπανε όλοι οι μάρτυρες ότι θα ζητάνε οι τράπεζες για να δανειοδοτηθούν. Τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών. Ό,τι ζητήσαν και οι τράπεζες και ό,τι ζητήσετε και εσείς θα τα προσκομίσουμε πλήρως. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Τίποτα θα το διαφημίσω, κύριε Λοβέρδο, διότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τέτοιες εκθέσεις στα 162, αλλά σαφώς ισχύει το αίτημά σας. Ωραία. Από το σώμα. Σε κάθε περίπτωση, κατατίθεται ως αίτημα, δεν υπάρχει θέμα, αλλά νομίζω ότι ίσως έχουμε πρόσβαση. Από τις εκθέσεις αυτές των λογιστών. Ορκωτών, ελεγκτών λογιστών. Υπάρχει κάποια που να σας δημιουργεί ή να σας δημιούργησε ιδιαίτερες ανησυχίες? Ναι, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια ήταν προφανές ότι η πορεία η οικονομική είναι όλο και πιο δύσκολη και προφανώς πέρα από το θέμα το να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφορία, το νομίζω το απάντησα και προηγουμένως, σχεδιάζαμε και σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική πάλι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στην ουσία είναι υποστήριξη οικονομική τώρα, αλλά αυτή είναι η μορφή η εταιρική, αυτή είναι η νομική προσπάθεια. Η ουσιώδης προσπάθεια είναι να απευθυνθούμε πάλι δημοσίως και όσοι μπορέσουν να τα αποκριθούν. Και ελπίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξη για να αντέξουμε ως εφημερίδα και στη συνέχεια. Γιατί δεν πάει σε κανένα πορτοφόλι. Αυτό το εξήγησα νομίζω και νομίζω είναι και προφανές. Ούτε σε κάποια κατάθεση, ούτε σε κάποια άλλη κατεύθυνση. Ουσιαστικά το μισθολόγιο της Αυγής είναι περίπου, να το αναφέρω και έτσι, το 75% των δαπανών της. Τα υπόλοιπα είναι το χαρτί, το ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Σας ρωτούν ελάχιστη όλοι... διαφήμιση έχουμε κάνει πρωτογενώς κτλ. Σας ρωτούν όλοι για την offshore εταιρεία η οποία συμμετέχει στην εταιρεία σας. Έχει πάρει το 2,5% όπως λέτε των μετοχών σας. Εσείς ως εταιρεία είστε μέτοχος άλλης εταιρείας? Όχι. Όχι. Εμείς δεν έχουμε καμία άλλη εμπλοκή, γι' αυτό απάντησα και προηγουμένως. Δεν ήσασταν... έχετε εσείς συμμετοχές? Δεν έχουμε αλλού συμμετοχές και άλλωστε και εμάς μας εξέπληξε λίγο αυτό, αλλά μας εξέπληξε θετικά. Όταν σας είπα τρεις εταιρείες σε δύο διαφορετικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δώσαν αυτά τα μικρά ποσά. Και μάλιστα είναι λάθος νομίζω, δεν μπαίνω τώρα στην εντελώς νομική διάσταση, να αναφέρεται διαρκώς μια κυπριακή καταπιστευματική πραγματικότητα, στο πω έτσι, ως offshore, όταν είναι από την Κύπρο. Και μάλιστα υπάρχει τουλάχιστον 15 χρόνια, πόσο ξέρω εγώ, η εταιρεία. Συνεπώς, ορίστε. Επειδή είναι απόλυτα τα στοιχεία των μετόχων, ότι έχω όλα, δηλαδή μετά το στρατού, γιατί στις κυπριακές εταιρείες δεν μπορείτε να δείξετε ποιος ο μέτοχος, ποιος είναι ηλικίες, αν έχετε να λέτε σχολικές. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, σε όλους, γιατί και ο Στούμπος ενδεχομένως που έχει πάρει μετοχές, μπορεί να τις έχει βρει ή να τις έχει πάρει ενώ με ένα ποσό που το βρήκε από αλλού. Δεν μπορώ να ελέγξω ποιος είναι ο Στούμπος, ούτε μπορώ να ελέγξω αν η εταιρεία που έχει ο κύριος Λοβέρδος μαζί σας έχει κάποια άλλα προβλήματα. Ξέρω όμως ότι από την ώρα που κάνατε δημόσια κατάθεση θεσμική, να το πω έτσι, μέσα από την τράπεζα κτλ., όπως έκανε ο ιδιώτης ή ο μικρός αναγνώστης ή ο τάδε από την περιφέρεια και έδωσε έστω 50 ευρώ ή 100 ευρώ. Με τα χαράς, τεκμέρεται, αποδεικνύεται, είμαστε της διαφάνειας, απαντάω όσο μπορώ πιο ουσιαστικά, ουσιαστικά λέω, σε όλες τις υποθέσεις. Και άλλωστε δεν είναι κάτι ανύπαρκτο. Δεν συμφωνώ με ακούστηκε πριν ότι δεν βρέθηκε. Λέει, πού να βρεθεί, γιατί δεν βρεθεί. Έχει διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ. Να ρωτήσω, είναι η τελευταία μου ερώτηση. Σας ρωτούν συνάδελφοι και οι τρεις, οι δύο νομίζω προηγούμενοι, για
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την offshore αυτή η εταιρεία. Εγώ κρατάω για μένα ότι δεν είναι βασικός σας μέτοχος. Είναι μειοψηφικός μέτοχος, μάλιστα πολύ μειοψηφικός. Ναι. Δεν έχετε όμως κατά νόμο την υποχρέωση να δημοσιεύετε μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου τα ονόματα και να τα γνωστοποιείτε. Εξ όσων γνωρίζω, όχι, σας εξήγησα, γιατί ο νόμος που αναφέρθηκε και ο κύριος Τζαβάρας επιλέξει, λέει, για τις δημόσιες συμβάσεις. Όσες εταιρείες ή άλλου τύπου εκδοτικές ή συνεργώντας εκδοτικοί οργανισμοί με άλλες εταιρείες παίρνουν δημόσιες συμβάσεις. Το λέει σαφώς ο νόμος και στην επικεφαλίδα το 3310. Το έχω απαντήσει και άλλες φορές. Συνεπώς, εμείς, και προσπάθησα και προηγουμένως πιο πολιτικά να ανοίξω μια συζήτηση, κατά τη γνώμη μας, δεν το λέω και ως Δημήτρης απλά Στούμπος, στην Αυγή και με άλλους συναδέλφους, δημοσιογράφους κλπ. Συζητάγαμε και συζητάμε ότι υπάρχει ακόμα θέμα πολλών ρυθμίσεων στη χώρα μας για το ζήτημα το πώς είναι ο τύπος, πώς πρέπει να εγγυάται τις εργασιακές σχέσεις, την πολυφωνία, τη δεοντολογία. Για να μην την ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως δεν είπα ούτε εμείς είμαστε άγιοι, ούτε αποφεύγουμε τα σφάλματα, αλλά επανορθώνουμε. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε όποτε υπήρξε διάθεση από οποιονδήποτε θεώρησε ότι κάποιο πήγε στραβά, υπόθηκε παραπάνω. Επανορθώθηκε με δημοσίευμα της εφημερίδας και όχι στην 38η σελίδα, αλλά σε ανάλογη θέση και ούτω καθεξής. Γιατί νομίζουμε ότι οι εργασιακές σχέσεις, δεοντολογία και διαφάνεια είναι καθοριστικά για τη λειτουργία των μέσων και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Συνεπώς εκεί είναι η στόχευση και νομίζω είναι κοινός στόχος με αυτή την έννοια. Και είμαστε πρόθυμοι εμείς να ακούσουμε και την κριτική και να δεχθούμε τον έλεγχο. Γι' αυτό απάντησα όσο μπορούσα πιο συγκεκριμένα σε όλα τα ζητήματα. Και συνεχίζουμε. Ναι, αλλά όμως εδώ προκύπτει μια αντίφαση από τα λεγόμενά σας. Σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Από τη μια μεριά επικαλείστε το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις που δεν σας αφορά και από την άλλη έχετε μια ολόκληρη πολιτική σκέψη για αυτά που πρέπει να γίνουν στο πεδίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να θεσπιστούν στο μέλλον. Εγώ ρωτώ, ανεξαρτήτως αν ο νόμος υποχρεώνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες. Ομολογώ ότι δεν το έχω πρόχειρο και θα το αναζητήσω, ναι. Αλλά πέραν αυτού που είναι νομικό θέμα, τι χρειάζεστε το νομικό αυτό σας επιχείρημα για να μην απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτώ? Λέτε ότι ο νόμος, όπως και εσείς ξέρετε, θα το ελέγξω εγώ, δεν σας υποχρεώνει. Εσείς όμως, που τόσο πολύ έχετε αναπτύξει πολιτικά επιχειρήματα εδώ, γιατί πολιτικά δεν απαντάτε? Είναι ο τάδε. Γιατί δεν το ξέρετε ή γιατί δεν θέλετε να το πείτε? Όχι, γιατί εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να γίνει μια επικοινωνιακή χρήση. Όχι, όπως είπα και σε άλλες. Από μένα τουλάχιστον όχι. Δεν είπα για εσάς. Ναι. Και προφανώς ο θόρυβος που πρόκειψε πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά. Από για να αποφύγετε το θόρυβο, διότι δηλαδή. Γιατί ξαφνικά, όπως είπα πριν, κάποιος λέει, ας το πούμε, τον Πετεινό Αυγή σε εισαγωγικά. Κύριε Σούμπο, με συγχωρείτε. Κεφάλα. Για να είμαστε σαφείς και δεν θέλω να σας οδηγήσω. Ξέρετε τι έχετε πει μέχρι στιγμής? Ξέρετε τι έχετε πει? Έχετε πει στη μια περίπτωση ότι ο νόμος δεν με υποχρεώνει, στη δεύτερη περίπτωση ότι η εταιρεία είναι αυτό, έχω να πω, έτσι απαντώ. Τώρα μου λέτε ότι δεν το απαντώ γιατί θα υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση. Εγώ δεν θα κάνω καμία πολιτική εκμετάλλευση. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα αυτό ότι ό,τι γνωρίζω, το καταθέτω και εγώ ούτε και τότε και ως διευθύνων σύμβουλος ή ως εργαζόμενος της Αυγής δεν μπορώ να ελέγξω. Καλώς. Γιατί κατατέθηκαν αυτά τα 100 ευρώ ή 50.000 ευρώ. Καλώς. Ακόμα και από τις άλλες δύο εταιρείες που σας ανέφερα. Ούτε εγώ τις ξέρω τις άλλες δύο εταιρείες, αλλά ξέρω ότι έχουν έδρα, τηλέφωνο και αναφορά. Καλώς. Η μία και η άλλη. Και κύριε το τελευταίο Πρόεδρε, που θα ήθελα να πω σε αυτή στην ερώτησή σας, μου επιτρέπετε, δεν νομίζω ότι αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής, νομίζω αναφέρθηκε και προηγουμένως, προσπάθησα να το πω, είπα ότι εξεπλάγημεν από την πρόσκληση, άρα κάπως συμφωνώ και με αυτό που είπατε πριν, διότι μια μικρή εφημερίδα με εγνωσμένη τη διαφάνειά της τώρα, όποιος θέλει να δει αν έπαιξε διαπλεκόμενα, αν έπαιξε με εργολάβους, αν έπαιξε με εξοπλισμούς και τα ρέστα, είναι τόσο γνωστά αυτά στη διαχρονία της κιόλα, όχι απλά στη συγκυρία της, που πράγματι δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά αν είναι κάτι να αλλάξει, η Αυγή είναι πρόθυμη και από τις στήλες της και στο διάλογο και στη συζήτηση, όσο σφοδρός και να είναι αυτός για τα ζητήματα δημοκρατίας, μέσων επικοινωνίας κλπ., να δει τα ζητήματα και να τα αντιμετωπίσει. Σας είπα και ως δημοσιογράφος ακόμη, θεωρώ ότι και οι δημοσιογράφοι έχουμε ευθύνη, δεν λέω όλοι, δεν είμαστε όλοι του εμπορεύματος και του ακραίου αγοραίου, ας το πούμε, δημοσιογραφικού εκβιασμού, να το πω έτσι. Αν εγώ σας έχω αδικήσει με την υπογραφή μου, σας έχω αδικήσει στην προσπάθειά μου να κάνω μια κριτική. Κακό και αυτό. Θέλω να είμαι σαφής. Θα το αποκαταστήσω. Οφείλω να το αποκαταστήσω. Αυτό μου λέει η ιδεοντολογία. Αλλά η ιδεοντολογία λέει να σας βοηθήσω και στο έργο σας. Κάτι πολύ απλό. Έχει κάνει ένα κώδικα ιδεοντολογίας αυτορύθμισης
ο δημοσιογραφικός κόσμος στη χώρα μας πριν από χρόνια επί προεδρίας του Αριστίδη Μανολάκου, με πολλή δυσκολία και με τη συνεισφορά πολλών συναδέλφων, που λέει ότι απαγορεύεται στο δημοσιογράφο να κάνει διαφήμιση με το πρόσωπό του, με την φωνή του και την υπογραφή του. Δεν ξέρετε ως πολίτες και ως βουλευτές αυτής της χώρας τι γίνεται τα τελευταία χρόνια? Και που έχει φτάσει η αγοραία εκχυδαϊσμένη εκποίηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, επαγγέλματος, δεοντολογίας. Το λέω γενικώς για όλους μας, μπορεί να το έχω κάνει κι εγώ. Και έχω γράψει γι' αυτό κι εγώ και άλλοι συνάδελφοι στην Αυγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Το λέω για το γενικότερο προβληματισμό. Δεν είναι απαράδεκτο αν εγώ έχω μια ιστοσελίδα και χτυπάω από εδώ ή από εκεί για να πάρω κάποια χρήματα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα από μεγαλύτερα, μεσαία και μικρότερα. Και νομίζω η συζήτηση που κάνετε και ως Εξεταστική Επιτροπή για τα μεγάλα, τα μεσαία και τα μικρότερα, ας φτάσουμε και στα όποια μικρά προβλήματα υπάρχουν οπουδήποτε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ τελείωσα. Θέλω να κλείσω με μια φράση σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι όποιος μας παρακολουθεί, παρακολουθεί αυτούς που κρατάν ίσα μέτρα και σταθμά και αυτούς που κρατούν διαφορετικά μέτρα και σταθμά όταν εξετάζουν τους διάφορους κυρίους ή τις κυρίες που έρχονται στην Εξεταστική μας Επιτροπή. Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη κρατήσαμε από την πρώτη στιγμή μία ενιαία στάση και δεν μας γαργάλισε, δεν μας ερέθησε ή δεν μας παρόθησε το πολιτικό κίνητρο να μεταβάλουμε τη στάση μας αυτή. Τα πράγματα που ακούστηκαν. Καταγράφηκαν, καταγράφονται και αξιολογούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένα θέματα που έθιξε ο συγκεκριμένος μάρτυρ, και αυτά θα αξιολογηθούν, να πω όμως κάτι με ευκαιρία αυτά που είπε. Είπατε τουλάχιστον δύο φορές για την κακή διαφήμιση που αφορά εξοπλιστικά. Να ξέρετε ότι τον καιρό που ήμουν υπουργός Υγείας διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ μικρή η απώλεια δημόσιου χρήματος από εκεί, σε σχέση τουλάχιστον με τα φάρμακα που διαχειρίστηκα, που γινόταν το πάρτι του αιώνα πολλών δις ετησίως. Λοιπόν, ξορκίζουμε κάτι που είναι εύκολος αντίπαλος και καμιά φορά χάνουμε και την μπάλα για τα ουσιοδέστερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχετε, κύριε Λεβέρδο. Ο κύριος Μαυρωτάς, 15 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Στούμπο, για την παρουσία σας στην Επιτροπή. Θα μείνω μόνο στα θέματα της Επιτροπής, δηλαδή στο δανεισμό και στις σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η Αυγή λοιπόν σύνυψε το πρώτο δάνειο το 2005 με την Εθνική Τράπεζα με σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού ύψους 350.000 ευρώ. Έκτοτε υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις του πιστωτικού ορίου. Το 2008 750.000 πήγε, το 2009 1.200, το 2011 1,5 εκατομμύριο. Μια πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι για ποιον λόγο προχωρήσατε στον εν λόγω δανεισμό, δηλαδή ποιες ανάγκες υπήρξαν. Υπήρξε θέμα επενδύσεων, νέων επενδύσεων, λειτουργικών εξόδων? Τι αφορούσε ουσιαστικά αυτός ο δανεισμός? Δύο λόγοι υπήρχαν. Ένας ο εγγενής και διαχρονικός, η καταβολή του μισθολογίου στους εργαζόμενους που είχαν ήδη μεγάλη τα λειτουργικά έξοδα δηλαδή. Τα λειτουργικά, αλλά μιλάω σαφέστατα. Σας είπα και πριν ότι είναι ο κύριος όγκος των δαπανών. Να. Σε ποσοστιαία αναλογία, περίπου δεν έχει αλλάξει 70 με 80% συνέχεια. Και τους, ο δεύτερος. 80 περίπου εργαζομένους. 80 εργαζομένους είπα. Για σήμερα μιλάω. Υπήρχαν και περίοδοι που ήμασταν 75 και 70 και 85 κτλ. Μιλάω για σήμερα. Και ο δεύτερος λόγος εκείνη τη στιγμή ήταν για να προσπαθήσουμε και οργανώσαμε έτσι την αναβάθμιση, το ανέφερα νομίζω και προηγουμένως, τη ιστοσελίδα τη Αυγή, avgi.gr, που έγινε σε διαρκή ροή ειδήσεων, σχολιογραφίας και παρουσίασης, που από τότε έπαιξε ένα ρόλο και για την εφημερίδα, γιατί έχει πολλά χτυπήματα και είναι και ένας από τους ανταγωνιστικούς λόγους, να το πω πάλι με όρους επιχειρηματικούς, αν και εδώ είναι πάλι το πολιτικό και το ενημερωτικό. Είναι και μια ματιά στο μέλλον. Να σας θυμίσω κιόλας ότι ίσως πολλοί δεν το ξέρουν, η πρώτη εφημερίδα που έφτιαξε ιστοσελίδα στη χώρα μας, μια μικρή, φτωχή, στατική τότε ιστοσελίδα το 1993, ήταν η Αυγή. Αλλά δεν είχε τα χρήματα. Βλέπατε μπροστά. Να τη δουλέψει. Βλέπαμε μπροστά και προσπαθούμε να δούμε, αλλά δεν φτάνει να βλέπεις, πρέπει να έχεις και τα μέσα. Και τα μέσα είναι οι άνθρωποι, είναι οι υποστηριχτές, είναι η διαφάνεια και η ιδεοντολογία. Απαντήσατε προηγουμένως στον κύριο Τζαβάρα ότι γενικά για τα δάνεια αυτά οι τράπεζες δεν πρέπει να δανείζουν μόνο με επιχειρηματικά κριτήρια. Ιδιαίτερα όταν αφορά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν και κάποιο ρόλο να παίξουν και πολιτικό κτλ. Σωστά? Ναι, με την ευρύτερη διάσταση και όλα, γιατί εμείς
και όσες φορές έκλεισε μια εφημερίδα γιατί ή ένα μέσο ενημέρωσης, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνανε επιχειρηματικά σωστά όπως κινήθηκαν διάφοροι. Ναι. Να θυμίσω, έχουν κλείσει ιστορικά φύλλα στην Ελλάδα, είτε ήταν της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, είτε και της αριστεράς, με ευθύνες εργοδοτών, ιδιοκτητών, γιατί δεν υπήρχαν και συλλογικά σχήματα στη χώρα μας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Αλλά εκείνο που είναι πρώτιστο σε αυτή τη φάση είναι και οι κανόνες της τραπεζικής ευθύνης να τηρούνται, αλλά να συνυπολογίζονται και οι κανόνες του πλουραλισμού και της χρησιμότητας ενός μέσου. Ναι. Γιατί πραγματικά και στη συγκυρία και στην το λέω αυτό συγκυρία γιατί έχει σημασία. Το λέω αυτό γιατί έχει ακουστεί εδώ πέρα πολλές φορές από συναδέλφους ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιχειρηματικά κριτήρια από τις τράπεζες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε εδώ πέρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Γιατί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά σας, αν δεν είχατε πάρει κι εσείς τον τραπεζικό δανεισμό, πολύ δύσκολα θα επιβιώνατε σε μια τέτοια αγορά. Οπότε θα έπρεπε να πάρουμε άλλα μέτρα, δραστικότερα ίσως, ναι, σε σχέση και με τους εργαζόμενους που δεν το θέλαμε, για να είμαστε και σαφείς, ή να απευθυνθούμε με άλλους όρους δημόσια για τη σωτηρία της εφημερίδας. Ήταν κρίσιμη στιγμή και θυμίζω ότι με μία έννοια οι πολιτικές συγκυρίες, και τότε αν θυμάμαι καλά το 9 πρέπει να ήταν το Σεπτέμβριο, είχαμε εκλογές, αν θυμάμαι. Ναι. Προφανώς εμείς δεν το πήραμε σε εκλογές το δάνειο, το είχαμε ζητήσει από την Άνοιξη, ήταν πρόωρες οι εκλογές το 9, θα θυμάστε, υποθέτω. Άρα θέλω να πω, η συγκυρία ήταν και πολιτικά και εκδοτικά και δημοσιογραφικά έντονη. Είχαμε και το μισθολογικό πρόβλημα και είχαμε και την ανάγκη της αναβάθμισης της ιστοσελίδας που προχωρήσαμε. Και κατάλαβα, ό,τι δεσμευτήκαμε το υλοποιήσαμε. Όσο επιτυχημένα ή όχι είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή στο μισθολόγιο και στην ιστοσελίδα. Και ένα από τα ενέχειρα που βάλατε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, από τις εγγυήσεις ήταν και αυτή η επιστολή υποστήριξης, ας την πούμε, από τον συνασπισμό, η οποία έπαιξε και έναν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή ότι υποστήριξε το αίτημά σας για αυτό το δανεισμό. Γιατί ως ισχυρός μέτοχος, ναι, το είπα εγώ, το είπα και πολιτικά, okay. Που έχει φτάσει να έχει τώρα πια το 40%. Τώρα, θα πάω λίγο τώρα στην διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών. Κατά τη γνώμη σας, με ποια κριτήρια λαμβάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τραπεζική διαφήμιση? Είναι γενικόλογη η ερώτηση, να μην απαντήσω εγώ γενικόλογα. Εγώ θεωρώ ότι... Είπατε προηγουμένως ότι είναι ένα η κυκλοφορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, ειδικά για το χώρο των μέσων θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη μου, το λέω και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, όσες ήταν οι τραπεζικές διοικήσεις διαχρονικά, γιατί πράγματι έχουν γίνει προφανή υπό τον ήλιο, όχι απλά υπό το σκότος, παίγνια διαφορετικών ποιοτήτων και βαθμών διαπλοκής και εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων, ιδιωτελών συμφερόντων, ναι, και όχι συμφερόντων ενημέρωσης ή εξυπηρέτησης του πλουραλισμού και πάει λέγοντας. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πώς έγινε η μετάβαση από την τότε κρατική μονοπωλιακή ραδιοτηλεόραση στην τότε υποτιθέμενη ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση, που πολύ ελεύθερη ήταν, τελικά είναι πολύ μονότονη, έτσι όπως εκδηλώθηκε στην Ελλάδα. Και είναι η μοναδική χώρα, να σας θυμίσω, και έχει μια σημασία, που όταν έγινε αυτή η μεταφορά, η μετακίνηση προς την ανοιχτή πλουραλιστική ενημέρωση στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, η μόνη χώρα στην Ευρώπη που κατέρευσε ο μέχρι τότε δημόσιος φορέας ήταν στη χώρα μας. Ωραία, όλες οι άλλες χώρες πήραν μέτρα υποστήριξης, π.χ. η γειτονική μας Ιταλία, ναι, που, ναι, κατάφερε και με μέτρα υποστήριξης και χειρισμού της αγοράς να διατηρήσει το 50%. Επιτρέψτε μου να πάω στην επόμενη ερώτηση, που έχει να κάνει τώρα με την εξέλιξη αυτής, για να δούμε τη διαφημιστική δαπάνη από τις τράπεζες, που συνδέεται κατά τη γνώμη μου και με την άνοδο του βασικού μετόχου της εφημερίδας, του ΣΥΡΙΖΑ, στην εξουσία. Δηλαδή, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να έχει το 2014 10.000 διαφημιστική δαπάνη στην εφημερίδα σας και το 2015 35.000. Η Τράπεζα Πειραιώς το 2013 70.000, το 2014 220.000, το 2015 223.000, η Eurobank το 2014 34.000, το 2015 106.000, η Alpha Bank το 2014 0, το 2015 110.000 και η Αττικής 8.000 το 14, 15.000 το 15. Δηλαδή υπάρχει μια αλματώδης άνοδος αυτής της διαφημιστικής δαπάνης των τραπεζών στην εφημερίδα σας, τα δύο τελευταία χρόνια φτάνοντας μόνο από τράπεζες, δεν λέω για το 1 εκατομμύριο το συνολικό, αλλά μόνο από τράπεζες 490.000. Και η ερώτηση είναι απλή. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή την άνοδο επηρέασε η κυβέρνηση ή άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ τα κριτήρια των τραπεζών?
στο να δώσουν αυτή την αύξηση της διαφημιστικής δαπάνησης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλησαν οι τράπεζες να κάνουν τον καλό στην κυβέρνηση και δώσανε στο ουσιαστικά στο επίσημο έντυπο της κυβέρνησης τόσο μεγάλη αύξηση στη διαφημιστική δαπάνη. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω λες και δεν ζω σε μια πραγματικότητα ή δεν ζω μια πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εκτός του να προσπαθούμε εμείς να αποκτήσουμε διαφήμιση, και κάποιοι άλλοι αξιολογούσαν καταστάσεις και χρονικές συγκυρίες, αλλά δεν έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού ενός τηλεφωνήματος, για να συνεννοηθούμε. Όχι, εξήγησα πώς ελήθη το δάνειο από την Εθνική, επί ποιας κυβερνήσεως, με ποια προσπάθεια, με τον μικρό τότε συνασπισμό, που σε τελευταία ανάλυση, αν το δει κανείς μόνο νομικίστικα ή θεσμικά, μπορεί να πει ότι με το 3% τότε συνασπισμός τι εγγυόταν, να το πω έτσι, και την επιχορήγηση την τότε. Αλλά για να απαντήσω και παρακάτω, η προσπάθειά μας είναι πρωτογενής και συγκεκριμένη και στηρίχθηκε και σε ειδικές εκδοτικές δραστηριότητες, μπορώ να σας δείξω και μετά αν θέλετε, όπως και πρόσφατα επί 2 χρόνια βγάζουμε ένα ένθετο κάθε Σάββατο, το οποίο γίνεται με αφιλοκερδή προσφορά των καλλιτεχνών, νέων καλλιτεχνών, που είναι η κόκκινη καρφίτσα, που είναι για τη μουσική. Και παρουσιάζουμε νέους παραγωγούς. Και αυτό έλλειμμα μας προσθέτει, αλλά βοήθησε την ταυτότητα, την προσπάθεια της εφημερίδας. Μια τράπεζα θα την ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Αυτό την ενδιέφερε και πράγματι έδωσε διαφημίσεις και γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό και βλέπετε και μια σειρά τέτοιες αυξήσεις. Και το παρουσιάζαμε έχοντας το κάνει πρωτού πάρουμε τη διαφήμιση. Επί 2 χρόνια έχουμε βγάλει κάπου 25 μικρά CD. Δεύτερο παράδειγμα σε αυτές τις διαδικασίες με τα ένθετα που κάναμε και τις εκδόσεις βιβλίων. Μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Εκδόσεις βιβλίων γνωστών ιστορικών. Τέτοια έχει κάνει και η εφημερίδα των συντακτών. Έχει κάνει τέτοια. Και πουλάει και περισσότερα, φίλε, η εφημερίδα των συντακτών. Εξαπλάσια περίπου κυκλοφορία. Αλλά δεν έφτασε 490.000 διαφημιστική δαπάνη από τις τράπεζες. Έφτασε μόνο τις 300. Καταγραφή που έχει κάθε εφημερίδα, ούτε το σχολίασα ποτέ έτσι. Mm. Και σχολίασα και με τη λογική του ανταγωνισμού, γιατί σας είπα πριν και στο σύνολο της διαφημιστικής αγοράς, αν το δει κανείς, που είναι γύρω στα 35, αν και υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου λέω, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα δικής σας επιτροπής, και άλλοι άδειλοι πόροι διαφήμισης στα όπως μέσα, πολλές φορές, μέσα από διάφορες μορφές. Χορηγίες για ένθετα και άλλα πλευρά. Εγώ, όταν λέμε διαφημιστική καμπάνια, έσοδα για την Αυγή, τα βάλαμε όλα μαζί για να συνεννοηθούμε. Δεν τα βάζουμε χώρια. Από εκεί και πέρα, λέω, μακάρι να είχαμε απόλυτη διαφάνεια. Ό,τι σας λέμε εμείς είναι μέχρι ευρώ, γιατί είναι συλλογική η προσπάθεια και ο έλεγχος, ούτως ή άλλως. Και από εκεί και πέρα, νομίζω, εξηγείται και από τη συγκυρία. Πράγματι, και εγώ, αν ήμουν τραπεζίτης και έβλεπα έναν πολιτικό χώρο να ανεβαίνει, ενδεχομένως θα το έβλεπα πιο ευνοϊκά. Πάντως, οι απαντήσεις των διοικήσεων δεν ήταν ποτέ αυτές. Και σας έφερα παράδειγμα το θέμα της Αλφα Τράπεζας, που επί χρόνια προσπαθήσαμε και για το θέμα του μισθολογίου κτλ. Και όταν είδαν και μια πιο πίεση δική μας σε σχέση με το μισθολόγιο, έτσι ξεκίνησε μια διαφημιστική σχέση. Ενώ ξέρετε ότι άλλα έντυπα, ακόμα και εβδομαδία, είχαν δυσανάλογη διαφήμιση επί χρόνια. Δεν ασχολήθηκε τότε κανείς με τη Μικρή Αυγή. Τώρα ασχολήθηκαν γιατί τι συμβαίνει η Μικρή Αυγή να παραμένει λίγο πολύ μικρή, αλλά να έχει μεγαλώσει ένας πολιτικός χώρος που είναι ο ισχυρός της μέτοχος. Ο βασικός που έγινε της μέτοχος. Πρώτα αξιωματική αντιπολίτευση και μετά κυβέρνηση επειδή το ψήφισε ο κόσμος. Άλλο αυτό, όχι άσχετο, στη ζωή είμαστε όλοι. Όχι, αλλά έχει να κάνει δηλαδή αυτό, επειδή πολλές φορές ρωτάμε για το τρίγωνο μέσων μαζικής ενημέρωσης κομμάτων και τραπεζών, και σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά υπάρχει αυτή η σχέση, γιατί βλέπουν μια δύναμη σε έναν πολιτικό χώρο, υποστηρίζεται αυτός ο πολιτικός χώρος από ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είστε και πανεπιστημιακός. Είναι άλλο πράγμα να βασίζεται σε μια εκτίμηση, μια κίνηση, και είναι άλλο πράγμα να είναι σε δούνε και λαβίν. Δηλαδή να περιμένω να πάρω κάτι από μια κυβέρνηση, από ένα πολιτικό κόμμα ή μια ρύθμιση ή κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για απευθεία σχέση και απευθείας διαφημιστική καταχώρηση. Ναι. Με πολλή δυσκολία, θα έλεγα, και πολλή προσπάθεια. Όχι, γιατί εγώ... Από εκεί και πέρα, σας είπα, πολλοί δημόσιοι οργανισμοί και πριν και τώρα δεν έχουν ανταποκριθεί και θα ξαναχτυπήσουμε τις πόρτες και καλά θα κάνουμε. Και μακάρι να το ανεβάσουμε το διαφημιστικό. Γιατί νομίζω ένα κριτήριο, όχι το μοναδικό, είπα, γιατί έχει το ειδικό του βάρος ο καθένας και πάει λέγοντας, και ένα ραδιόφωνο και μια εφημερίδα κτλ. Και πολύ περισσότερο τέτοιου τύπου εγχειρήματα. Δηλαδή εγχειρήματα που είναι εργαζομένων, δεν είναι ενός αφεντικού, ενός ιδιοκτήτη, είναι χρήσιμα. Γι' αυτό αναφέρθηκα θετικά και στο εγχείρημα της εφημερίδας των συντακτών. Και μακάρι να πάρει και παραπάνω διαφήμιση. Γιατί πράγματι όταν η φύτα είναι περιορισμένη, εντάξει, δεν μπορεί να πάρει και παραπάνω. Είναι, δηλαδή... Μπορεί. Εγώ λέω, άμα κάπως αξιολογήσει τι προσφορά κάνει και τι πλουραλισμό παρουσιάζει κτλ., βεβαίως, γιατί να μην πάρει. Δεν συμφωνώ στη λογική. Βεβαίως ξέρετε ότι ο νόμος για τις εφημερίδες αφήνει κάποια περιθώρια. Αλλά εδώ είχαμε δημόσιες συχνότητες και έχουμε δημόσιες συχνότητες και παίζουν μονότερμα. Ποιος πλουραλισμός? Το κόκκινο, λέτε.
Το κόκκινο δεν είναι μονότερμα. Μπορεί να είναι, να είναι ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι έχει πάρει και την άδειά του και αυτό είναι. Αλλά αν το ακούσετε πραγματικά θα δείτε ότι έχει όλες τις φιλοξενίες και πολιτικών και παραγωγών και δημιουργών. Όχι, και τα άλλα έχουν, όλες τις... Σωστό είναι αυτό, να βγαίνουν όλοι παντού, κύριε Μητέρα. Αυτό πρέπει να γίνεται για να ακούγονται όλες οι απόψεις και να διαμορφώνεται η άποψη. Και εμείς να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί σε αυτό, για να κρινόμαστε όλοι. Γι' αυτό, επειδή βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος, μία ερώτηση που κάνω σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων. Θεωρείτε ότι υπάρχει ασύμβατο μεταξύ εργολήπτη δημοσίων έργων ή προμηθευτή δημοσίου και κατόχου ιδιοκτήτη μέσων μαζικής ενημέρωσης? Εννοείται πολιτικά τώρα εσείς. Την προσωπική μου γνώμη θα καταθέσω. Ναι, εγώ νομίζω ότι σε σχέση με το τοπίο των μέσων, και επειδή είμαι στη συγκυρία για να μην παρεξηγηθώ και βγουν και άλλοι τίτλοι μετά από τα επικοινωνιακά, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερο διάλογο και προσοχή σε μια σειρά ζητήματα. Γιατί νομίζω ότι είναι τόσο βαδαρημένο το τοπίο από δεκαετίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς για τη δημοκρατία μας, και παρά τις εμπειρίες και τα αρνητικά και άλλων χωρών, δεν διδαχτήκαμε τίποτα. Είπα και το συγκριτικό παράδειγμα με την ΕΡΤ. Ευτυχώς την ξανά άνοιξε αυτή η κυβέρνηση και μπορεί να γίνει καλύτερη και να το επιδιώξουμε όλοι, παντού από κάθε μετερίζει, αλλά και στον τύπο σας είπα εκκρεμεί ζήτημα στο πώς θα αντιμετωπιστεί. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι σαφής, νομίζω ότι μπορεί να είναι νόμιμο το δικαίωμα, όπως είπαμε και για άλλα πράγματα, για διαφόρους. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ελέγχου. Άρα θέλει ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο συν τη δεοντολογία. Να το συζητήσουμε και άλλη φορά για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί ξέρω πώς παίζεται το παιχνίδι της επικοινωνίας ως δημοσιογράφος. Σας απαντώ. Είναι στη σωστή κατεύθυνση οι κινήσεις της κυβέρνησης. Προσπαθεί να ρυθμίσει. Εγώ ρώτησα τοπίο γενικά. Γιατί... άναρχο, εντάξει, έμπειρος είστε κι εσείς, νομίζω καταλαβαίνω κι εγώ. Και σε καλό πνεύμα συζητάμε. Και πρέπει να γίνουν και περισσότερα. Απόλυτος έλεγχος, απόλυτη διαφάνεια, ρήτρα εργασιακή που να τηρηθεί, την έχει βάλει η κυβέρνηση στο σημερινό νόμο. Και από εκεί και πέρα να αντιμετωπιστούν και όποιες ατέλειες, ελλείμματα και προβλήματα. Πάντως, τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Σε αυτό που είπατε για την πλουραλιστική έτσι. Άποψη που εκφράζει η Αυγή, επιτρέψτε μου έναν ενδιασμό σε σχέση μάλιστα με τελευταία παραδείγματα σε ό,τι έχει να αφορά, επειδή τα παρακολουθώ τα θέματα της παιδείας και υπήρξε μια διάσταση απόψεων με τον κύριο Υπουργό που ήταν και δημοσιογράφος στην Αυγή. Δεν ήταν ότι αδίκησε την άποψη του ποταμιού ουσιαστικά ή τη δική μου που ήμουν ο εκπρόσωπος του συγκεκριμένου, ουσιαστικά δεν την ανέφερε καν. Οπότε όταν μιλάμε για πλουραλισμό πρέπει να αναφέρουμε και τις απόψεις της μίας πλευράς και τις απόψεις της άλλης. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και σας είπα αυτή είναι η προσπάθεια της εφημερίδας. Πολλές φορές το κάνει σωστά ο συντάκτης Τούμπος, πολλές φορές δεν είναι τέλειος. Σωστά. Να διορθωθούμε και είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική. Τη σέβομαι την κριτική του οποιοδήποτε, παρότι μπορεί να είναι προκάτ για ορισμένους. Δεν αναφέρομαι τώρα επειδή δεν είμαστε όλοι εδώ. Αλλά λέω, η Αυγή είναι προπύργιο δημοκρατίας, δεοντολογίας, διαφάνειας. Και πρέπει να γίνει και πλουραλισμού. Άγιοι δεν είμαστε. Ναι. Να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί. Και όπως είπα πριν για το χώρο του τύπου ειδικά, χρειάζεται όχι η σημερινή κυβέρνηση μόνο, και η προχθεσινή και η χθεσινή και η αυριανή, να δει ρυθμίσεις σοβαρές μέσα από δημόσιο διάλογο, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και ενισχύσεις για τον τύπο, τον έντυπο τύπο, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με άλλα κριτήρια αλλού, με άλλα κριτήρια αλλού. Δεοντολογία, με κανόνες ίσου και να γίνουν όλα πιο αποτελεσματικά για το δημόσιο χρήμα των πολιτών, γιατί αυτό υπηρετείτε εσείς και προσπαθούμε και εμείς να γίνεται πιο σωστό. Και νομίζω το δημόσιο συμφέρον για όλους μας, ειδικά στο τοπίο των μέσων, είναι και η ελευθεροτυπία με την σωστή της διάσταση, αλλά και η δεοντολογία. Γι' αυτό και έβγαλα και το παράπονο μου, είπα. Τι κάνουν πάρα πολλοί συναδελφοί μου όταν πουλάνε το πρόσωπό τους, την υπογραφή τους και τη φωνή τους για διαφήμιση. Ίσως θα σας απαντήσει κάποιος ότι αυτό το κάνουμε γιατί αλλιώς δεν θα βγάζαμε λεφτά για να κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, εκπομπή στην τηλεόραση και ενδεχομένως και να πληρώσουμε τους εργαζομένους μας. Ενώ ας πούμε ξέρετε ότι στον ευρωπαϊκό χώρο, ας το πούμε, επειδή έχω δουλέψει και στον ευρωπαϊκό χώρο στη γειτονική Ιταλία, απαγορεύεται διαρροπάλου. Όπως απαγορεύεται διαρροπάλου η πολυαπασχόληση. Να ένα ανοιχτό πεδίο. Η πολυαπασχόληση στα μέσα. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να δουλεύει. Να είναι εκπρόσωπος τύπου κάποιου υπουργείου και να είναι πολύ σε μια εφημερίδα κτλ. Πρέπει να μπουν κανόνες. Ότι ο κώδικας δεοντολογίας αυτορύθμισης που ψήφισε η ΕΣΥΑ πριν από χρόνια επί προεδρίας Αριστίδη Μανολάκου, γνωστού δημοσιογράφου που ήταν και επιτελείο της τότε ελευθεροτυπίας κλπ.,
Διαβάστε το και τώρα. Μπέστε στο site της ΕΣΥΑ. Λαμπρών, να και πάρει κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ποιος ελέγχει τι ή τι έκανε το ΕΣΥΡΟΥ όταν υπήρχε και ασχέτως συμμετοχής και σύνθεσης. Έχουμε πολλά ζητήματα για τη δημοκρατία μας, τον πλουραλισμό και έχετε ρόλο εσείς ως βουλευτές. Ασχέτως διαχρονίας και συγκυρίας, ξαναλέω, και να μετρηθούμε όλοι μας με αυτό. Ευχαριστώ, εγώ τελείωσα. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρωτά. Ο κύριος Σαρίδης, από την Ένωση Κεντρών, για 15 λεπτά. Να πούμε ότι επειδή υπάρχει και η Επιτροπή Προπολογισμού, δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αντιπρόεδρος έχει πάει εκεί κάτι τέτοιο, μια σύσκεψη. Ο κύριος Σαρίδης τώρα, για 15 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στούπο, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Δεν σας κρύβω ότι όταν μπήκατε μέσα εδώ, αναρωτήθηκα για ποιον λόγο φέραμε τον άνθρωπο αυτόν να είναι εδώ πέρα στην Επιτροπή μας. Πίστευα ότι το πρόβλημα το οποίο υπήρχε με την Αυγή ήταν μόνο διαφημίσεις. Μόνο οι διαφημίσεις. Στην πορεία όμως δημιουργηθήκαν πάρα πολλές ερωτήσεις, οι οποίες προκύψαν από τις απαντήσεις τις οποίες εσείς δίνατε. Θα είμαι ξεκάθαρος λέγοντας ότι δεν ξέρω πώς αξιολογούν ουσιαστικά οι διοικήσεις της Εθνικής Τράπεζας όταν δίνουν δάνεια, αλλά σίγουρα δεν αξιολογούν με βάση τις εγγυήσεις τις οποίες παίρνουν, τις πραγματικές εγγυήσεις, αλλά μάλλον αξιολογούν από ό,τι έχω καταλάβει μέσα εδώ σαν μέλος αυτής της Επιτροπής με βάση το όνομα το οποίο έχει από πίσω κάποιος, αν είναι βαρύ, ναι ή όχι, και ποιοι ακριβώς κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα. Είπατε, κύριε Στούπο, θα αναφερθώ σε 3-4 πράγματα τα οποία τα κράτησα, τα οποία είπατε. Είπατε ότι είσαστε μια ιδιότυπη ανώνυμη εταιρεία με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Είπατε ότι δεν εξυπηρετείτε κομματικά συμφέροντα. Θέλω να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε σε αυτά, αν το κατάλαβα καλά, ναι ή όχι, σαν δηλώσεις τις οποίες κάνατε. Και είπατε κιόλας ότι ο βασικός μέτοχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εγγυήθηκε με την κρατική του επιχορήγηση για να πάρετε το δάνειο του 2009. Τα λέω καλά? Το 2009 τι κομματική επιχορήγηση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε? Μικρή, αλλά δεν το θυμάμαι το ποσό, να ρωτήσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έξοδα είχε... Τότε ήταν συνασπισμός. Ο συνασπισμός, συγγνώμη, συνόσπι. Τι έξοδα είχε ο συνασπισμός αν κόμμα τότε? Δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν έχω δεν τα γνωρίζετε. Σχέση με το οικονομικό ταμείο του κόμματος. Μάλιστα, το δάνειο πάρθηκε το 2009. Άνοιξη του 9 και άρχισε η εκταμείευση Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Το τελευταίο, Ιούνιο-Ιούλιο. Το τελευταίο δάνειο που πήρατε πότε ήτανε? Αυτό ήτανε και είχε μια επανασυνεννόηση την επόμενη χρονιά που έφτασε στο ύψος του 1,5 εκατομμύριου. Το 2010. Και από το 2010 δεν έχετε πάρει άλλο δάνειο. Πόσα άτομα εργαζόντουσαν το 2000? Δεν θα αποκλειόταν να έχουμε ξαναπροσπαθήσει για ένα δάνειο, ασχέτως των υπόλοιπων συγκυριών, για να συνεννοηθούμε. Και άλλες εταιρείες σε δυσκολία ξαναπαίρνουν ένα δανεισμό ή να κάνουν μια άλλη συνεννόηση. Δεν λέω όχι. Εν προκειμένου, εμείς προσπαθήσαμε. Αυτό θα δημιουργούσε πρόσθετες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε την ιστορία της αντιμετώπισης της βιωσιμότητας και των δαπανών. Αυτό θα δημιουργήσει όμως πρόσθετες ερωτήσεις. Καλύτερα που δεν πήρατε. Πόσα άτομα εργαζόντουσαν στην Αυγή το 2009, κύριε Στούπο? Θυμάστε? Νομίζω ήμασταν γύρω στα 85 άτομα. Και σήμερα? Περίπου ανάλογα. Σήμερα 80, σας είπα. Και σήμερα 80. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αύξηση. Δηλαδή, δεν υπήρξε άρα λοιπόν δεν έχουμε, αύξηση. Δεν έχουμε αύξηση προσωπικού. Ουσιαστικά κάποιοι φύγανε, κάποιοι ήρθανε, έγινε μια αλλαγή του προσωπικού. Μάλιστα. Υπάρχουν στελέχη της σημερινής κυβέρνησης τα οποία ήταν παλιά, είχαν μια επαγγελματική σχέση με την εφημερίδα? Ως δημοσιογράφοι επαγγελματίες ήταν ο Νίκος Οφίλης, που ήταν και διευθυντής, παλιότερα διευθυντής σύνταξης και μετά διευθυντής της εφημερίδας. Από τους υπόλοιπους ήταν διάφοροι που είχαν πάρει μέρος ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Για ένα διάστημα, στο πούμε, και ο κύριος Κουρλέτης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την ώρα που εξελέγει βουλευτής, παραιτήθηκαν και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη μετοχική, μικρή συμμετοχή που είχαν, την όποια είχαν. Αναφέρθηκαν, νομίζω, και προηγουμένως. Και άλλους είχαμε που ήταν βουλευτές, που είναι πια βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μέλος της διοίκησης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνών, ο κύριος Γαβρόγλου. Δεν τα θυμάμαι τώρα, αν θέλετε να τα παρουσιάσουμε όλες τις διοικήσεις.
Μάλιστα. Για αλλά να... όλοι, επαναλαμβάνω, όπως έλεγε και προβλέπει η νομοθεσία, από την ώρα που εξελέγησαν βουλευτές ή ανέλαβαν μετά κάποια υπουργικά καθήκοντα, δεν έχουν καμία σχέση ούτε μετοχική παρουσία. Είχατε πάρει, πήρατε, είπατε φέτος το 2016, αν δεν κατάλαβα καλά, το 2015 ένα εκατομμύριο ήταν η διαφημιστική πίτα, η οποία πήρατε μάλλον τα έσοδα από διαφημίσεις το 2015. Σχεδόν ή τον... έφτασε εκεί για το σύνολο. Για το σύνολο, για το σύνολο ποιας χρονιάς? Του 2015. Του 2015. Πουλώντας ουσιαστικά το 2015 2.500 φύλλα εμιρεσίως κατά μέσον όρων. Δηλαδή να βάζαμε τα κυριακάτικα, να βάλαμε και τα καθημερινά. 2.700, πέστε με κοινό μέσο όρο. Και πιο σωστό για να, το... να έχετε εικόνα ότι είναι προτιμότερο να τα χωρίζετε, γιατί υπάρχει ο συναγωνισμός. Τα κυριακάτικα φύλλα είναι άλλου τύπου ανταγωνισμός, τα καθημερινά άλλου τύπου. Αν δείτε τη συνολική κυκλοφορία των καθημερινών φύλλων, δεν ξεπερνάει τα 30-40.000 πλήρες. Αυτό είπατε. Άλλο τα κυριακάτικα που αρότι πέφτουν, α το πούμε, ξέρετε και. Ναυαρχίδες σε εισαγωγικά της κυκλοφορίας, ιστορικές εφημερίδες έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά και τα κυριακάτικα τους φύλλα. Ακόμα και τα μόνο κυριακάτικα φύλλα έχουν πλέον πολύ μικρότερη κυκλοφορία από πέρσι και πρόπερσι. Αυτό είπατε για να το πετύχετε. Πήρατε δύο ειδικούς για να αποκτήσετε ειδικό βάρος. Τα λέω καλά. Ότι ενισχύσαμε με δύο κινήσεις, με δύο προσλήψεις, μία πρόσληψη στην ουσία, μία μετακίνηση, το εμπορικό τμήμα της Αυγής για να στραφεί ακόμα πιο αποφασιστικά στο κυνήγι της διαφήμισης. Και καλά κάναμε. Και είπατε ουσιαστικά ότι έτσι αποκτήσατε. Γιατί τότε εξήγησα, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ προηγουμένως, ότι εμείς είχαμε ένα τμήμα που δούλευε πολύ αποτελεσματικά στο κομμάτι της αγοράς των ισολογισμών. Αυτό από την ώρα που για τη μνημονιακή υποχρέωση σταμάτησε, άρα είχαμε μια σοβαρότατη απώλεια οικονομική για την επιβίωση της εφημερίδας, ακόμα πιο επίμονα έπρεπε να κυνηγήσουμε το θέμα της διαφήμισης. Και δεν σημαίνει ότι θα το έχουμε για κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να προσπαθούμε, αλλά από εκεί και πέρα θα συναρτήσει και θα συντελέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό για την επιβίωση. Όχι μόνο αυτό, είπα και οι υποστηριχτές κτλ. Μιλήσατε για ειδικό βάρος της εφημερίδας μετά από αυτό. Και πριν και τώρα, πάντοτε είχε ειδικό βάρος και το ξέρετε. Ακόμα και όταν πρωτοβγήκε ως εβδομαδιαίο φίλο τότε, της ΕΔΑ, ας το πούμε έτσι, φιλικό φίλο κτλ. Με μακαρίτες τώρα και όχι μόνο μακαρίτες, διευθυντές και εκδότες, έπαιξε ρόλο για τα πράγματα της δημοκρατίας και της πολιτικής της ευρύτερης αριστεράς στη χώρα μας. Στο ειδικό βάρος που έχει η εφημερίδα αποδίδεται ουσιαστικά και την τροποποίηση της τροπολογίας εκείνης η οποία είχε κατατεθεί για τις offshore εταιρείες των υπουργών, για τη συμμετοχή, για πρόσφατα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς το τι θα έκανε η κυβέρνηση δεν μπορούμε να το καθορίσουμε. Εμείς ως εφημερίδα και ως δημοσιογράφοι με την υπογραφή μας έπρεπε να σχολιάσουμε μία μείζωνα κίνηση κατά τη γνώμη μας επί του θέματος. Τη σχολιάσαμε με πρωτοσέλιδο τίτλο. Δική μας επιλογή ήταν. Ήτανε τυχαία δηλαδή η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση νομίζω συναξιολόγησε τα δημοσιεύματα, είχαν γίνει και άλλου τύπου πολεμικές αδόκιμες, θα έλεγα, άλλες δόκιμες κτλ. Δεν ήμασταν. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, γιατί. Στο δημόσιο λόγο και στο διάλογο όλα παίζουν τον ρόλο. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί εμείς σαν μέλη του Κοινοβουλίου εδώ, σαν βουλευτές, προσπαθούμε με μεγάλη αγωνία να αλλάξουμε ένα κόμμα στα νομοσχέδια και δεν μπορούμε. Εσείς αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο πάνω σε αυτό. Ρόλο να παίξει καθοριστικό δεν νομίζω, γιατί οι πολιτικές αποφάσεις, θέλω να πιστεύω, και όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, παίρνονται στο πολιτικό πεδίο. Και πολιτικό πεδίο σημαίνει ότι έχει την πολιτική ευθύνη αυτός που κυβερνάει, που έχει την κυβερνητική πλειοψηφία και εξουσία. Και κρίνεται και γι' αυτό, όπως και η εφημερίδα κρίνεται και για τον τίτλο αυτόν και για άλλους τίτλους. Δεν σημαίνει ότι όλοι μας οι τίτλοι είναι πετυχημένοι. Αλλά θα έλεγα ότι επί του συγκεκριμένου θέματος, για να θυμίσω, τα σχόλια που πήραμε από τους αναγνώστες μας και φίλους ήταν γενικά θετικά. Ενώ άλλες φορές ακούμε και αρνητικά σχόλια για μια σειρά κριτικές ή θέσεις που παίρνουμε. Και ούτως ή άλλως υπενθυμίζω τη διαφορά, γιατί προηγουμένως έγινε και ένα επικοινωνιακό, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι. Είναι άλλο πράγμα αν υφίστανται γενικώς offshore και τι ρόλο παίζουν στην διεθνή εσωτερική αγορά και οικονομία, και είναι άλλο πράγμα αν μια κυβέρνηση, μια πλειοψηφία κοινοβουλευτική οποιοδήποτε τύπου αποφασίζει ή όχι να δώσει τη δυνατότητα, το δικαίωμα στον υπουργό τάδε ή στον βουλευτή δίνα να είναι σε offshore. Ας πούμε στη γειτονική μας Ιταλία, ακόμα ο επάρατος Μπερλουσκόνη και οι ζημιές που έκανε, επειδή ήταν μεγάλο επιχειρηματίας, όταν έγινε πρωθυπουργός, μετέφερε την όποια ιδιοκτησία του, νομικά τουλάχιστον να το πω έτσι ουσιαστικά, σε άλλα πρόσωπα των εταιριών του και της οικογένειάς του. Δεν συνέχισε τη συμμετοχή όσο διάστημα ήταν πρωθυπουργός. Δεν το λέω ότι είναι το παράδειγμα, αλλά θέλω να πω γίνονται διάφορα στην εποχή μας.
Όπως ξέρουμε ότι και με το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και ο Ομπάμα τότε και πολλοί άλλοι ηγέτες διεθνείς λέγανε και για τις offshore και για την παγκόσμια φοροδιαφυγή και την φόρο αποφυγή και τις διαφορές που υπάρχουν. Δεν προχώρησαν μετά, αν θυμηθείτε και αν τα ξαναψάξατε. Και παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα το ότι σήμερα κάποιος φορολογείται αλλιώς στη μία χώρα, αλλιώς στην άλλη και παίζει και μια συνέπεια στην ανάπτυξη, στις συνέργειες και στα προβλήματα της Ευρώπης ακόμα. Κύριε Σαρίδη, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Σήμερα στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες, το βασικό ζήτημα της Επιτροπής από τις 2 στις 3 ήταν ακριβώς αυτό. Τι θα κάνουμε με το ζήτημα αυτό. Έχουμε μία πρόταση προς τη Βουλή. Μα τι για την εξήγηση. Γιατί. Μάλιστα. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, κύριε Στούπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σαρίδη. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ποιοι θα θέλανε να κάνουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μηταράκης. Μάλιστα, έχουμε αρκετούς. Μάλιστα. Λοιπόν, αντίστροφα θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί εμείς σας έχουμε, ναι, αλλά πάντα ευγένεια. Μάλιστα. Κυρία Καβαδία, ο κύριος Μηταράκης και συνεχίζουμε. Η κυρία Καβαδία με βάση το λαϊκό αίσθημα και τους κανόνες βεβαίως ευγενίας. Κύριε Στούμπο, θα ήθελα να επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο συμψηφισμός ο οποίος επιχειρείται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ο συνασπισμός το 2009 έδωσε μια επιστολή letter of comfort, ακούστηκε κατά κόρον εδώ, μια έκφραση η οποία μεταφράστηκε αυθαίρετα κατά την άποψή μου ως δήλωση πατρονίας. Letter of comfort είναι μια επιστολή υποστήριξης ή ενδιαφέροντος, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μια ιδιότυπη μορφή εγγύησης. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή την επιστολή ο συνασπισμός την έδωσε ως κόμμα, ως πολιτικός φορέας προκειμένου να ασκήσει πολιτική πίεση ή ως μέτοχος της εταιρείας? Και το ρωτώ αυτό γιατί ως μέτοχος δεν υποχρεούται να βάλει εγγύηση στην εταιρεία του. Το έδωσε ως ισχυρός μέτοχος της εταιρείας, όντας όμως πολιτικό κόμμα. Αλλά η λογική τη ζητήσαμε και εμείς, ήταν συνδρομητική ως ισχυρού μετόχου της εταιρείας. Εννοείται, θέλω και να αυτό πω κάλυψε ότι νομίζω και την απέτηση από την πλευρά της τράπεζας. Αλλά η πρωταρχική ιδιότητα, για να είναι ξεκάθαρο αυτό, ήταν του ισχυρού μετόχου της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος ισχυρός μέτοχος είναι πολιτικό κόμμα. Σωστά. Από εκεί και πέρα, ακούστηκε το εξής, γιατί πήγαν να δημιουργηθούν κάποιες εντυπώσεις. Θέλω λίγο να πούμε και να μας ακούσει και ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πηγές χρηματοδότησης έχει μόνο την κρατική επιχορήγηση? Όχι βέβαια, πώς γνωρίζω, δεν έχω το Οικονομικό Ταμείο. Αναφέρθηκα νομίζω σε κάποια προηγούμενη ερώτηση, να το επαναλάβω. Εκτός από τη συνεισφορά την εθελοντική, τη συμφωνημένη των βουλευτών του, των στελεχών του και των οργανώσεών του, έχει τα μέλη του, έχει τους υποστηρικτές του. Η οποία, συγγνώμη, εισφορά βουλευτών, να το πούμε, ανέρχεται σε ένα ποσοστό πάνω από 40% περίπου στις μηνιαίες αποζημιώσεις. Ναι, να το λέμε, καλό είναι να ακούγεται. Πάνω από 40% της μηνιαίας αποζημίωσης του κάθε βουλευτή και της κάθε βουλευτού πηγαίνει στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστε. Εκτός από την από τους υποστηριχτές του κόμματος, τους ψηφοφόρους του, από τους φίλους του και τα μέλη του. Από εκδηλώσεις που κάνει και από άλλες πρωτοβουλίες που παίρνει. Από εκεί και πέρα, εγώ εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ως ισχυρός μέτοχος είχε και μια οικονομική ευθύνη συμμετέχοντας στην εταιρεία. Όχι μόνο την πολιτική ευθύνη ότι είναι δίπλα, συζητάει, κριτικάρει, δέχεται κριτική και ούτω καθεξής. Συνεπώς για την επιβίωση της εφημερίδας ήταν καθοριστικό αυτό και αυτή ήταν και η συμφωνία. Άρα θέλω να πω ότι από πουθενά δεν τεκμέρεται, όπως πάει αυθαίρετα να βγει ο συμπέρασμα, πως η ενίσχυση της εφημερίδας προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση. Βεβαίως, είναι αυθαίρετο. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να κάνει ένα σχολιασμό. Αλλά είπα και πριν. Άλλο αυτό. Θέλω να πω ότι με βάση τη γνώση που έχουμε ως προς το ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές δεν είναι μόνο η κρατική επιχορήγηση. Να επαναλάβουμε ότι είναι οι εισφορές των βουλευτών, οι μηνιαίες εισφορές των βουλευτών σε ποσοστό πάνω από 40%, είναι οι καμπάνιες, είναι οι οικονομικές εξορμήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πηγές εσόδων και πέραν της κρατικής χρηματοδότησης. Από ένα ευρύ δίκτυο πηγών. Πολίτες, μέλη, οργανώσεις, πρωτοβουλίες, δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα κανονίζεται οικονομικά του ως κόμμα και ελέγχεται, υποθέτω, γι' αυτό από τη διαδικασία ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
Ωραία. Και μία διευκρίνηση, και να δείτε, δεν θα κάνω χρήση και όλου του χρόνου. Μία διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση της Αυγής, γιατί έχει υπάρξει μία παρεξήγηση. Το 2015 θέλω να μας πείτε ποιο είναι το ακριβές ποσό της διαφήμισης που εισέπραξε η Αυγή από τις τράπεζες. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, προκειμένου να δούμε λίγο και αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 35% στο σύνολο του 1 εκατομμυρίου που αναφέρθηκα πριν. Αν δεν κάνω λάθος, να το ξαναδούμε και να στείλουμε και το χαρτί. Ωραία, γιατί με βάση, επειδή έχουμε όλοι, νομίζω, έχουμε όλοι τα στοιχεία αυτά, είναι 474.000, δηλαδή είναι ένα ποσοστό περίπου 2% του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που έδωσαν οι τράπεζες. Και έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, νομίζω τα έχουμε όλοι. Θέλω να πω ότι το 1 εκατομμύριο που ακούστηκε δεν είναι διαφήμιση από τράπεζες. Όχι. Το εξήγησα ότι είναι από όλους τους διαφημιζόμενους που μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε και τον ιδιωτικό τομέα, από μικρούς επιχειρηματίες, μαγαζάτορες και πάει λέγοντας. Και μακάρι να μπορέσουμε και παραπάνω αυτό το λιανικό δίκτυο να το στηρίξουμε και να το έχουμε ως υποστήριξη για την εφημερίδα. Αλλά μια και το συνεχίζουμε σαν συζήτηση, εγώ θέλω να πω ότι είναι εύκολο και για μένα να λέω ότι έχει τριγωνική σχέση η Αυγή. Δεν έχει τριγωνική σχέση. Αν τα λέμε τριγωνική σχέση πολιτικά ή και ουσιαστικά, νομίζω το είπα και ή προσπάθησα να το πω προηγουμένως, έχει να κάνει αν εγώ προσπαθώ να ζητήσω ένα συγκεκριμένο αντίκρισμα από εσάς, ως κόμμα, ως αντιπολίτευση, ως κυβέρνηση πολύ περισσότερο ή ως επιχειρηματίας. Άρα να εξασφαλίσω μέσα από μία, ας το πω έτσι, λίγο εχειδαϊσμένη τράμπα, εγώ δίνω την δημοσιογραφική φωνή, να το πω έτσι, για ένα σχεδιασμό επιχειρηματικό ή τούμπαλιν. Δεν πρόκειται περί αυτού. Βεβαίως, ο καθένας μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν τεκμέρεται από πουθενά. Και η Αυγή, ξαναλέω, μπορεί να κάνει ένα δημοσιογραφικό λάθος ή να είναι υποκρίση, αλλά δεν έκανε ποτέ τέτοια σχέση. Ούτε εξασφάλισε καμία κάλυψη από ένα δημόσιο οργανισμό, οτιδήποτε άλλο, ίσα-ίσα έχει τα λιγότερα. Επειδή υπάρχει και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, όπως λέμε. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα μια μικρή εφημερίδα, κατά τη γνώμη μου, στη λογική όχι πώς λειτουργεί, αλλά αν εξυπηρετεί πράγματι την πραγματικότητα και το ύφασμα, το πω έτσι, της δημοκρατίας. Γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο ενδιαφέρον, προφανώς. Αλλιώς η πολυφωνία δεν εκφράζεται με το αν είμαστε πολλοί, εκφράζεται με τις φωνές που πραγματικά μπορούν να διαπεράσουν σε μια πανελλαδική κλίμακα και μέσα από τον τύπο. Και κάτι τελευταίο, επειδή επιχειρήθηκε να γίνει ένα συσχετισμό σε σχέση με την κυκλοφορία της εφημερίδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι η δυσδυτικότητα της εφημερίδας στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση έχει αυξηθεί? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, για να μην σκεφτόμαστε μόνο με τους πολιτικούς όρους των δυνάμεων και των εκλογικών αποτυπώσεων, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, του ανταγωνισμού των εφημερίδων. Πριν από μερικά χρόνια, στο χώρο αυτής της αριστεράς, ας το πούμε έτσι, ήταν μόνο η Αυγή. Μπορεί να μου πει κανείς ότι κυκλοφορούσε και η τότε Ελευθεροτυπία, που ήταν σε πολλά πράγματα μια εφημερίδα πιο δημοκρατική, είχε και κάποιες αριστερές πτυχές κτλ. Λέω ένα παράδειγμα. Όταν έκλεισε η Ελευθεροτυπία, η κυκλοφορία της Αυγής ανέβηκε λίγο, όχι πολύ. Ανέβηκε όμως. Είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε το καθημερινό φύλλο γύρω στα 2.500. Και ήταν σε συνδυασμό και με τις, ας το πω έτσι, το δυνάμωμα της φωνής του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Αλλά κυρίως γιατί στο επίπεδο της καθημερινής κυκλοφορίας, επαναλαμβάνω, είμαστε καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, όταν έσβησε η Ελευθεροτυπία από τις ευθύνες της ιδιοκτησίας της, πήραμε κάποια φύλλα και εμείς και κάποιοι άλλοι. Επίσης βγήκαν άλλες εκδοτικές δραστηριότητες. Μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς όπως θέλει, αλλά ήταν εκδοτικές δραστηριότητες πανελλοδικές. Βγήκε η Κόντρα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω εγώ τι κάνει ο κάθε εκδότης, αλλά λέω. Και αυτή ανταγωνιστική ήταν, γιατί προσέγγιζε πιο φιλικά κάποιες δυνάμεις που ανεβαίναν στο προσκήνιο. Εκδοτικά πουλάει ακόμα και τώρα. Δικαίωμά του να κάνει ο επιχειρηματίας τάδε ή δίνας μια εκδοτική δραστηριότητα. Υπάρχουν άλλα φύλλα, είτε εβδομαδιαία είτε καθημερινά, που, ας το πούμε έτσι, η προσέγγιση τους είναι πιο ανταγωνιστική σήμερα με την Αυγή παρά με τις προηγούμενες συγκυρίες. Ακόμα και σε ιστορικές εφημερίδες που εκδίδονται καθημερινά στη χώρα μας. Και είναι προφανή, νομίζω. Δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά θέλω να βοηθήσω τη σκέψη συνολικά στα κριτήρια. Συνεπώς, υπήρξαν και στιγμές εκλογικές, ας το πούμε, που η Αυγή πούλησε και 15.000 φύλλα. Αλλά ήταν εκλογικές στιγμές. Αυτό δεν συνέβη μόνο στις εκλογές του 2015 ή στις εκλογές του 2014 ή στις εκλογές του 2012 και σε παλαιότερες εκλογές πουλούσε παραπάνω. Το θέμα είναι τι θα κατορθώσεις να κρατήσεις και με ποιο τρόπο θα γίνεις πιο, ας το πούμε έτσι, αποδεκτή εφημερίδα στις νεότερες γενιές πολύ περισσότερο. Γιατί με μία λογική κάποτε λέγανε θα κλείσει η Αυγή. Μας το λέγανε και κάποιοι συνάδελφοι, να το πω έτσι, μεταξύ συμπαθίας
και μη συμπαθίας, γιατί σου λέει θα πεθάνουν κάποιοι ηλικιωμένοι που αγοράζουν την αυγή, θα κλείσει η αυγή. Ωραία, πεθάναν αρκετοί νομίζω, γιατί πράγματι περπατάει η ζωή και ο χρόνος, αλλά πολλοί νέοι άνθρωποι αγόρασαν την αυγή με την προσπάθεια που κάνει μέσα στην αριστερά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αλλαγές διευθύνσεων και πολιτικού προφίλ και προσπαθειών που έκανε και ανοίγματα που έκανε κλπ. Να σας θυμίσω εκδοτικά, ας το πούμε, που κάποιος μπορεί να τους συνυπολογίσει. Ανταγωνιστικά διεκδικήσαμε και πήραμε στην Ελλάδα, όταν έκλεισε η ελευθεροτυπία, τη Μον Διπλωματίκ. Την πήρε η Κυριακάτικη Αυγή. Και ήταν μια σωστή επένδυση. Πληρώσαμε γι' αυτό, το διεκδίκησε τότε και το Βήμα και άλλοι. Πάντως, αντικειμενικά η Αυγή έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει, συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι. Προσπάθησα να αναφέρω ένα στοιχείο. Ευχαριστώ, κύριε Γκαδία. Σας αγαπάνε, σας συμπαθούν, αλλά δεν σας αγοράζουν τόσοι όσοι ευχαριστώ, κύριε θέλατε. Κύριε, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, αλλά προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μηταράκης για 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στούπο, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή Επιτροπή. Πράγματι, το θέμα του offshore μετόχου της Αυγής προέκυψε κατά τη ΣΥ της Εξεταστικής Επιτροπής τον Ιούνιο, όταν είχε έρθει εδώ Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Και λυπάμαι που το λέω, η Αυγή απάντησε την επομένη και με ένα κύριο άρθρο, το οποίο ήταν υποτιμητικό για μένα προσωπικά, με ένα φτηνό σχόλιο, το οποίο δεν ταιριάζει με το ήθος της Αυγής, που πραγματικά προσωπικά τιμώ και έχετε μια ιστορία πολύ σημαντική. Αλλά να επανέλθω επί της ουσίας. Όπως ορθά είπατε, είναι μια ιδιότυπη εταιρεία η Αυγή. Είναι μια εταιρεία η οποία ουδέποτε υπήρξε κερδοφόρα. Από ό,τι βλέπω και στα οικονομικά σας στοιχεία, δεν προβλέπετε να γίνετε κερδοφόροι. Κατά συνέπεια, δεν προβλέπετε να δώσετε μέρισμα κάποια στιγμή στους μετόχους, και χαίρομαι που το επιβεβαιώσατε με το βλέμμα σας. Είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ κατά 40% και είναι μια εταιρεία που είναι εγγυητή στο ΣΥΡΙΖΑ στα δάνεια. Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εταιρεία, που δεν είναι εταιρεία βέβαια, θα θεωρείται συνδεδεμένη επιχείρηση η Αυγή και θα συμμετείχε στις ενωπημένες καταστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Γιατί, ποιο είναι το κίνητρο κάποιου ο οποίος ήρθε το 2014, λίγο πριν τις εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε τότε να κερδίσει, και πολύ σωστά, τις εκλογές, να επενδύσει στην Αυγή? Είναι επενδυτής με την έννοια της κερδοσκοπίας ή είναι κάποιος χορηγός, δωρητής στην προσπάθεια που έκανε η αριστερά για να γίνει πρώτη φορά κυβέρνηση? Πώς το κρίνετε? Είναι κάποιος ο οποίος είναι ένας δωρητής, ένας υποστηριχτής, ένας άνθρωπος που πιστεύει στον κοινό αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι ένας επενδυτής ο οποίος κάνει τους υπολογισμούς του και αποφασίζει που θα επενδύσει? Όσοι συμμετέχουν ως μικρομέτοχοι και μεσαίοι, αν τους πει κανείς έτσι, νομίζω ότι κυρίως είναι, όπως λέμε, η ανάγκη ή η διάθεση υποστήριξης του εγχειρήματος και της πολιτικής, ας το πούμε, προσδοκίας να παραμείνει ανοιχτή αυτή η εφημερίδα ως φωνή δημοσιογραφική της αριστεράς και πάει λέγοντας, με την όποια προσέγγιση έχει άλλος. Θαυμάσιο στόχος. Δεν το κάνει γιατί περιμένει να πάρει μέρισμα χτες, σήμερα ή αύριο, ή να κερδίσει κάτι προοπτικά. Ωραία. Θαυμάσιο στόχος, πολύ ορθός. Κατά συνέπεια, αυτοί που αγοράσανε μετοχές το 2014 είναι υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Αυγής. Όχι μόνο το 2014, έχουμε κάνει, σας είπα, πολλές. Μιλάω για το τελευταίο. Φαντάζομαι κατά συνέπεια και στις προηγούμενες. Το 2014 βέβαια ήταν λίγο πιο ουσιαστικό, γιατί πηγαίνατε να γίνετε κόμμα εξουσίας. Αυτός που επένδυσε πριν 10-15 χρόνια επένδυε σε ένα μικρότερο κόμμα, το οποίο δεν είχε προοπτική ανάληψης κρατικής εξουσίας. Το 2014, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που όλοι ξέραμε, ήταν φανερό ότι αργά ή γρήγορα το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση. Είπατε ότι έγινε δημόσια προσφορά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2014. Υπήρξε δηλαδή ενημερωτικό δελτίο, ορίστηκαν σύμβουλοι, δημιουργήθηκε βιβλίο προσφορών, το οποίο ένα book run, ένα book όπως ονομάζεται, όπως έγιναν οι αυξήσεις των τραπεζών? Κατάλαβα τι λέτε. Έγιναν δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και από την εφημερίδα και από άλλες εφημερίδες, το είπα νομίζω και προηγουμένως. Και έγινε η δημόσια συνέλευση με την καταγραφή της όποιας ανταπόκρισης έγινε, και μετά από τη διοίκηση και τη συνέλευση έγινε και η αποτύπωση του αποτελέσματος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Να, σύμφωνα με το ΦΕΚ, Εφημερίδες Κυβερνήσεως 83-75, 27 Νοεμβρίου του 2013, τίθεται στην αποκλειτική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να επιλέξει τους νέους μετόχους. Είναι σωστό αυτό? Άρα το ΔΣ τελικά επέλεξε ανάμεσα σε διάφορους προσφερόμενους. Στην ουσία επιβεβαίωσε, τώρα για να είμαστε σαφείς. Και επέλεξε. Επέλεξε όσοι δώσαν, τους επικύρωσε, εκτός αν είχε κάποια ένσταση κάποιος. Ωραία. Ένας από τους 5 μεγαλύτερους μετόχους, η εταιρεία Atlas Cyprus Trust, είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους μετόχους, σωστό? Α, κατάλαβα τι λέτε. Όχι. Εσείς κάνετε τώρα μια κωδικοποίηση ποιοι είναι οι μέτοχοι από της την αύξηση του 2014. Με το 2,5 μπορεί να είναι, ναι, μέσα στους 10 θα είναι σίγουρα. Είναι στους 5. Με το 2,5. Καλά, εντάξει. Τίθεται λοιπόν ένα ηθικό ερώτημα.
Γιατί έρχεται μια εταιρεία που δεν γνωρίζουμε ποιος είναι από πίσω, μπορεί να είναι εργολάβος, μπορεί να είναι πολιτικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ξένος, μπορεί να είναι ξένα συμφέροντα, δεν ξέρουμε ποιος είναι, και επιλέγει να στηρίξει οικονομικά το ΣΥΡΙΖΑ το 2014 μέσω δίνοντας 100.000 ευρώ στο κομματικό του όργανο, στο οποίο ανήκει 40%. Δεν τίθεται ένα θέμα ηθικής τάξεως. Σας ρωτάω εσάς προσωπικά, γνωρίζετε ποιος είναι ο μέτοχος? Όχι, είναι 6 ευρώ η τιμή διάθεσης, 16 επί 6. Η ανακοίνωση της Αυγής παραπλανητικά έδωσε αυτό το νούμερο. Διαβάσατε Αυγή και την πατήσατε. Το πραγματικό νούμερο είναι 100.000. Η ερώτηση λοιπόν τίθεται, εσείς προσωπικά γνωρίζετε ποιος είναι ο μέτοχος? Έχετε ελέγξει από πού προήλθαν τα χρήματα? Σας απάντησα. Είστε βέβαιος ότι αυτός που εμφανίστηκε... Ο μέτοχος αυτός της εταιρείας μου, αφού το βάζουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν ήρθε ούτε σε γενική συνέλευση, άρα δεν ούτε επεδίωξε να ασκήσει. Όχι, ξέρω ότι είναι η συγκεκριμένη εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία. Δεν ξέρετε ποιος είναι από πίσω. Κατάθεση. Μπορεί να είναι εργολάβος. Μπορεί να είναι ξένη εταιρεία. Πάντως, είναι μια πολυεθνική. Δεν ξέρετε. Όχι, δεν είναι ξένη εταιρεία, είπαμε είναι κυπριακή εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία. Ναι, μέτοχος από πίσω μπορεί να είναι μια στα Cayman Islands και από πίσω μπορεί να είναι μέτοχος μια γερμανική πολυεθνική. Δεν μπορεί να το διαψεύσετε. Α, δεν μπορεί να διαψεύσω. Μπορεί να είναι υπουργός. Δεν έχω δει το μετοχολόγιο τη Cyprus. Επιλέξατε λοιπόν. Cyprus. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Γιατί είστε η μόνη ελληνική εφημερίδα που έχει έδειξει στην Εξεταστική Επιτροπή που δεν γνωρίζετε ένας από τους 5 βασικούς σας μετόχους ποιος είναι? Και κυρίως επειδή δεν είστε μια κερδοσκοπική εταιρεία, να πούμε ότι ήρθε ένα φαντ από το εξωτερικό να επενδύσει για να βγάλει μέρισμα. Το οποίο λογικό θα ήταν, όπως κάποια φαντ επενδύσαν σε καλλιεργοποίηση των τραπεζών. Δεν τίθεται ένα θέμα ηθικής τάξης? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω έχετε εργαστεί και σε φαντ, αλλά λέω το εξής. Ναι, τα οποία ήταν κερδοσκοπικά. Ωραία. Ναι, εμείς λοιπόν, επειδή δεν είμαστε κερδοσκοπική εταιρεία, ούτε νομίζω ότι θα γίνουμε, το αναφερθήκατε και προηγουμένως, δεν είχαμε κανένα λόγο να ρωτήσουμε γιατί ο κύριος Τούμπος από την Κοζάνη έδωσε 50.000 και πέσουν ο κύριος Τούμπος. Ο κύριος με Τούμπος την ίδια λογική, Κοζάνη... με την ίδια. Σας απαντάω όσο καλύτερα μπορώ. Οι τρεις εταιρείες που σας είπα, είτε το 14, είτε το 13 ή άλλοι το 15 έδωσαν κάποια χρήματα, άλλοι 100.000, άλλοι 30 και άλλα 50, να τα δούμε και συγκεκριμένα, δεν ψάξαν είναι ο κύριος Μαυρωτάς, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τούμπος, αρκεί να ήταν επίσημη κατάθεση, χρήματα που ήρθαν για την επιβίωση της εφημερίδας, από εκεί και πέρα όταν είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν είναι φαντομάδες, εννοώ ως εταιρεία, ως εταιρικό μόρφωμα. Και ξέρετε ότι διαμορφώνονται εταιρείες που κλείνουν, φτιάχνουν κλπ. Δεν έχετε απαντήσει ακόμα όμως ένα πολύ απλό. Αν εσείς γνωρίζετε ποιος είναι ή δεν σας ενδιαφέρει. Δηλαδή με λεφτά να είναι και ό,τι να είναι. Προσωπική μου μαύρα, γνωριμία, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα. Δεν είναι και πολλοί από τους χιλιάδες εκατοντάδες μετόχους. Δεν είναι βασικός μέτοχος πάνω από δεν 1%. Δεν είναι, εσείς το χαρακτηρίζετε. Ο νόμος το εσείς ξέρετε καλά πάνω από το 1% και η κυβέρνησή σας τότε που επεδίωξε την ιστορία του βασικού μετόχου, δεν μπαίνω τώρα στο σχολιασμό, λέω, ισχυρός μέτοχος είναι ένας, προκύπτει εκ των πραγμάτων και επί της ουσίας. Και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και παρόλα αυτά εξήγησα ότι δεν είναι όργανο, γιατί το ξαναείπατε προηγουμένως. Να σας ρωτήσουμε τελευταία ερώτηση. Αυτή είναι η διαφορά μας με άλλα έντυπα και ιδιωτών ακόμα. Γιατί ξέρετε, δεν φταίει το θέμα τι λέω εγώ ή τι δηλώνω ή εσείς. Σημασία έχει πολλές φορές ότι και ένας ιδιοκτήτης μπορεί να παίζει για λογαριασμό ενός κόμματος ή πολλών κομμάτων ή κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων και να γράφει ανεξάρτητη εφημερίδα. Άρα να αποδεικνυόμαστε στον έλεγχο των αμοιβαίων και στην κριτική και στη συζήτηση. Εγώ κρατάω πάντως από την απάντησή σας και είναι το δικό μου σχόλιο. Ότι η εφημερίδα Αυγή δεν γνωρίζει την προέλευση των χρημάτων, δεν γνωρίζει αν είναι φορολογημένα, δεν γνωρίζει αν είναι μαύρα, δεν γνωρίζει αν έχουν άλλα κίνητρα αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι σε εσάς. Σημειώνω επίσης, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Δεν υπάρχει δημόσια εγγραφή. Θα καταθέσω το ΦΕΚ, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι ιδιωτική τοποθέτηση κατά την κρίση του ΔΣ και όχι δημόσια προσφορά. Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς. Θα πω κλείνοντας αν δήλωση, αν μου επιτρέπετε. Θα σας πω, ηθική παρανομία, θα σας πω το εξής. Επιτρέψτε μου. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Θα σας πω. Θα σας πω. Η άποψη του κυρίου Τζαβάρα, ο οποίος είναι έγκριτος νομικός, εγώ δεν είμαι νομικός, είναι ότι βάσει του νόμου του 2005, μέτοχος πάνω από 1% εφημερίδας, η οποία υπογράφει συμβάσεις με το δημόσιο και η διαφήμιση κατά νομικούς θεωρείται σύμβαση και δεν ονομαστικοποιεί τη συμμετοχή, είναι παράνομο. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Τζαβάρα. Εγώ θα σας πω ένα τελευταίο. Επιτρέψτε μου να κλείσω. Το ρώτησα εγώ και δικαιούται να δώσει απάντηση. Σας παρακαλώ. Επίσης θα σας πω νομικά και ηθικά. Γιατί στην Επιτροπή έχουμε συζητήσει ειδικά θέματα. Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει και είναι ποινικά κολάσιμο offshore εταιρεία να δωρήσει σε ελληνικό πολιτικό κόμμα. Να δωρήσει. Λεφτά σε ελληνικό πολιτικό κόμμα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο 100.000, μια κυπριακή εταιρεία, και τα δώσει σε κόμμα, είναι ποινικά κολάσιμο. Μάλιστα. Ερώτηση. Ηθική ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Όταν τα δίνει σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ανήκει σε πολιτικό κόμμα κατά 40%.
Δεν πάω νομικά, πάω ηθικά. Αν τα έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ποινικό. Δεν έκανε δωρεά στην εφημερίδα ή αγόρασε μετοχές. Ακριβώς αυτό απάντησε πριν ο κύριος Μάρτινας, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή η εφημερίδα είναι πάντα ζημιογόνα, ουσιαστικά αυτός που αγοράζει μετοχές είναι δωρητής. Και καλά κάνει. Ναι, πιστεύει στις αξίες αριστερά και δωρίζει. Έχει όμως κεφάλι. Το οποίο κάθε αύξηση και το κεφάλαιο διαγράφεται. Άμα. Όχι, γιατί σε κάθε αύξηση. Όχι, και τώρα πάμε σε καινούργια. Παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Σε κάθε αύξηση. Κάνω μια υγιή συζήτηση. Τραπεζικός είμαι. Ναι. Σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η αξία των μετοχών της προηγούμενης κεφαλαϊκής κατάστασης απομειώνεται. Αυτός που επένδυσε δεν για πρώτη φορά το 1999 έχει 0 σήμερα. Δεν διαγράφεται όμως, απομειώνεται. Γίνεται ένα λεπτό. Μπορεί να έχεις βάλει 100.000 ευρώ και μετά από 10 χρόνια να είναι ένα λεπτό. Το ποσοστό αύξησης μειώνεται σας. Δωρητής είσαι τελικά. Βάζεται. Άρα τίθεται αυτό το ηθικό πάντως θέμα. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα 100.000 από την Κυπριακή Εταιρεία, είναι εμφανώς παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι κάποιος ήρθε και τα δώρησε σε μια θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή η εφημερίδα βγαίνει με σκοπό και καλά κάνει να προασπίσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η διαφορά να τα δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά να τα χρησιμοποιήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλει αφίσες. Το ίδιο πράγμα δεν είναι ηθικά. Εγώ δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω στις ακροβασίες που μπορείτε να παρουσιάσετε στην ουσία ως σχόλιο. Λέω τώρα για να απαντήσω άλλη ελπίζω μια φορά. Ελπίζω να μην έχει προσωπικό σχόλιο η Αυγή πάλι αύριο, έτσι. Νομίζω προσωπικό. Ότι γενικά προσέχουμε και είμαστε πολύ κόσμοι στους πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Πολιτικά όσο θέλετε. Λέω τώρα. Απάντησα και προηγουμένως, επειδή και η λέξη δωρητής, όπως τη λέτε, φαίνεται να είναι υποτιμητική. Είναι αξιόλογη η προσφορά, λέω εγώ, και η υποστήριξη και του ανθρώπου που αγοράζει ένα φύλλο έστω και μια φορά στις τόσες από το περίπτερο, του ανθρώπου που έμαθε, αν διάβασε Αυγή τότε που έκανε τη δημόσια ανακοίνωση, του το είπε κάποιος φίλος ότι κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πήρε 2 μετοχές ή 3 μετοχές ή έστω και μία. Και είναι και χρήσιμη και μια κατάθεση εφόσον έγινε νόμιμα από μια εταιρεία ενδεχομένως δική σας, δική μου ή κάποιου άλλου, που είναι υπαρκτή και δεν ασκεί κανένα διοικητικό ρόλο ή παρέμβαση. Σας είπα ότι σε καμία συνέλευση, επειδή σε όλες είμαι εκθέσεως και διαχρονικής προσπάθειας μαζί με τους άλλους συναδέλφους, δεν παρέστη, δεν διεκδίκησε κάτι, δεν απέτησε αν κάτι. Αν μου επιτρέπετε, 2 δευτερόλεπτα. Συνεπώς ενδεχομένως, αν είχε έρθει, θα γνωρίζαμε αν ήταν. Μην ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, 2 δευτερόλεπτα μόνο. Δεν είπα υποτιμητικά ότι είναι κάποιος χορηγός. Είπα ότι όπου. Ξέρετε, όσα λέω και εγώ και εσείς, εκλαμβάνονται με πολλούς τρόπους. Ή θα σχολιαστούν μεθαύριο με άλλους τρόπους. Απλώς, κύριε Μάρτης, όποιος είναι δωρητής σε πολιτικό κόμμα, υπόκειται σε αυστηρή νομοθετική πλαίσιο. Είναι κόμμα η εφημερίδα. Σας είναι θυγατρική κόμματος. Εσείς το υπονοείστε. Είναι θυγατρική κόμματος. Ούτε θυγατρική κόμματος. Όταν... Σας απάντησα, δεν είναι εταιρεία τα κόμματα. Να σας πω κάτι, αγαπητοί φίλοι όμως και συνάδελφοι. Ό,τι δήλωσε ο κύριος Μηταράκης καταγράφηκε και ό,τι απαντήσατε καταγράφηκε. Δεν είναι υποχρεωτική σύνθεση. Η καταγραφή όμως έχει γίνει ήδη, οπότε μην συνεχίζετε ένα διάλογο που δεν καταλήγει. Έλα, κύριε, υπάρχει μια νομική έννοια. Όχι, εδώ. Εγώ απάντησα στο υπάρχει θέμα. Μια νομική έννοια. Μπορείτε να κάνετε δήλωση, κύριε Λάπα, για οποιοδήποτε θέμα. Κάνω μέσα, για βοηθήσω τον κύριο Μηταράκη. Καταγραφή μόνο, παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Ως νομικός. Η έννοια του δωρητή έχει την έννοια μια παροχή χωρίς αντιπαροχή ή χωρίς αντάλλαγμα. Από την ώρα που είναι η νομική σχέση, είναι σύμβαση πώληση ή αγορά, δεν υπάρχει. Υπάρχει έννοια του δωρητή. Εδώ ευχαριστώ. Έχουμε αντάλλαγμα και το αντάλλαγμα των μετοχών. Αδιάφορο δε αν το αντάλλαγμα είναι ισόπως ή μη. Έτσι λέει ο νομική επιστήμη τουλάχιστον. Λοιπόν. Εδώ έχουμε... Παρακαλώ πολύ. Μα εδώ είναι ακριβώς ισόπως και προσυμφωνημένο και προπροσδιορισμένη η τιμή κατά μετοχή. Απόλυτα ταυτισμένη με τον αριθμό των μετοχών και κατά τιμή μετοχής. Ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαλομενάκη, 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Στουμπό. Παρόλο που είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο, δεν σας γνώριζα και ειλικρινά σας λέω, θεωρώ πολύ υψηλό επίπεδο της εξηγήσης σας. Δεν το λέω έτσι επειδή ταυτιζόμαστε στον πολιτικό χώρο, αλλά πιστεύω ότι με πολύ έτσι συγκεκριμένο τρόπο ξεκαθαρίσετε ότι αυτό που αναπτύξετε δεν είναι τριγωνική σχέση. Και είπατε πολύ καλά ότι κριτήριο είναι η διαφάνεια εδώ πέρα και η έλλειψη ανταλλάγματος. Πάρα πολύ σωστά, νομίζω. Ξέρετε, δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν άκουγα τον κύριο Τζαβάρα. Λυπάμαι που λείπει και λυπάμαι πραγματικά που δεν θα είναι εδώ να δώσει εξηγήσεις σε αυτά που είπε. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, προσπάθησε να παραποιήσει σκόπιμα ειδικά την αποστολή της κρατικής επιχορήγησης. Το άρθρο 29 του Συντάγματος λέει, όπως φαντάζομαι να γνωρίζουμε όλοι, ότι τα χρήματα αυτά δίδονται για τις εκλογικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε κόμματος. Λοιπόν, από ό,τι έχετε πει εσείς, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Ειδικά στις εκλογές, στις εθνικές, στις ευρωεκλογές, στις τοπικής αυτοδιοίκησης, υπερασπίζεται το ΣΥΡΙΖΑ και τους συνδυασμούς που ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Άρα λοιπόν η εκλογική ανάγκη ενός κόμματος καλύπτεται και από την Αυγή. Νομίζω ότι αυτό σαν συλλογισμό στέκει. Επίσης, παρόλο που είπατε και σωστά, νομίζω ότι και το αποδείξατε ότι δεν είναι όργανο
του ΣΥΡΙΖΑ ή Αυγή, είναι όμως ένας, ας το πούμε έτσι, λειτουργικός βραχίωνας. Με την έννοια ότι εξυπηρετείται στην καθημερινή προβολή των θέσεών του κτλ. Με αυτή τη λογική, και επειδή ανέτρεξα τώρα όση ώρα μιλούσαν οι συνάδελφοι και στην ομολογία εδώ πέρα, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ότι αν ο νομοθέτης ήθελε να βάλει ειδικότερους προσδιορισμούς ή περιορισμούς, αν θέλετε, στη χρήση της επιχορήγησης, θα το είχε κάνει. Και εφόσον, νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση τώρα, είμαστε βέβαια, έχουν φύγει περισσότεροι, αλλά υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει σαφής τοποθέτηση σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει η έκθεση των ορκωτών λογιστών, κλείνει το θέμα αυτό νομίζω. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Εκχώρηση, όπως την ονόμασε ο κύριος Τζαβάρας, και εκεί να σας πω την αλήθεια, έτσι λίγο εκνευρίστηκα, δεν υπάρχει στην ουσία. Πρέπει να παρασύρθηκε από την έκθεση την εγκριτική της τραπέζης, που λέει αδόκιμα, κατά τη γνώμη μου, ότι ο συνασπισμός τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δυνατότητα να τα δώσει διότι λαμβάνει κρατική επιχορήγηση. Εκχώρηση με την νομική έννοια του όρου, κύριε Μάρτυρα, δεν υπήρξε. Εκχώρηση απευθείας δηλαδή, όπως κάνανε άλλα κόμματα στις τράπεζες κτλ. Βεβαιώνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεύτερο που ήθελα να ξεκαθαρίσω, επειδή ο κ. Μπουταράκης τώρα είπε για τις δημόσιες συμβάσεις, η ανάληψη δημόσιας σύμβασης ορίζεται σαφώς και προσδιορίστηκε τώρα πρόσφατα. Έφυγε. Στο νόμο 4412 που ψηφίσαμε όλοι μαζί τον Αύγουστο μήνα. Λέει λοιπόν ότι είναι είτε διαγωνισμός είτε μελέτη. Η δημόσια σύμβαση κατασκευής, αυτές είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Δηλαδή αυτό προσφέρει, μα είναι φανερό δηλαδή. Αν μου επιτρέπετε, αυτός ο νόμος που ψηφίσατε εσείς είναι μεταγενέστερος στον νόμο που αναφέρθηκαν. Ναι, γι' αυτό και εξήγησα και έχει σημασία να ανατρέξετε και εσείς ως Επιτροπή ότι ο νόμος 33... Και ο 3770 που είπε ο κύριος, του 5 αναφέρθηκε περίπου, σαφέστατα ήταν η διατύπωση για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωραία. Και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ακόμα και αν είναι εκδοτικές. Και εκεί βάζει τα διάφορα υποτίθεται κριτήρια. Τώρα, πώς αντιρρήθηκαν άλλες. Στην ουσία, αυτές οι δύο διευκρινήσεις θέλω να κάνω, μην καταχρώμα και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαϊλίου. Κύριε Στούμπο, σας καλωσορίζω. Λίγο πιο δυνατά στο μικρόφωνο και παραλίγο δεν ακούγεστε καθόλου. Γιατί ήδη φτάσαμε στις 7 σχεδόν. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μόνο δύο επισημάνσεις σε σχέση με όσα υπόθηκαν από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προσπάθησαν και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά σήμερα, στη σημερινή συνεδρίαση, συμμετέχουν απευθύνοντας ερωτήσεις σε εκπρόσωπο μέσου μαζικής ενημέρωσης, ενώ όλες τις προηγούμενες φορές, όταν είχαν έρθει οι ιδιοκτήτες μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι ερωτήσεις που απίθυναν θα έλεγα ότι ήταν ιονοί ερωτήσεις και προσθέτω ότι ήταν υποστηρικτικές των θέσεων των καναδαρχών, των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι δύο λοιπόν παρατηρήσεις που έχω να κάνω είναι, επισημάνσεις μάλλον, είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, παρά την προσπάθεια που έγινε από τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να ταυτίσουν την τριγωνική σχέση μεταξύ πολιτικού συστήματος ΜΜΕ και τραπεζών, με την διαφανέστατη, όπως αποδεικνύεται, συμμετοχή του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ ως μετόχου σε μία εφημερίδα. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν η διαφανής αυτή συμμετοχή με την τριγωνική σχέση, η οποία είναι γεγονός ότι εκτυλίχθηκε στο παρασκήνιο, προβλήθηκε βέβαια μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από πολλά χρόνια. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η κρατική επιχορήγηση για την οποία έγινε λόγος αφορά λειτουργικές ανάγκες του κόμματος. Στις λειτουργικές ανάγκες του κόμματος περιλαμβάνεται και η προβολή του. Το γεγονός λοιπόν ότι ένα πολιτικό κόμμα με τρόπο διαφανή, συμμετέχοντας σε μια εφημερίδα, στηρίζει αυτή την εφημερίδα, φυσικά αυτό σημαίνει ότι
μέσω αυτής της εφημερίδας μεταφέρει το πολιτικό του μήνυμα. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε, όπως ελέγχθη προηγουμένως, εχώρηση, βεβαίως και δεν υπήρξε και το επιβεβαιώνεται φαντάζομαι κύριε Στούμπο, όπως το είπατε εξάλλου προηγουμένως, στην προκειμένη περίπτωση η έκδοση ή η στήριξη εφημερίδας γίνεται για τη μεταφορά του πολιτικού μηνύματος και συνεπώς καλύπτεται από τις λειτουργικές ανάγκες, αν δεχτούμε ότι μέρος της κρατικής επιχορήγησης, γιατί και αυτό δεν είναι γνωστό, τα έσοδα του κόμματος είναι και άλλα, δεν είναι μόνο η κρατική επιχορήγηση, και αν ακόμα λοιπόν δεχτούμε ότι ένα μέρος της κρατικής επιχορήγησης δόθηκε για τη στήριξη της εφημερίδας, σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι καλύπτεται από τον όρο λειτουργικές ανάγκες, διότι εξυπηρετεί την προβολή του. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και είναι και δημοσίως διατυπωμένο. Έχει καταστατικό ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφισμένο από το συνέδριό του, που είναι γνωστό δημοσίως από χρόνια, δεν ασχολήθηκε κανείς, που μιλούσε για φιλικά μέσα ενημέρωσης. Και είναι προφανές ότι η υποστήριξη δεν είναι μόνο η οικονομική, αναφέρθηκα και προηγουμένως. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αν και δεν υπάρχει αυτοματισμός, δεν μπορεί ένα κόμμα ούτε σήμερα ούτε χτες, λέω εγώ, και να λέει θα αγοράσουν όλα τα μέλη μου κάθε μέρα την αυγή. Δεν γίνεται. Πρέπει οι πολίτες, οι φίλοι της αριστεράς, να πιστούν και από την προσπάθειά μας ως εφημερίδα και ως δημοσιογράφη και από τη γενικότερη κινητικότητα την πολιτική, ότι αυτό το έντυπο έχει νόημα ύπαρξης και πράγματι έχει μια ανταπόκριση στην πολιτική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, με τις προβληματικές, με τις αντιθέσεις κτλ. Και τώρα μάλιστα δημοσιεύουμε τα άρθρα εν ώψη του προσυνεδριακού διαλόγου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει να κάνει το τακτικό του συνέδριο. Λέω ένα παράδειγμα. Πλουραλιστικό είναι. Αλλά όχι μόνο για την αριστερά. Θα σας φέρω και παραδείγματα. Νομίζω έφερα παραδείγματα και εκδοτικών εγχειρημάτων, αλλά μπορώ να αναφερθώ και σε αρθρογραφίες γνωστών στελεχών και του ΠΑΣΟΚ και της δεξιάς και διαχρονικά. Και ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει κεντρικές πολιτικές θέσεις. Yes. Μάλιστα, αναφέρθηκα στην ιστορία, επειδή τώρα μου το θυμήσατε, να πω και παραδείγματος χάρη ότι γνωστά στελέχη, εν ζωή ακόμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν χαιρετήσει την προσπάθεια της Αυγής, όχι απλά τώρα και στο παρελθόν. Δεν θέλω να μην νομίσει κανείς ότι απευθύνομαι τώρα σε κάποιο κόμμα. Όχι, εγώ απευθύνομαι σε όλους. Η εφημερίδα κρίνεται επίσης δημοσίως και να κρίνεται και από τους φίλους μας και από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του και τους υποστηριχτές του ή τους ψηφοφόρους του μεγαλώνουν, μικραίνουν ανάλογα τη συγκυρία, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Απευθύνεται δημοσίως. Και κρίνεται γι' αυτό και πρέπει να είναι διαφανής. Μακάρι να ήταν και οι άλλοι. Και εδώ ένα παράδειγμα που είπα που ίσως υποτιμήθηκε σε σχέση και με την ενίσχυση της διαφημιστικής πίτας που πήραμε, γιατί λέω ότι όταν ήταν η μικρή Αυγή ή ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολιόταν κανείς, γιατί ήταν ισχυρό το κομμάτι στην πίτα των ισολογισμών της Αυγής. Το ακούσατε ποτέ αυτό? Ενώ το ξέρανε όλοι. Αυτό δηλαδή τι έγινε, με κομπίνα? Ήτανε επειδή εκτιμούσαν το φοβερό 3% που είχε τότε ο συνασπισμός, ο μικρός, και έπαιρνε το 30% κάποια χρονιά της αγοράς των ισολογισμών η Αυγή? Όχι, την ικανότητα των ανθρώπων, της συγκεκριμένου στελέχους που είχε, που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί και που χάθηκε πριν 4 χρόνια. Δεν τα έχω όλα τα στοιχεία μαζί μου, αλλά είδα τώρα ένα νούμερο, ας το πούμε, το οποίο πιστεύω ότι ισχύει, για να σας στείλω αν θέλετε, για να δείτε και τη διαχρονία που λέω, ότι πήραμε, ας το πούμε, το 2009 περίπου 1.100, δηλαδή 1.180.000 από τους ισολογισμούς, το οποίο χάθηκε μετά, σας εξήγησε. Έπρεπε λοιπόν να δουλέψουμε περισσότερο, να τρέξουμε περισσότερο. Το ότι πήραμε τη μια χρονιά 300 από τη διαφήμιση, την άλλη 500 και την άλλη 800, αυξητική είναι η τάση, με πολλές πλευρές, δεν την κρύψαμε, τη χτυπήσαμε αλλού, αποτύχαμε, θα συνεχίσουμε. Και να είμαστε υποκρίσει. Και θύμισα και το ποσοστό. Η δέσμευσή μας του δανείου, το υπενθυμίζω, ήταν και για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας. Την κάναμε. Και σε αντίστροφη φορά της κρίσης, προσλάβαμε νέους ανθρώπους όταν τους εκμεταλλεύονται. Είναι γνωστό αυτό τι γίνεται με διάφορες ιστοσελίδες. Ας τα πω να ακουστούν για να υποθούν, που προσπαθεί και ο συνδικαλιστικός κόσμος να το αντιμετωπίσει. Αλλά δεν θέμα μόνο συνδικαλιστικό, είναι θεσμικό, είναι ουσιώδες. Ένας νέος άνθρωπος να τον παίρνει ένας που έχει μια ιστοσελίδα με 300 ευρώ και υποτίθεται ωράριο 7 ημερών. Για να συνεννοηθούμε, μην το συνεχίζω, δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, λέω, υπέρ των συμβάσεων, υπέρ των θέσεων εργασίας. Αυτό δεν ήταν μια επένδυση της εφημερίδας, είτε το δει κανείς επιχειρηματικά, είτε δημοσιογραφικά, είτε ουσιαστικά.
Το κάναμε λοιπόν. Δώσαμε από αυτά τα χρήματα που εξασφαλίσαμε από τις διαφημίσεις αυτή την αναβάθμιση, που επίσης είναι υποκρίση. Μπέστε κι εσείς, όλοι σας, και πέστε μας: αυτό ήταν καλό, αυτό ήταν κακό, δεν παρουσιάσατε εκείνο, δεν παρουσιάσατε το άλλο. Ανέφερα το θέμα της Mon Diplomatique, όχι τυχαία. Έχουμε μια σειρά ένθετα τα οποία άλλες εφημερίδες θα τα ζήλευαν. Αναφέρθηκα στην προσπάθεια αυτή τη φιλότιμη με τα CD που βγάλαμε. Πρώτα κάναμε το κόστος, μετά πήραμε τη διαφήμιση. Βγάλαμε φύλλα, εννοώ, που το μία φορά το ενίσχυσε ο ένας, την άλλη φορά το ενίσχυσε ο άλλος. Βγάλαμε DVD. Για πρώτη φορά, να θυμίσω ότι πρέπει να ήταν 5 χρόνια πριν που βγάλαμε τα DVD με τους νομπελίστες. Μια εξαίρετη δουλειά που έκανε ο Μακαρέτης, πια δυστυχώς ο Αντέος ο Χρυσοστομίδης, με μουσική Ξαρχάκου κλπ. Εκπομπή της τότε ΕΡΤ. Παραιτήθηκαν όλοι από τα δικαιώματα, αλλιώς δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και βγάλαμε μια σειρά 5 DVD με τις συνεντεύξεις νομπελιστών. Ποια άλλη εφημερίδα τα έκανε αυτά? Γιατί ξέρετε πώς είναι η λογική. Μόνο η αγορά, μόνο η πώληση, μόνο η κερδοφορία. Όχι, υπερασπιζόμαστε τον πολιτισμό όσο μπορούμε ευρύτερα, και είναι απόδειξη αυτή. Έτοιμα τα πήραμε αυτά. Ό,τι είχε γίνει η δουλειά για την ΕΡΤ και όχι η ΕΡΤ η σημερινή, το λέω ως παραδείγματα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έχετε κι άλλοι? Συνεπώς, όχι, τελείωσα. Ωραία. Ποιότητα, πλουραλισμός και διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιού. Ευχαριστώ, κύριε Στούμπο. Ο κύριος Σαντορινιός και τελευταίος ο κύριος Γιόλας μετά. Κύριε Σαντορινιά, για 8 λεπτά. Ήδη έχουμε πιάσει 8. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην τα εξαντλήσω. Κύριε Στούμπο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ήθελα να σας ρωτήσω περίπου πόσο είναι ετησίως η χρηματοδότηση που λαμβάνετε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως έντυπο. Συνήθως είναι μικρή, αλλά για να μην ξέρω. Μια τάξη μεγέθους, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, φέτος μέχρι τώρα, αν έχουμε πάρει 150, νομίζω, είναι ζήτημα. Γιατί έχει γνωστές δυσκολίες. 150.000 ευρώ. Μάλιστα. Καταβάλλεται τμήματικά, επίσης ανάλογα τις συγκυρίες κτλ. Να φτάσει δηλαδή, πόσο υπολογίζεται? Μπορεί για να γίνει και μια παρουσίαση. Αλλά είχαμε και τη συμμετοχή του στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Όταν γινόταν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Πόσο είναι, δηλαδή μέσα σε μια χρονιά, πόσο μπορεί να πάρει? Μαζί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπήρξαν περιπτώσεις που έδωσε 400 και 450.000. Ωραία. Και... να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε ότι πόσο είναι η κρατική χρηματοδότηση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο είναι τα άλλα έσοδα του ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρω ότι είναι πολύ μειωμένη η φετινή και περσινή κρατική επιχορήγηση. Αμφιβάλλω αν είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Η κρατική επιχορήγηση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τα ερευνητικά, που σημαίνει τα ιδρύματα που λατζάς και τα λοιπά, είναι 2,1 εκατομμύρια. Η χρηματοδότηση που παίρνει όμως μόνο από τους βουλευτές ετησίως είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι τα κύρια έσοδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η κρατική χρηματοδότηση. Τα κύρια έσοδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι συνεισφορές των μελών του ως βουλευτές, αλλά και των μελών του όλων των υπολείπων. Άρα, εάν κάποια χρήματα δίνει στην Αυγή, αυτά τα χρήματα δεν είναι από την κρατική χρηματοδότηση, αλλά μάλλον από τις συνεισφορές των μελών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως δεν υπάρχει καμία μεταφορά κρατικής χρηματοδότησης προς την Αυγή, άρα δεν υπάρχει και τίποτα το μεπτό, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη. Από εκεί και πέρα, περίπου γνωρίζετε ημερησίως τι ποσοστό καλύπτεται στις πρωινές εφημερίδες και τι ποσοστό στο σύνολο του τύπου, του ημερήσιου τύπου? Αν μιλήσουμε για τις καθημερινές κυκλοφορίες, σήμερα είναι περίπου στα 25 με 30.000 οι πρωινές εφημερίδες. Βέβαια, ξέρετε ότι οι νόμοι στην Ελλάδα είναι λίγο μπερδεμένο με τις και πρωινές, δεν ισχύουν. Ναι. Γιατί, αν πάτε στην Ομόνια το πρωί, εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει πρωινή και απογευματινή εφημερίδα. Σωστά. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ομόνια. Αλλά δεν το λέω τώρα για να μειώσω κανέναν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, μιλώντας μόνο για πρωινές, είναι και λίγες πλέον, παρότι έχουν βγει και κάποια φύλλα. Δεν μην πω τα ονόματα τώρα αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα. Είναι περίπου στο 4 με 3% η αντιστοιχία. Ωραία. Ίσως είναι λίγο λιγότερο στις... είναι πολύ περισσότερο, τουλάχιστον από τις κυκλοφορίες, όπως το καταγράφει το Πρακτορείο Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο, είναι γύρω στο 13%, γιατί είναι λιγότερες αυτές που λογίζονται ως ημερήσιες. Αλλά στο σύνολο των φύλων είναι γύρω στο 2% της Αυγής, πρωινές, απογευματινές και τα, λοιπόν, και ξέρετε, τα υπόλοιπα. Όπως και για τις δημοσκοπήσεις και για πολλά άλλα στοιχεία μπορεί είναι να είναι λίγο... κανείς. Ναι. Σας πω ένα παράδειγμα. Στη χώρα μας υπάρχουν 2 πρακτορία διανομής. Και τα 2 πρακτορία διανομής δεν έχουν πάντα την πληρότητα όλης της κυκλοφορίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι γνωστό δημοσίως ότι η καθημερινή
δεν παρουσίασε την κυκλοφορία της, εξήλθε επισήμως από το ένα πρακτορείο και δεν δημοσιοποιεί τις πωλήσεις της, για την ακρίβεια. Την κυκλοφορία είναι και η διανομή στην πραγματικότητα. Δεν την γνωρίζεις επισήμως. Γίνεται ένας απολογισμός. Άρα, αν έχεις υπόψη σου πόσα πραγματικά πουλάει καθημερινή, κάθε μέρα, το Βήμα πλέον δεν βγαίνει. Είναι ο ριζοσπάστης, είναι η Αυγή, ενώ για τις πρωινές εφημερίδες. Ποια άλλη είναι η πρωινή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα να ξεχνάω κάτι. Μα βάσει αυτά τα νούμερα θα κάνεις τις συγκρίσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε πόσο είναι η χρηματοδότηση που έχετε ως Αυγή από τις τράπεζες στο σύνολο της διαφημιστικής χρηματοδότησης, συγγνώμη, η διαφημιστική δαπάνη που έχετε ως Αυγή από τις τράπεζες στο σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης που έχουν δώσει τράπεζες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Νομίζω αναφέρθηκα και προηγουμένως, δεν είναι πάνω από το 1,5% κάπου εκεί. Είναι 1,22%. Εντάξει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και υπ' αυτές τις συνθήκες και υπό την αύξηση που σημείωσαν οι συνάδελφοι, σαφώς υπολείπεται του ποσοστού που κατέχει η Αυγή, του μεριδίου που κατέχει η Αυγή στην αγορά. Και τηλεόραση στο άλλο. Ναι. Απλά να υπενθυμίσω αυτό που είπα και πριν και λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα γενικότερο θέμα. Πώς ακριβώς καταχωρίζονται οι διαφημιστικές δαπάνες έχει μια σημασία. Ενώ από τις ίδιες τις τράπεζες και μετά και από τους εκδοτικούς φορείς. Γιατί υπάρχουν τα θέματα των χορηγιών κτλ. Λοιπόν. Ή οι διάφοροι κωδικοί που λέτε και στο δημόσιο. Λοιπόν. Λοιπόν, και για να λύσουμε και μια παρεξήγηση με το letter of comfort που μάλλον λίγο στρεβλά μεταφράστηκε από τον κύριο Τζαβάρα, η εντύπωση που έχω από αυτήν την επιστολή είναι ότι είναι μια επιστολή η οποία υποδηλώνει ότι ο κύριος μέτοχος θα παρακολουθεί τις εργασίες της εταιρείας και τα οικονομικά της εταιρείας, θα συμμετέχει και θα φροντίζει ούτως ώστε οι υποχρεώσεις της εταιρείας, η εταιρεία να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις της προς την τράπεζα και επομένως δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην αποπληρωμή του δανείου. Αυτό είναι ουσιαστικά το letter of comfort. Αυτό είναι το letter of comfort. Κυδευονεύει. Είναι ο κύριος μέτοχος. Όπως το περιγράψατε, είναι σαν ο ΣΥΡΙΖΑ να κυδεμονεύει τα οικονομικά. Κύριε Μηταράκη, όσο και αν είναι ενδιαφέρον το λογοπαίγνιο που κάνετε, η ώρα είναι τέτοια που δεν το επιτρέπει. Κύριε Μηταράκη, νομίζω ότι είναι σαφές. Παραμένει λογοπαίγνιο. Νομίζω ότι είναι σαφές. Ο κύριος μέτοχος, ο κύριος μέτοχος, νομίζω... Κύριε Σαντορίνη, περιγράψτε ακριβώς το ερώτημα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς υποδηλώνει ότι θα παρακολουθεί τις εργασίες της εταιρείας που συμμετέχει και θα φροντίζει για την επιμελή τακτοποίηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία. Δεν αποτελεί επηρεασμό, αλλά διαβεβαίωση του κυρίου μετόχου προς την τράπεζα για τον έντονο ενδιαφέρον του για την ομαλή πορεία των εργασιών της εταιρείας. Αυτό ουσιαστικά περιγράφει το letter of comfort έτσι όπως δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ προς την τράπεζα. Αυτό θεωρείται ότι ουσιαστικά είναι μια επιστολή κηδαιμονίας ή δεν ξέρω πώς ακριβώς. Νομίζω απάντησα και στον κύριο Τζαβάρα προηγουμένως, να το επαναλάβω. Δεν εκδηλώνεται, ούτε μπορεί να εκδηλωθεί και μόνο από τους οικονομικούς συσχετισμούς που αναφέρουμε τώρα, τέτοιου είδους κηδαιμονία. Γιατί η δημοσιογραφική αυτονομία είναι και θέμα ευθύνης όλου του επιτελείου. Και είναι υποκρίση αυτό. Και των πολιτών και των αναγνωστών και του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι απλά με την ιδιότητα του ισχυρού μετόχου. Και το πολύ περισσότερο που είναι προφανές, αναφέρθηκα και προηγουμένως, έχουμε και την ιστοσελίδα. Μπορεί κάποιος να μην τη βλέπει συχνά, αλλά και η ιστοσελίδα δεν είναι αυτοματισμός με τη χάρτινη έκδοση. Είναι συνεχούς ροής, επαναλαμβάνω, άρα έχει πάλι δημοσιογραφική αξιολόγηση και ιεράρχηση ειδήσεων, σχολιογραφίας, αρθρογραφίας, που μπορεί να βλέπει ανά δύο ώρα, ανά μία ώρα, διαφορετικό κύριο θέμα κτλ. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πω στον κύριο Μηταράκη, στον κύριο Στούμπο και στον κύριο Τάδε, πώς βλέπει τη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και Αυγής. Αποδεικνύεται, νομίζω, με όσα είπαμε, και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει η καλόπιστη κριτική, ο καλόπιστος προβληματισμός και οι επικοινωνιακοί εντυπωσιασμοί. Το είπα και πριν, νομίζω. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μονόπλευρο. Ωραία. Είναι προφανές. Σας ευχαριστώ, κύριε Στούμπο. Ο κύριος Γκιόλας για 8 λεπτά. Τελευταίος ερωτών. Κύριε Στούμπο, μία ερώτηση η οποία πέρασε λίγο στα ψηλά. Αναφερθήκαμε στην ημερήσια κυκλοφορία της Αυγής. Δεν μας είπατε το τυράζ της κυριακάτικης Αυγής. Και πόσο πωλείται η Αυγή κυριακάτικη σε σχέση με το καθημερινό φύλλο?
Νομίζω αναφέρθηκα προηγουμένως, ίσως δεν το ανέφερα πολύ σαφώς. Ναι. Είπα ότι το κυριακάτικο φύλλο, και μιλάω για τα φετινά, ας το πούμε, μέσο όρο των στοιχείων, είναι περίπου στις 5.000, το κυριακάτικο φύλλο πανελλαδικά, όταν το τειράζ του είναι περίπου στις 13 με 14.000. Αν το δει κανείς με επιχειρηματικούς όρους, είναι και αντιοικονομικό. Μάλλον θα το μειώσουμε λίγο, αλλά προσέχουμε και τα σημεία πώλησης, γιατί είμαστε πανελλαδική εφημερίδα και θέλουμε να έχει ενδυνάμει ο πολίτης τη δυνατότητα σε όλα τα σημεία πώλησης, ανά την επικράτεια, να μπορεί να τη βρει όποτε θελήσει να τη βρει. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα στοίχημα. Οικονομικά είναι δυσανάλογο, να το πω έτσι. Κανονικά θα έπρεπε, ας το πούμε, να πουλάμε, ξέρω εγώ, 7 φύλλα στα 10 που κάνουμε διανομή. Σας ανέφερα τα στοιχεία. Γι' αυτό και προσπάθησα με καλή πίστη απέναντι σε όλους και με απόλυτη διαφάνεια να είναι σαφής η διαφοροποίηση καθημερινού φύλου και κυριακάτικου. Γιατί τα κυριακάτικα επίσης ως κυκλοφορία, ο ανταγωνισμός τους δεν είναι η διαρκής καθημερινότητα, είναι και ad hoc η κυριακάτικη αγορά, όπως λέμε, και έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, και η αγορά του Σαββάτου. Όχι τυχαία το λέω και αυτό, για να δείξουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε και επιχειρηματικές κινήσεις, ακουμπώντας πάντα στη δικιά μας αριστερή ευαισθησία, όποια είναι, δεοντολογία και επαγγελματισμός. Τα CD αυτά που είπαμε, το ειδικό ένθετο για τη μουσική, τα βάλαμε Σάββατο, για να ενισχύσουμε το φύλο του Σαββάτου και όχι της Κυριακής. Άρα να έχει το κάθε φύλο για τον αναγνώστη μια δυνατότητα και πολυμορφίας και τομέων ευθύνης ή ενδιαφέροντος και επιλογής. Γιατί ξαναλέω, το πρώτο στοίχημα της εφημερίδας είναι η καθημερινή μάχη στο περίπτερο, ο σχολιασμός, τα υπόλοιπα μέσα, η αντιπαράθεση. Θα έλεγα μάλιστα ότι ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι διαχρονικά η Αυγή έπαιζε πάντα πολύ περισσότερο σε σχέση με την κυκλοφορία της στον πολιτικό διάλογο, στην αντιπαράθεση, ακόμα και όταν ήταν μικρός ο συνασπισμός ή όταν έγινε μεγαλύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα είναι κυβέρνηση. Και θα έλεγα καθ' υπερβολή είναι και πρωτόγνωρη η συγκυρία. Και για εμάς ως δημοσιογράφους, αλλά και για όλους. Πρέπει να αποδεικνύει κανείς και ότι δεν είναι ελέφαντας, αλλά ότι και προσπαθεί να είναι και υπεύθυνος με την έννοια να καλύψει κάποια ζητήματα. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία και νομίζω και η δημοσιογραφία αυτή τη γοητεία έχει, αν πράγματι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όλων ή των περισσότερων, να το πω έτσι, στη χώρα, στην Ευρώπη και πάει λέγοντας. Ναι. Και η τιμή, είπαμε, είναι διπλάσια, έτσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Το κυριακάτικο φύλλο ήμασταν από τους πρώτους που το κάναμε 3 ευρώ. Ήταν ένας τρόπος. Μάλιστα τότε είχαμε και εσωτερικές αντιθέσεις και αποδοκιμασίες από φίλους και αναγνώστες, γιατί θεώρησαν ότι όταν πήγαμε από τα 2 ευρώ στα 3 ήταν βαριά επιβάρυνση. Πράγμα, ήταν μια επιβάρυνση, αλλά ήταν και ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης της εφημερίδας, γιατί είχε και μεγαλύτερη κυκλοφορία το κυριακάτικο και σε ένα βαθμό τόνωσε την ιστορία της οικονομικής εισρωής. Όπως και το καθημερινό, το πήγαμε από 1 ευρώ 1,5. Και για να σας βοηθήσω να σκεφτείτε και κάτι άλλο, δυστυχώς πολλά αρνητικά έχει ο τύπος στη χώρα μας. Θα σας αναφέρω κάτι που έχει σημασία να το συγκρίνουμε. Είχαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ των αθλητικών εφημερίδων σε όλη την Ευρώπη. Κάπου 20 πανελλαδικές αθλητικές εφημερίδες. Να μην πω περισσότερο, νομίζω καταλαβαίνετε τι λέω. Ακόμα και τώρα έχουμε περισσότερες πανελλαδικές αθλητικές εφημερίδες, παρότι δεν είναι 20. Και ξέρετε πώς παίζουμε, τις διαβάζετε κάθε μέρα στο περίπτερο, ασχέτως τι ομάδα είναι ο καθένας μας, είτε από παιδί είτε σήμερα. Και δεν μιλάω για συμφέροντα τώρα, μιλάω για φιλαθλητισμό και τα λοιπά. Το λέω αυτό όμως γιατί και οι αθλητικές εφημερίδες έχουν παίξει συγκεκριμένο ρόλο πολλές φορές αρνητικό, διαπλεκόμενο και ζημιογόνο για τον πολιτισμό μας, για τη δημοκρατία μας, για την οικονομία μας, για τα έργα και πάει λέγοντας. Παρόλο που η λέξη πατρονία, που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκε από συνάδελφο σαν ερμηνεία του όρου letter of comfort, δεν είναι ορθή, αφού η μετάφρασή του η ακριβής είναι επιστολή, υποστήριξη ή ενδιαφέροντος. Αυτό, δηλαδή η σχετική δήλωση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στιγματίστηκε έντονα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Παρόλο που δεν είναι απευθείας χρηματοδότηση. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ποιο το όφελος της υποστήριξης και βοήθειας της Αυγής από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να εκβιάσει σε κάτι, να λάβει ωφελήματα, να πάρει εργολαβικά έργα ή αναθέσεις, έστω και κρατικές, ας πούμε τώρα, μια και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυριακά βρίσκεται στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι και στη σημερινή συζήτηση, αλλά και οπουδήποτε αλλού εκδηλωθεί μια ανάλογη σχολιασμένη, ας το πούμε, κριτική ή πολεμική μάλλον, είναι προφανώς εκτός τόπου και χρόνου, γιατί ανέφερα ότι το δάνειο, έτσι, ελήφθη το 9, υπενθυμίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, περσινή ή προπέρσινη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Δεύτερον, ακόμα και τότε η εφημερίδα είχε πολλές περιπτώσεις κυκλοφοριακής, ας το πούμε, ενδυνάμωσης. Εξήγησα το γιατί, ανάλογα με την υπόλοιπη ανταγωνιστική συγκυρία με τα υπόλοιπα εκδοτικά σχήματα. Και το κυριότερο, τεκμέρεται ότι δεν υπήρξε κανένα αντάλλαγμα, γιατί θα μπορεί κανείς να δει τι έγινε
πώς να το πω, και μετά το 9 και μετά το 10. Και υπενθυμίζω ότι με βάση αυτό το δανεισμό μπορέσαμε να κάναμε τις δύο κινήσεις που είπα. Στηρίξαμε το μισθολόγιο μας. Επαναλαμβάνω, δεν θα έμενε ανοιχτή η εφημερίδα χωρίς την υποστήριξη του ισχυρού μετόχου. Και η υποστήριξη δεν είναι απλά τα οικονομικά. Είναι και το περιβάλλον, είναι οι δηλώσεις, είναι η συζήτηση, είναι η διαφήμιση, η πολιτική. Αν και πολλές φορές θα έχει και κριτική αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Και ξαναλέω, μακάρι να είναι αυτό τόσο ζωντανό και να είναι σαν ένα είδος δικτύου. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει ποτέ αυτοματισμό. Γιατί όποιος έχει τη λογική, γιατί υπάρχει αυτή η λογική ακόμα και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, του κομματικού οργάνου που ανέφεραν εδώ στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν βλέπουν ότι όλα τα κομματικά όργανα ή τελείωσαν ή τελειώνουν. Το λέω εκδοτικά, το λέω δημοσιογραφικά, το λέω πολιτικά. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας επιλέγει τι κάνει, ενώ ο κομματικός φορέας. Εκδοτική προσπάθεια κτλ. Σέβομαι κάθε προσπάθεια, το είπα και πριν, αλλά δεν ξεχνάω και τις ευθύνες. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, να κάνω και αυτή την υπενθύμηση για να καταγραφεί, ότι από ένα συγκεκριμένο χώρο της αριστεράς στη χώρα μας έγινε και μία πώληση δημόσια συχνότητας που είχε εκχωρηθεί ως δημόσια συχνότητα σε ένα πολιτικό φορέα. Και στο σύνολο της αριστεράς. Και έγινε μάλιστα πώληση σε offshore. Δεν άκουσα την τότε κυβέρνηση, η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτά τα θέματα να είναι τόσο επίμονη για την offshore που αγόρασε εκείνη τη δημόσια συχνότητα και τι έγινε και ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Και το λέω μόνο ως αναφορά. Γιατί από εκεί και πέρα σέβομαι τη λογική αναπροσανατολισμού ενός κόμματος στα οικονομικά, όχι με αυτούς τους τρόπους, όχι με αυτούς τους όρους, γιατί υπερασπίζομαι και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος και ως αυγή ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο που λέει ο λόγος, το τι σημαίνει δημόσια συχνότητα, πώς αξιοποιείται από όλους, είτε είναι κόμματα, είτε είναι φορείς, είτε είναι συνεργατικές προσπάθειες, είτε είναι πολίτες, είτε είναι επιχειρηματίες. Και εκεί είναι το ζητούμενο που αναφέρθηκα και πριν. Και το λέω μόνο και μόνο για να καταγραφεί. Και δώστε μου τη δυνατότητα για μια ακόμα ερώτηση για κάτι που δεν ακούστηκε. Εσείς οι εργαζόμενοι στην Αυγή, 60 τόσοι εργαζόμενοι. 80. Να τα καταστήσουμε. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Εφόσον και τα οικονομικά μας γίνουν ανθυρότερα. Λοιπόν, νιώθετε ασφικτική πίεση κομματική? Έχετε συνελεύσεις στις οποίες εσείς παρουσιάζετε, εκθέτετε τη γραμμή, την αρθογραφία, παίρνετε τις αποφάσεις σας αυτοτελώς ή έρχεται κάτι σαν διρεκτίβα ή κινείστε τελικά στον αυτόνομα, στον αριστερό προοδευτικό χώρο με πλουραλισμό όπως είπατε? Είναι τόσο γνωστό το πώς λειτουργεί η Αυγή εδώ και χρόνια. Όχι, μερικοί δεν το ξέρουν, γι' αυτό δίνω την ευκαιρία. Τώρα είναι μακαρίτες, δυστυχώς. Και πρώην διευθυντές της Αυγής ερχόντουσαν μετά στις καθημερινές βραδινές συσκέψεις για τη συζήτηση και τον καθορισμό της πρώτης σελίδας. Μιλάω για τον Μακαρίτη τον Σοφιανό τον Χρυσοστομίδη, μιλάω για τον Μακαρίτη τον Βασίλη τον Κωνσταντινίδη και άλλους. Και το λέω αυτό γιατί το επιτελείο το δημοσιογραφικό της εφημερίδας επί πολλές ώρες την ημέρα εργάζεται, κάνει δύο συσκέψεις, έχει τη βραδινή του σύσκεψη που καθορίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη. Συχνές είναι οι συνελεύσεις και οι συνεργασίες με τους συναδέλφους και εν ολομελία μέσα στην Αυγή. Άλλωστε, κύριες αποφάσεις αναφέρθηκα και στο πώς φτιάχτηκε η εταιρεία και τα λοιπά, με τι αντιθέσεις τότε. Μην πω και άλλα πράγματα, αν θέλετε να επανερχόμαστε. Είναι ζωντανός οργανισμός, μικρός, με τα προβλήματά του, με τα λάθη του, αλλά νομίζω αναγκαίος για τη δημοκρατία μας, όχι επειδή είμαι εγώ εκεί, το λέω με τις αρχές, γιατί είπα νομίζω τόσες δεκαετίες, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι ούτε ανοιγόκλεισε η εφημερίδα, ούτε ανάλογα τι κομματική ταυτότητα υπήρχε ως αριστερά, ανανεωτική, δημοκρατική στο χώρο μας, άντεξε ακόμα και από τις αλλαγές. Έληξαν κόμματα, φτιάχτηκαν άλλα κόμματα, διαμορφώθηκαν άλλα. Μπορεί να τα κρίνει κανείς έτσι ή αλλιώς τη διαχρονική τους διαδρομή, αλλά η Αυγή παρέμεινε ή προσπαθεί να παραμείνει στο βαθμό που είναι και όπως εκδηλώνεται ως εφημερίδα, αυτό το επαναλαμβάνω και πάλι, πρωινή εφημερίδα της αριστεράς. Και είναι υποκρίσιν και αυτό. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Κύριε συνάδελφε, δεν θα χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα να κάνω εγώ ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Στούμπο. Να ευχαριστήσω καταρχήν το προσωπικό της Βουλής, γιατί έχουμε περάσει το 8ωρο σήμερα. Και μάλιστα η σημερινή συνεδρίαση ήταν μια συνεδρίαση η οποία μεταδιδόταν και απευθείας από τη τηλεόραση της Βουλής και έβλεπε και η κοινωνία τις ώρες που είμαστε εδώ και μας βλέπει ο κόσμος. Και έτσι πρέπει να γίνεται, να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ. Να ευχαριστήσω βέβαια και τα μέλη της Επιτροπής. Η σημερινή μέρα όμως έχει και ένα αρνητικό γεγονός, θα μου επιτρέψετε τελείως εκτός θέματος. Να καταθέσουμε τα συλληπιτήρια όλων μας στα θύματα της θεομηνίας που έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Πολλοί από εμάς
Θα θέλαμε να είμαστε σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορέσαμε όλοι, γιατί έχουμε αυτό το καθήκον να επιτελέσουμε. Μία συναδελφό μας πήγε στην περιοχή της. Δεν μπορούμε όλοι. Καταλαβαίνετε, το λέω και με προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το προσωπικό. Νομίζω ότι είναι συλλογικό, επειδή υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σοβαρές επιπτώσεις από τη Θεομηνία. Κατά σύμπτωση, ατυχή, αλλά είναι πραγματική σήμερα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συνεδρίαζε για το θέμα της COP21, δηλαδή της Διεθνούς Συμβάσεως για το Κλίμα. Βλέπουμε τις σοβαρές επιπτώσεις, οι οποίες είναι διπλανή αίθουσα ακριβώς που συνεδρίαζε 10 το πρωί. Ας το καταθέσουμε αυτό προς τους ανθρώπους που μπορεί να δοκιμάζονται κάποιοι συμπολίτες μας σήμερα το βράδυ, γιατί είναι σημαντικές οι ζημιές. Αναβάλλεται επισήμως η αυριανή συνεδρία. Θα ενημερωθείτε για όλες τις υπόλοιπες συνεδρίες της επόμενης εβδομάδας. Με βάση τον προγραμματισμό, θα προσπαθήσουμε να είναι Τρίτη και Πέμπτη. Αυτός είναι ο προγραμματισμός και η δέσμευσή μας από εδώ και μπρος. Οι Τρίτες μέχρι τώρα γινόταν λόγω σύντησης της μεταθερινής περίοδου και βάζαμε Τετάρτη-Πέμπτη για να βγαίνει με το περιορισμένο πρόγραμμα της Βουλής. Τώρα πια νομίζω θα διευρυνθεί ο κύκλος συνεδριών, άρα θα ανοίξουμε σε όλη τη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας απόγευμα. Καλή ξεκούραση σε όλους.